Εδώ είμαι, ναι. Εντάξει, όχι, μην έχουμε άλλα. Ξέρω ότι δεν άκουσα την άντρα σου λέει βγαίνει και σου λέει στη μούλα. Δεν έχουμε άλλε εκπλήξει σήμερα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Τετάρτη, 9 Φεβρουάριο. Πολύ κρύο, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ. Πολύ κρύο. Το είπε ο κλέαρχος ναι, ναι, όμως. Ναι. Γι' αυτό τον ακούω τον κλέαρχο. Στην Άξο, λέει, στην Απείρανθο, ναι. Είναι και ψηλά, κατέγραψαν ανέμους με 12 μποφόρ με ταχύτητα 122 χιλιόμετρα την ώρα. Το φύσηξε και το πήρε και το σήκωσε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, χιόνισε και στα βόρεια της Αττικής. Δεν ήταν και τίποτα φοβερό. Όχι, δεν το αλλά ήταν προετοιμασμένοι. Απροετοιμασμένοι. Είχαν βγει όλοι έξω. Νομίζω ότι πραγματικά όμως έβγαμε από εδώ και βλέπαμε μηχανήματα. Και αλλά τι ρίξανε, παιδί μου. Μπράβο. Τι μπράβο. Άμα καεί το χειρό, τους είχε περισσέψει από την προηγούμενη φορά, φαίνεται που δεν το είχαν ρίξει. Γιατί να προμηθεύτηκαν εκ νέου αλάτι, επειδή είπαν οι πετρολόγοι, ο κλέαρχος και οι συνάδελφοί του, ότι θα είχαμε 24 ώρες άντε καμία νυφάδα στην Ελληνική, στα βόρεια και πολύ αέρα και κρύο, να πήγαν να προμηθεύτηκαν εκ νέου αλάτι, αποκλείεται. Άρα λοιπόν. Περίσευμα ήταν. Και είπα να το ρίξουν έτσι να μην πάει στράφη. Βέβαια. Μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Αλλά ήταν οξύμορο. Βλέπαμε μηχανήματα πραγματικά. Και στην Αγία Παρασκευή. Πραγματικά. Έλα μου, Παναγία μου, λέω. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Σου λέει, καήκαμε στο χυλό, αφήσαμε και τη γιαούρτι. Βέβαια. Μην την ξαναπάθουμε. Ναι. Ναι. Και ο κλέαρχος είχε πει, μην περιμένετε τέτοια φαινόμενα όπως πριν, αλλά... Αλλά σου λέει, ο μηχανισμός είναι πάντα έτοιμος για σας. Είναι εδώ. Σωστά. Είναι σε ύψιστο συνεγερμό. Σωστά, να σταθεί στο πλευρό σας στις δύσκολες ώρες. Και σκέφτηκα παιδιά... να σου κάνω τούρτα Αττική Οδό, αλλά ναι. Μετά λέω, άστον τώρα, έχει περάσει δύσκολα. Ναι, ναι. Με λοιπόν, χιόνια και αυτά. Έμεινε πάντως, έμεινε, γιατί όλοι ψιλοσυζητούσαμε, όταν είπε ο κλέαρχος ότι θα χιονίσει στα βόρεια του νομού, όλοι σκεφτήκαμε, παιδιά, μπαίνουμε Αττική Οδό ή δεν μπαίνουμε Αττική Οδό. Είναι να μην σου βγει το όνομα. Τώρα πάει, είναι να μην... τώρα πάει, τώρα... Είναι να μην την πάθεις. Άμα την πάθεις, τότε σε συνοδεύει και η φήμη και η κακή εμπειρία. Λοιπόν, αυτό την ξαναπατάς. Καθόλου. Καθόλου. Μετά το σκέφτεσαι, λες να πάω, να μην πάω, τι να κάνω. Καθόλου. Έξω από το στούντιο είναι ο τρίφωνας, να ξέρετε. Έξω από το στούντιο είναι ο τρίφωνας ο γάτος. Και θέλει να το κάνουμε μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Μην τον φέρεις μέσα. Μπορεί να έρθει μόνος του. Άμα έρθει μόνος του, εντάξει. Δεν ξέρεις. Ναι, άμα έρθει μόνος του. Το λέω γιατί είχα κάνει δημοσκόπηση ναι. Και 96% είπαν ότι τον θέλουν μόνοι μας. Πού τον θέλουν, πάνω εδώ. Όχι, έχει τόσο χώρο το στούντιο. Ναι, πάντως δεν φτιάξαμε μεγάλο στούντιο για το τρίφωνα. Για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ο τρίφωνας είναι μια χαρά, είναι εμβολιασμένος. Είναι... Το μπάι το φέρνει παιδιά στο κρινίδι του το τρίφωνα. Ναι. Λοιπόν, τώρα, εχθές είχαμε μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση διερεύνησης της δολοφονίας του παλικαριού, του Άλκη. Πώς λέγεται αυτός, Αθηναίος είναι το... Ο Αθηναίος, ναι. Ναι.
Ο οποίος ήταν στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Είχε δεν ήταν. Φύγει, είχε πάει ζούσε και εργαζόταν εκεί τον τελευταίο έναν χρόνο. Ναι. Παραδόθηκε μαζί με τον δικηγόρο του. Ναι. Εντάξει. Και αυτός τώρα θεωρείται... ανοίγουν τα στόματα, κατάλαβες. Προσπαθεί ο καθένας να πει τη δική του εκδοχή, τη δική του ιστορία. Προκειμένου να τη γλιτώσουν, νομίζουν. Ναι, ναι. Γιατί ο κύριος Θοδωρικάκος ήταν σαφής και χθες στις δηλώσεις του στις τηλεοπτικές. Στην ουσία, όλοι μαζί για την ίδια κατηγορία θα πάνε. Και ενδέχεται να γίνει και εγκληματική οργάνωση. Η κατηγορία. Ναι, ναι. Που είπε ανάλογα με το βαθμό της εμπλοκής και της συμμετοχής. Το ακούγαμε να το λέει, ακούσαμε μετά τον κύριο Θεοδωρικάκο να δίνει. Μάλλον μια άλλη εκδοχή. Ποιος έχει δίκιο τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας. Θα το δούμε αυτό. Μένει να το δούμε, γιατί προφανώς όλες αυτές οι διατυπώσεις μπροστά στον ανακριτή και από τους εμπλεκόμενους είναι μετά από καθοδήγηση των δικηγόρων. Καλά, προφανώς. Δηλαδή, τόσες μέρες που κρυβόταν ο συγκεκριμένος ο Αθηναίος. Με το δικηγόρο εμφανίστηκε. Του πει η μάνα του, λέει, να παραδοθεί. Ναι. Βέβαια, επειδή έκανε αυτή την κλίση προς τη μητέρα του, η αστυνομία ήξερε που είναι. Γιατί ενεργοποιήθηκε άρα, το λοιπόν, κινητό, άρα δεν πήγε είχε σήμα. Τύχη. Όχι, δεν έχει κανένα καμία τύχη, θα βρισκόταν. Μάλιστα. Θα τον έπιανε. Αυτός που αναζητούμε τώρα είναι αυτός που διέφυγε με νόμιμο τρόπο, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, πρόλαβε και έφυγε. Πρόλαβε και έφυγε. Αυτός ο 20χρονος, το Λεβεντόπεδο, που πήγε στην Αλβανία. Έχουμε καταθέσει έτοιμα στην Αλβανία να μας τον εκδώσει για να δικαστεί εδώ. Δεν ξέρω αν θα εκδοθεί. Θέλω να πω. Κατά καιρούς υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Άμα βρεθεί, θα εκδοθεί. Γιατί να μην εκδοθεί. Εντάξει. Μέχρι τώρα, δηλαδή, από το δική μου εμπειρία στο αστυνομικό ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι κάποιον που τους να δίνουνε. Ήταν εκεί και να μην ήρθε. Τους δίνουνε. Ναι. Μακάρι. Μακάρι. Να μην ξεφύγει. Για πάμε να δούμε, παιδιά, το ρεπορτάζ, να δούμε τι εξελίξεις έχουμε, γιατί είναι σημαντικές. Πάμε. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ο 10ος από τους 11 νεαρούς που κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι ραγδαίες. Πρόκειται για τον 25χρονο από την Αθήνα που φέρεται ότι είχε πολύ ενεργό ρόλο στην επίθεση και όλες αυτές τις ημέρες κρυβόταν. Το μεσημέρι ο 25χρονος μέσω της δικηγόρου του ενημέρωσε την ανακρίτρια ότι προτίθεται να παραδοθεί. Το μεσημέρι βρέθηκε μαζί της στο γραφείο της ανακρίτριας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και από εκεί μεταφέρθηκε εδώ, στο αστυνομικό μέγαρο. Ασύλληπτος παραμένει ακόμα μόνο ένας 20χρονος, ο οποίος διέφυγε στην Αλβανία από όπου κατάγεται, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να προαναγγέλει την έκδοση διεθνούς εντάλματος για τη σύλληψή του σε συνεργασία με τη γειτονική χώρα. Αναμένουμε εντός της σήμερων από τον αρμόδιο εισαγγελέα να προβεί στην αντίστοιχη πράξη για να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και να ζητήσουμε από το αλβανικό κράτος να τον συλλάβει προκειμένου να έρθει εδώ και να δικαστεί εδώ. Το πρωί οι γονείς του Άλκη βρέθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενοι από δικούς τους ανθρώπους, αλλά και τους φίλους του 19χρονου που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που δέχτηκαν. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Open, για άλλη μια φορά συγκλονίζουν με το μήνυμα ζωής που στέλνουν. Κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει. Για να αλλάξει κάτι. Να αλλάξει κάτι. Να δώσω το μήνυμά μου, να το φωνάξω προς όλες τις κατευθύνσεις. Για να μην φτάσει στην πόρτα κανενός άλλου σπιτιού. Δεν νιώθω μίσος, δεν νιώθω κακία να μην βρεθούν άλλες μανούλες στη δική μου θέση. Να μην θρυνήσει άλλη μανούλα για το παιδί της. Να μην φεύγουν νέα παιδιά. Η θέση μας είναι ότι όλοι όσοι έχουν συλληφθεί, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή τους, θα πρέπει να καταδικαστούν όλοι για την ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση εις βάρος του αείμνηστου Αλκιβιάδη. Το φως της δημοσιότητας είδε και νέο βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει την πομπή των οχημάτων που χρησιμοποίησαν οι δράστες λίγο πριν τη δολοφονική επίθεση με θύμα τον 19χρονο Άλκη. Οι φίλοι του Άλκη που κατάφεραν να γλιτώσουν μόνο με τραύματα ανέφεραν στις αρχές ότι η επίθεση σε βάρος τους ήταν καλά οργανωμένη. Οι δύο νεαροί φίλοι του Άλκη που ήρθαν μαζί με την οικογένειά του εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης είπαν στην ανακρίτρια, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ενδεχομένως στην καταδρομική επίθεση να έλαβαν μέρος και άλλα άτομα πέρα από τους συλληφθέντες, που είχαν όμως περιφερειακό ρόλο. Ήταν δηλαδή η Τσιλιαδόρη. Χθες στο γραφείο της 7ης τακτικής ανακρίτριας βρέθηκε ο 23χρονος που συνελήφθη πρώτος. Δεν είχαμε σκοπό να σκοτώσουμε κανέναν, αλλά θέλαμε να εκφοβήσουμε τους οπαδούς του Άρη. Μετάνιωσα για αυτό που έγινε. Έμαθα για το θάνατο του 19χρονου από τα δελτία ειδήσεων.
κατονόμασα τους υπόλοιπους. Δεν προσπάθησα να διαφύγω. Οι αστυνομικοί με βρήκαν στο σπίτι μου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους 9 συλληφθέντες φέρει τραύμα από μαχαίρι στην παλάμη του, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως ο τραυματισμός προέρχεται από το αιχμηρό αντικείμενο που χτυπούσε τον 19χρονο, το οποίο και του γλίστρησε. Η επιστημονική μου άποψη είναι ότι πρόκειται περί στοχευμένων χτυπημάτων από άτομα που ήξεραν πως θα πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και το πετύχαν. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε ότι η βούληση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι να αναθεωρήσουν το πλαίσιο για την οπαδική βία, για να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Τουλάχιστον να μην θυμίσουμε το χαμό, τον άδικο χαμό ανθρώπων, με έναν αδιανόητο τρόπο που δεν, θα έλεγα, δεν ταιριάζει σε καμιά περίπτωση σε μια ευρωπαϊκή πολιτεία του 21ου αιώνα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συμμορία, με μια αγέλη ανθρωποειδών ετών 20. Έχουν δολοφονήσει όλοι μαζί αυτοί οι τύποι ένα παλικάρι 19 ετών, επαναλαμβάνω, χωρίς λόγο και αιτία. Οι 9 από τους 10 συλληφθέντες έχουν πάρει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά στις 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου. Στα τέλη Νοεμβρίου, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας από τον Άρη, οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ ζητούσαν επιτακτικά να γίνουν σαρωτικές αραγές στην ομάδα και να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Ο Γιώργος Σαβίδης απάντησε συμβολικά στο αίτημά τους, δημοσιοποιώντας φωτογραφία με ένα μαχαίρι. Σήμερα, 2,5 μήνες αργότερα, ο Αλέξης Κούγιας έδειξε στους δημοσιογράφους τη φωτογραφία και ζήτησε να υπάρξει έρευνα. Λίγο αργότερα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση. ΠΑΟΚ, σεβόμενος τη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη και το βαθύ πένθος των δικών του ανθρώπων, δεν συμμετέχει σε καμία αντιπαράθεση. Ο Κυριάκος Κυριάκος, μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου, επικοινώνησε την Κυριακή με τους γονείς του. Είχα την τιμή να εκφράσω προσωπικά τα συλληπιτήριά μου στον κύριο Αριστίδη Καμπανό και να ακούσω την προτροπή του να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μονιάσουμε τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Και την προτροπή αυτή την εξέλαβα ως τη μεγαλύτερη ευθύνη που μου έχει ανατεθεί ποτέ. Ο Άλκης, όπως παλιότερα δυστυχώς θα έπρεπε να έχει γίνει και με τα υπόλοιπα θύματα, μετατρέπεται σε μνημείο εναντίον της βίας με πρόσχημα της ομάδες. Η οικογένειά του είναι ένα μνημείο αξιοπρέπειας, δύναμης και αγάπης. Όποιος θέλει να κάνει τον λεκέ στα μνημεία αυτά, ας αναλάβει τη δική του ευθύνη. Δεν θα μας βρει συμμέτοχους σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, γιατί δεν είμαστε υποκριτές και γιατί δεν θρηνούμε για τις κάμερες. Μάλιστα. Αυτές, παιδιά, είναι οι εξελίξεις. Για πάμε τώρα στη Μαρία Τζαφυρίου. Στη Μαρία στη Θεσσαλονίκη να δούμε όλες τις εξελίξεις. Γιατί και σήμερα περιμένουμε. Την Ελευθερία Σπυράκη βλέπουμε. Γιατί είχαμε άλλο περιστατικό, ναι, στο Σουσβέικο. Ναι, δεν απίστευτο. Γιατί να βάλουμε μυαλό, αλίμονο. Αλίμονο, γιατί να βάλουμε μυαλό. Εκεί, το Χαβάτους. Πώς το είπε ο Θεοδωρικάκος, αγέλη ανθρωποειδών. Ανθρωποειδών ηλικίας 20 ετών. 20 ετών. Λοιπόν, έλα Μαρία. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 9 θα βρίσκονται στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις από τους συλληφθέντες στην υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη. Θα οδηγηθούν στην 7η τακτική ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθούν. Εντός της ημέρας αναμένεται και η έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης σχετικά με τον 20χρονο, ο οποίος έχει διαφύγει στην Αλβανία, στην χώρα από που κατάγεται. Και οι εξελίξεις τα τελευταία 24 ώρα, όπως παρακολουθούμε όλοι, είναι ραγδαίες. Χθες στο δικαστικό Μέγαρο, στα δικαστήρια, βρέθηκε η οικογένεια του Άλκη μαζί με τον δικηγόρο της για να ενημερωθούν για την εξέλιξη των ερευνών. Υπάρχουν πληροφορίες ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα, όπως ακούσαμε και προηγουμένως στο ρεπορτάζ και από τον συνάδελφο Χρήστο Νικολάηδη. Την εμπλοκή ερευνούν οι αρχές και άλλων ατόμων που ουσιαστικά έπαιζαν τον ρόλο των τσιλιαδόρων. Έχουμε πληροφορίες και για εμπλοκή και άλλων οχημάτων, είτε δικύκλων είτε γιοταχή. Θα βρισκόμαστε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης σε λίγη ώρα προκειμένου να ενημερωθούμε σχετικά και με όσα θα υποστηρίξουν οι τρεις από τους 10 συλληφθέντες, από τους 10 που εμπλέκονται σε αυτή την τραγική υπόθεση. Μάλιστα, προχωρά η έρευνα της αστυνομίας παράλληλα και οι φίλοι του Άλκη που ήταν μπροστά στο τραγικό, σοκαριστικό αυτό περιστατικό, πήγαν στα δικαστήρια χθες μαζί με τους γονείς του. Και βγήκαν και θέματα, λέει, βγάλαν ολόκληρο κάθεσμα σχεδόν από αυτοκίνητο που είχε αίμα και το πέταξαν σε κάδο πιο πέρα.
για να καλύψουν τα ίχνη τους, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από τους κατηγορούμενους τραυματίστηκε. Ναι, ένας τραυματίστηκε και για να κρύψει τα ίχνη πήγε και πέταξε. Έχει πολύ ενδιαφέρον η έρευνα από την αστυνομία για να δουν άλλα πράγματα από την δικογραφία. Του βρήκανε. Ναι, τραυματισμένος πήγε στο δικαστήριο. Και η Μίνα Καραμίτρου χθες έβγαλε κάποια κομμάτια. Και οι εξηγήσεις που έδωσε δεν ήταν πιστικές. Δηλαδή αυτό πώς το έχει πάθει. Και άρχισε να λέει τα δικά του εκεί πέρα το καλόπεδο αυτό. Και προφανώς οι εξηγήσεις του δεν έγιναν χθες και καθόλου, δεν ήταν και καθόλου πιστικές. Πάντως είναι κρίσιμο, παιδιά, να δούμε εάν θα το βρουν οι αρχές. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κάθετη και οριζόντια απόφαση να διαλευκανθεί πλήρως η ιστορία αυτή, να μην αφαιθεί ούτε ένας να γλιτώσει από όσους ενεπλάκησαν στη δολοφονική επίθεση στο παλικαράκι αυτό και στους φίλους του, γιατί είναι και άλλα δύο παιδιά. Τα οποία τραυματίστηκαν και αποτύχει. Ο κύριος Καπραβέλλος, αυτό δεν είπε στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη, Σαββατοκύριακο, ότι θα μπορούσε το παιδί να έχει χαθεί, το φίλος του Άλκη, λοιπόν, που του δώσαν μάχη. Να δούμε αν ξαναπέρασαν από το σημείο, πόσες μέρες είχαν κάνει κατόπτευση, αν στοχοποίησαν αυτούς τους φίλους, αν τους είχαν ξαναδεί, αν τους δείκαν μπροστά τους και είχαν στοχοποιήσει την περιοχή απλά και να ζητούσαν εκεί θύμα και βρήκαν μπροστά τους τον Άλκη και τους φίλους του. Και αυτό είναι ένα νέο βίντεο που ήταν στη δημοσιότητα που βλέπουμε ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα να περνάνε. Που φαίνεται ότι εμπλέκονται και τα τρία, αυτό που λέει η Μαρία Ζαφυρίου. Και τέταρτο. Ναι. Τα τρία είναι σίγουρα, το είπε και χθες η Μίνα Καραμίτρου, και ψάχνουν αυτό που λέει και η Μαρία Ζαφυρίου, εάν υπήρχαν και άλλα οχήματα, έτσι, αν ήταν ακόμα πιο πολλά τα άτομα που συμμετείχαν, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν μιλάμε για τέσσερα και πλέον αυτοκίνητα με μοτοσυκλέτες και όλα παράλληλα, Μαρία, είναι πολύ περισσότεροι από 10 αυτοί που συμμετείχαν. Οπότε να φτάσει στο κόκαλο η υπόθεση μιλάμε αυτή, πάντως, η έρευνά για κάτι απολύτως οργανωμένο. Βέβαια. Μα γι' αυτό και λέμε ότι θα μετατραπεί για εγκληματική οργάνωση η κατηγορία. Ναι. Μιλάμε για κάτι απολύτως οργανωμένο. Θα τα βρούνε και τα αυτοκίνητα θα βρούνε και τις πινακίδες έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους ξεφύγει. Θέλω να πιστεύω και θέλουμε να ελπίζουμε κανείς να το ξέρουν αυτό και έχουν ασκήσει και σπάνε και έχουν και τον τρόπο τους οι αρχές να τους κάνουν να μιλήσουν, να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, τουλάχιστον με αυτή τη συμπορία. Και να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε για πάρα πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια. Να μην ξαναδούν το φως της κοινωνίας. Δεν τους αξίζει. Λοιπόν, και ενώ γίνονται όλα αυτά. Και την ιατροδικαστή να λέει ότι δεν είναι εύκολο. Ο Άλκης ήταν παλικαρόπουλο. 1,90. Ναι. Δεν είναι εύκολο, πάλεψε, λέει. Για τη ζωή του. Ναι. Να τελειώσει ένα παλικάρι 1,90, το οποίο προφανώς αντιστάθηκε για να προστατεύσει τη ζωή του απέναντι στα μαχαίρια, τα δρεπάνια, στους σκάφους αυτούς, στους αλήτες, τα ανθρωποειδή, όπως λέει ο Θεοδωρικάκος, καλά τα λέει ανθρωποειδή. Λοιπόν, εκεί μιλάμε για τεράστια κινητοποίηση. Για τεράστια κινητοποίηση. Δεν είναι ότι δεν μ' άρεσε η φάτσα σου, δεν θυμάμαι από το γήπεδο, το σε είχα στοχοποιήσει, πάω να θα σου δείξω δύο πουλιές, να μην ξανά δύο. Βγήκαν για να σκοτώσουν έτσι, όποιον παγανιά, θανάτου, έβρισκαν ήταν μπροστά τους. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Μα εδώ λέγανε χθες στο κεντρικό μας δελτίο ότι πόσα άτομα έχεις να φέρεις για να πάμε να κάνουμε την έφοδο αυτήν, τη δολοφονική, και μετρούσανε πόσους έχουν. Βεβαίως. Και εδώ υπήρξε προφανώς και συζήτηση, θα αποκαλυφθούν όλα αυτά, ποιος θα μπει μπροστά. Ποιος δηλαδή είναι αποφασισμένος να σκοτώσει. Υπάρχουν σε αυτές τις ομάδες οι σκληροί, υπάρχουν οι αποφασισμένοι, αυτοί που θέλουν να δώσουν και διαπιστευτήρια, και βγαίνουν και πάρα πολλά από το παρασκήνιο, πώς δρούν αυτές οι ομάδες, γιατί υπάρχουν, πώς υπάρχουν, πώς τροφοδοτούνται, πώς τατολογούνται όλοι αυτοί. Είναι πολύ μεγάλο το απόστημα που πρέπει να σπάσει. Αν θέλει η πολιτεία, ας το σπάσει για να μην έχουμε άλλο αθώο αίμα. Και ενώ λέμε εμείς για αυτά, συνεχίζονται οι επιθέσεις. Ναι. Χθες είχαμε εδώ, στην Αττική ξανά. Το ρεπορτάζ της Ελευθερίας Σπυράκη. Τι συνέβη, Ελευθερία? Καλή σας ημέρα. 9:30 το βράδυ ήταν. Δεν ήταν αρκετά αργά, ούτως ώστε να έχουν το περιθώριο και να πράξουν ανενόχλητοι. Παρ' όλα αυτά το έκαναν. Τι συνέβη εδώ στο πάρκο Βεϊκού, λοιπόν, και ενώ είχε προπόνηση ακόμα και εκείνη την ώρα, γι' αυτό σας τονίζω ότι ήταν νωρίς. Είχε ακόμα προπόνηση τοπική ομάδα μπάσκετ εδώ, στο πάρκο Βεϊκού, στο Γαλάτσι. Έτσι λοιπόν, 5 άτομα, φίλοι μεταξύ τους, 20 ετών, κάθονταν, συζητούσαν, δεν ενοχλούσαν κανέναν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε. Ξαφνικά λοιπόν εμφανίστηκαν
3 άτομα, τα οποία σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν ξεπερνούσαν τα 25 έτη και ένας εξ αυτών απίθυνε τον λόγο στο ένα από τα 5 παιδιά ρωτώντας το «Τι ομάδα είσαι?». Ο μικρός στο μεταξύ απάντησε ότι δεν ασχολείται. Προφανώς ο 20χρονος φοβόταν απάντηση δεδομένου των όσων έχουμε παρακολουθήσει και στη Θεσσαλονίκη με την υπόθεση του 19χρονου Άλκη. Μπορεί να είναι αυτό μια αίτια που απάντησε κατά αυτόν τον τρόπο ο 20χρονος. Δεν ήταν υποψιασμένο. Να είπε τι με ρωτάτε, τι θα σας απαντήσω. Πολύ πιθανό. Ναι. Πολύ πιθανό. Και έτσι λοιπόν δεν πίστηκε ο ένας εκ των τριών. Ξεκίνησε να τον βρίζει και να τον χτυπά. Έφτασε στο σημείο Άκη και Βλαμπία να τον χτυπά με βεγγαλικό, όχι αναμένο, αλλά με βεγγαλικό στο κεφάλι. Τον τραυμάτισε και στη συνέχεια, αφού από τις φωνές των 5 παιδιών, των φίλων του 20χρονου που χτυπήθηκε, έγινε αντιληπτό και στην ομάδα που έπαιζε εκείνη τη στιγμή εδώ στο Γαλάτσι, προπονούνταν. Έφυγαν οι τρεις δράστες και μάλιστα από ό,τι μάθαμε έκλεψαν και το κινητό ενός εκ των παιδιών. Ο 20χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, ευτυχώς ελαφρά τραυματίας από ό,τι μαθαίνουμε, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Γαλατσίου μαζί με τον πατέρα του προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό και να ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι είναι αυτοί και αν όντως, το τονίζουμε αυτό γιατί μας το τόνισαν και οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην έρευνα, πρόκειται για περιστατικό οπαδικής βίας, διότι το γεγονός ότι του κλέψαν το κινητό ενδεχομένως να ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο στην όλη υπόθεση. Πάντως, σας λέω, ήταν 9:30. Που κλέβει παράλληλα, αυτό λένε. Από αυτές που έχουμε δει όλο αυτό πάντως, το περασμένο διάστημα. Έγινε. Γιατί η ερώτηση έγινε. Η ελευθερία μου έγινε. Τι ομάδα είσαι. Αυτό που λένε αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή δεν είναι μόνο σε αυτές τις ομάδες που πάνε και κάνουν επιθέσεις για το ποια ομάδα είσαι. Μπορεί να έχουν εμπλοκή και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Να είναι παραβάτες του νόμου, να κλέβουν. Το περιστατικό, σαν να κάνουν περιστατικό, στον δρόμο. Επειδή δεν ενημερωθήκαμε, ναι. Έχει καταγραφεί ως περιστατικό οπαδικής βίας. Η πρώτη καταγραφή αυτό αναφέρει ότι πρόκειται για αθλητική βία. Λοιπόν, η αθλητική βία έτσι μπορεί, κι αλλιώς ασχολείται με αυτό πάρα πολύ σωστά. Μπορεί να είναι και σε κάποια άλλη εγκληματική δραστηριότητα. Το έχουμε δει αυτό, έτσι. Καλά, παιδιά, μην δεν είναι δηλαδή ότι δεν το έχουμε δει και ότι είναι μοναδική. Το έχουμε δει, ρε παιδιά, το έχουμε δει. 20-25 ετών να βγαίνουν έξω να κάνουν ληστείες του δρόμου και παράλληλα να εμπλέκονται και σε τέτοια επεισόδια. Πάνε έξω το γήπεδο, στοχοποιούν έναν. Πάνε πιο πέρα, στο πάρκο, στοχοποιούν άλλον. Όποιο βρουν του χεριού του. Και κλέβουν παράλληλα. Όποιο βρουν του χεριού του, σου λέει μια. 2-3 ώρες θα κάτσουμε έξω, ό,τι πάρουμε. Λεφτά, κινητά, να βγάλουμε το μένος μας, να βγάλουμε να μην πω τώρα τι που έχουμε στην ψυχή μας, να αφήσουμε τα αποτύπωμά μας, να αφήσουμε και την επιχειριαρχία μας στην περιοχή, να λένε ότι είμαστε ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, ότι έχουμε τον έλεγχο της περιοχής. Ασύλληπτα πράγματα τώρα. Τι συζητάμε. Ασύλληπτα πράγματα. Χαλασμένα, παιδιά. Καλημέρα, κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να δουν τις περιπολίες. Να δουν τις περιπολίες. Στο Υπουργείο που ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Να δουν τις περιπολίες. Είναι ένα στοίχημα αυτό του κύριου Θεοδωρή. Να βγάλουν κι άλλους. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Τόσο καιρό που έρχομαι νύχτα δεν έβλεπα. Τώρα τελευταία βλέπω. Ναι, σωστά, το δρόμο. Σωστά. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν και μετά τις καταγγελίες για τη Δυτική Αττική, έτσι. Ναι. Που έχουν γίνει ότι ήταν. Για τις πλαστές περιπολίες, όλα ναι, αυτά. Ότι ήταν στα χαρτιά. Και βάζαν τον αξιωματικό υπηρεσία να κάνει περιπολία. Μετά. Ναι. Θέλω να συζητήσουμε γιατί λέει παιδιά στην Κύπρο η βενζίνη. Η Κύπρος παίρνει από εμάς λέει η βενζίνη. 1,30. Άμα ξέρετε, στέλνετε μας κάνει ένα μήνυμα. Facebook, ώρα Ελλάδος στα ελληνικά. Μου το έδειχνες το πρωί και σου λέω αλήθεια. 1,30. Και παίρνουν από την Ελλάδα τη βενζίνη. Όχι, το στο Λινάδο εκεί πέρα στα παιδιά. Και μάλιστα υπάρχει και κάτι ακόμα. Και στα PCR test μπροστά τα αδέλφια μας οι Κύπροι. Ναι. Και σε βενζίνη. Και δεν ξέρω για ποιο. 1,30 είναι πάρα πολύ χαμηλό. Για ποιο λόγο. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Ναι. Ότι η κυρία Λαγκάρντ. Ναι. Απαντώντας τον κύριο Παπαδημούλη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Είπε ότι τα έχω κάνει εδώ στο Messenger Μούτι. Λοιπόν, είπε ότι είναι ένα από τα εργαλεία, θα πρέπει να είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με το αν μπορούμε να κάνουμε μείωση ή όχι. Άρα, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δίνει το πράσινο φως,
αν αυτό ήταν το ζήτημά μας, να προχωρήσουμε σε αυτή, τη μείωση. Γιατί δεν προχωρούμε? Έλα μου ντε. Δεν βγαίνουν τα οικονομικά? Θέλουμε να περιμένουμε να δούμε πόσο θα κτίσει η ανάπτυξη το Μάρτιο και θα κάνουμε τότε την παρέμβαση? Θέλουμε να δούμε πού θα πάει το πράγμα? Είναι... δεν είπε μειώστε το. Δεν είπε όμως ότι δεν το αντιμετωπίζουμε ως ενδεχόμενο, δεν είναι ένα από τα εργαλεία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαζαρίδη για το μήνυμα. Δεν μπορούμε να το δείξουμε, γιατί μέσα έχει κακές εκφράσεις. Ναι. Αλλά είναι για τις τιμές της βενζίνης, με πρατήρια διάφορα και τσιτάτα. Δεν μπορούμε να το δείξουμε, αλλά ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Η Λαγκάρτ λοιπόν απάντησε στον Παπαδημούλη. Προφανώς η ερώτηση του Παπαδημούλη ήταν πολύ συγκεκριμένη για τον αν συμφωνεί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο κύριος Παπαδημούλης. Εγώ θα ήθελα να τον έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή κάποια στιγμή τον κύριο Παπαδημούλη σήμερα, να τον ρωτήσουμε συγκεκριμένα για το διάλογο που είχε με την κυρία Λαγκάρτ, γιατί έχει σημασία να το ακούσουμε. Και γιατί μέχρι τώρα αυτό που έχουμε ακούσει είναι αυτό που λες. Δεν έχουμε τα περιθώρια να το κάνουμε, διότι μάλιστα είμαστε υπό εποπτεία. Ο προϋπολογισμός πρέπει να εκτελεστεί σωστά, να μην βγούμε εκτός πλαισίου. Ναι. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν. Αλλά βγαίνει η Κριστίν Λαγκάρτ, ναι, και τι λέει? Λέει λοιπόν ότι προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ένα κατάλογο με τα πιθανά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Mm-hmm. Από δημοσιονομική άποψη, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει εστίαση στους πιο ευάλωτους. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα σε συγκεκριμένους πολίτες. Εδώ η διατύπωση ότι η εστίαση στους πιο ευάλωτους, πώς θα το κάνεις μειώνοντας τον ειδικό φόρο στα καύσιμα? Να εστιάσεις μόνο για μένα, μόνο... αλλά για σένα. Ναι, εκεί μπορεί να υπάρχει, ένας αστερίσκος ως προς το πώς μπορείς να εφαρμόσεις το μέτρο και ο Σκυλακάκης να έχει μία βάση στο επιχείρημά του. Όμως, εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σου λέει ότι είναι ένα από τα εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, αναρωτιέμαι εάν θα το χρησιμοποιήσουμε και αν δεν το χρησιμοποιούμε, για ποιο λόγο. Θα είναι χρήσιμο να ακούσουμε τον κύριο Παπαδημούλη. Επίσης, μας στέλνουν μηνύματα, για παιδιά. Για την Κύπρο, ναι. Μας στέλνουν μηνύματα για την Κύπρο. Ναι. Είναι, λέει, αλήθεια. Η κυρία Τσιούδα. Ναι. Η βενζίνη είναι 1,30 και το πετρέλαιο κίνησης 1,40. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Και η κυρία Σαρή. Καλημέρα. Ναι, έτσι είναι. Έχω οικογένεια εκεί και έχει ανέβει λίγο. Ήταν 1,25 και πήγε 1,30 με 1,30. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εδώ είναι 1,90. Γιατί στην Κύπρο είναι 1,30. Εδώ, καλημέρα, Πολύμνο. Αμόλυβδη 2,10, θέρμανσης 1,52. Λαμπρά. Για ποιο λόγο λοιπόν? Γιατί στην Κύπρο είναι τόσο κάτω η τιμή? Α, και εδώ μας έχουν στείλει πόσο. Ίσως ο πρόεδρος των Βεζινοπολών να μας το εξηγήσει κάποιος. Γιατί στην Κύπρο, και αν δεν κάνω λάθος, η Κύπρος παίρνει καύσιμα από την Ελλάδα, παίρνει βενζίνη από την Ελλάδα. Αυτό είναι από την Κύπρο που μας έχετε στείλει, κύριε Σημεωνίδη. Δεν νομίζω ότι είναι Ελλάδα αυτό. Πού είναι? 1,388. Ναι, μάλλον. Κύπρος λοιπόν, πρέπει για να δούμε. Αυτές τις τιμές έχουμε να τις δούμε στη χώρα μας. Άρα ας έχουμε ραντεβού σε λίγο και με τον κύριο Παπαδημούλη να δούμε τι του απάντησε η Λαγκάρντ. Ωραία. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση, αν μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει. Καλά έκανε ο Παπαδημούλης και το ρώτησε. Πολύ καλά έκανε και πήρε επίσημη απάντηση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και να έχουμε και τον πρόεδρο των Βεζινοπολών να δούμε για ποιο λόγο η Κύπρος πουλάει τόσο φτηνότερα, τόσο φτηνότερα, τη βενζίνη. Και ο κύριος Κωνσταντινίδης, καλημέρα. Χθες έβαλα βενζίνη στα Σκόπια. Μπράβο. Με 1,37. Την κατοστάρα κιόλας. Μάλιστα. Εντάξει, τα Σκόπια. Γιατί εμείς, ρε παιδιά. Λοιπόν, για πάμε. Δεν ξέρω, αλλά αυτό που λες, όντως είναι ενδιαφέρον. Βέβαια, γιατί αν οι Κύπροι παίρνουν από εμάς, διηλίζουν σε εμάς, εν πάση περιπτώσει, τα καύσιμα. Να δούμε, τότε γιατί είναι πιο οικονομικά. Αν έτσι έχουν τα πράγματα ακριβώς. Γενικά είναι πολύ μπροστά σε πολλά πράγματα η Κύπρος. Να δούμε αν έτσι έχουν τα πράγματα ακριβώς. Γιατί αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε είναι πολύ, πολύ περίεργο. Θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν. Τι σου έχουμε να σου δείξουμε? Καλημέρα. Καλημέρα, Κλέρχη. Τι έχουμε βρει? Τι έχετε βρει? Χιτσκοκικά πλάνα. Ναι. Τα έχουμε, παιδιά, να τα δείξουμε. Χιτσκοκικά. Πώς το είπες, Λινάρδου μου, το πουλί αυτό? Ψαρώνι. Τα ψαρόνια. Κοίτα εδώ, έτσι. Εδώ, κοιτάξτε, παιδιά. Ολόκληρος μήνος. Στο πορθμίο του Ρίου. Ολόκληρος μήνος. Την καλύτερη σέλφη βγάζεις εκεί. Πω, παιδιά. Απίστευτο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τώρα με σπέβαια. Κοίτα εδώ εικόνα, έτσι, με τη γέφυρα. Τι ωραίο. Πολύ εντυπωσιακό. Εγώ το έχω θα δει το μια φορά. Να το ξαναδείξουμε. Ναι, το έχω δει μια φορά. Έτσι, σε τέτοια ναι, ένταση. Πήγαινα ταξίδι. Ναι. Δεν πέρασαν από πάνω μας δυστυχώς με το αυτοκίνητο, αλλά ναι, έβλεπε στα δεξιά
του δρόμου να κάνουν κάτι απίστευτο σχηματισμό. Είχα μείνει. Κοιτάξτε, παιδιά, και δημιουργούν και, αφήνουν και αποτύπωμα στην επιφάνεια τη θάλασσα, έτσι όπως κινούνται μαζικά. Φοβερό πλάνο. Φοβερό πλάνο. Αν κάποιος είναι και λίγο φοβικός, θα έλεγε τι είναι αυτό που έρχεται. Ε? Τι είναι αυτό που θα συμβεί στα επόμενα λεπτά. Να σημαίνει άραγε κάτι και για τον καιρό αυτή η εξέλιξη. Αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί λέει η κυρία Λινάρδου μας ότι τα ψαρόνια δείχνουν τη μεταβολή του καιρού. Παρακολουθείτε οι μετεωρολόγοι τα φαινόμενα αυτά. Προσωπικά δεν τα παρακολουθώ αυτά. Αλλά παρόλα αυτά όμως θα υπάρξει μια μεταβολή του καιρού προς το καλύτερο. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί είναι επιστήμονες, γι' αυτό ο κλέαρχος. Εντάξει, ακολουθούμε την επιστήμη. Τώρα τα πουλιά και αυτά δεν τα ακολουθώ εγώ προσωπικά. Δεν θα παρακολουθούμε τα πουλιά, πε. Ακριβώ. Κάτι όμω. Ισχύει. Εμένα ο παππούς μου έλεγε τι ώρα είναι από τη θέση του ήλιου. Σίγουρα, τα παρακολουθούσαν σίγουρα. Όλα για την θάλασσα και τα λοιπά. Και με τα άστρα ταξίδευαν οι παλιοί. Κάτι ξέρει και οι παλιοί. Βεβαίως. Απλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε, έχουμε σπουδάσει την νέα επιστήμη. Εμείς μέσα εδώ που ζούμε στις πόλεις και αυτά την αγνωρίζουμε, κλέαρχε. Είμαστε στη φύση να ξέρουμε τι συμβαίνει. Πάντως ίσως σηματοδοτεί τη βελτίωση του καιρού αυτή η εξέλιξη. Όμως περίμενε, ένα λεπτό τώρα. Δεν μπορεί να μην έχεις πει ποτέ στον πειρασμό ως επιστήμονας να συγκρίνεις. Την εμπειρική πρόγνωση την επιστημονική. Δηλαδή, να δω ρε παιδί μου, η εμπειρική πρόγνωση σύμφωνη μαζί μου ή λένε αλλαντάλλων και τελικά είναι. Υπάρχει μια έτσι μεγάλη διαφορά στην επιστημονική πρόγνωση και στην εμπειρική. Από εκεί και μετά όμως, τότε που χρησιμοποιούσαν αυτά τα εργαλεία ήταν χρήσιμα. Τώρα έχει εξελιχθεί. Γιατί εμείς στο σπίτι, όταν βλέπουμε ψάρι στον ύπνο, λαχτά να παίρνουμε. Στο λέω. Σαφώς. Έτσι. Πήγες κι αλλού τώρα εσύ. Το πήγαμε πολύ μακριά. Πάντως ο καιρός βελτιώνεται, θα ανέβει η θερμοκρασία και μέχρι και την Κυριακή. Και σήμερα θα ανέβει. Σήμερα θα ανέβει. Βεβαίως. Είμαστε κοντά στους 5 βαθμούς, θα πάμε κοντά στους 14 το μεσημέρι. Μπράβο. Θα αρχίσει να πέφτει και ο άνεμος. Και από αύριο ακόμα πιο καλές καιρικές συνθήκες. Μέχρι και την Κυριακή θα πάμε έτσι με ήπιο καιρό και καλές γενικά θερμοκρασίες. Έλα, πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με τσουχτερό κρύο και δυνατούς βουριάδες ξεκινάει και η σημερινή μέρα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, στη συνέχεια αναμένεται υποχώρηση της κακοκαιρίας. Όπως βλέπουμε και στον πρώτο μας χάρτη, στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, οι υψηλές πιέσεις πλέον από την περιοχή της Ιταλίας και γενικότερα της Δυτικής Ευρώπης αρχίζουν και μετατοπίζονται και στη χώρα μας. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι αρχίζει να βελτιώνεται και ο καιρός. Παρ' όλα αυτά όμως δείτε ότι προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, προς την περιοχή της Κύπρου, υπάρχει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό το οποίο μας απασχόλησε τα προηγούμενα 24 ώρες και δίνει και τους πολύ δυνατούς βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, οι οποίοι βέβαια θα διατηρηθούν και σήμερα. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Καθώς λοιπόν εστιάζουμε προς τη χώρα μας, θα δείτε ότι υπάρχουν οργανωμένα νεφικά συστήματα μέσα στο Αιγαίο, κυρίως θα λέγαμε από το ύψος των Σποράδων και πιο νότια. Εκεί λοιπόν τώρα περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας, κυρίως λοιπόν προς την περιοχή των Κυκλάδων και της Κρήτης και στην Εύβοια. Τώρα νωρίς το πρωί θα έχουμε κάποια έτσι φαινόμενα, καθώς όμως θα περνούν οι ώρες, θα περιορίζονται αυτά λοιπόν τα φαινόμενα προς την περιοχή της Κρήτης και από το απόγευμα βράδυ θα μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια έτσι ουσιαστική βελτίωση του καιρού, η οποία θα συνοδευτεί και από σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Θα δούμε τον υδράργυρο τις επόμενες ημέρες κοντά στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές προς τα κεντρικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα. Πάμε όμως να δούμε με τι καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μας. Βλέπετε λοιπόν στους δέκτες σας ότι για σήμερα Τετάρτη η μέρα ξεκινάει με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και λίγα χιόνια σε ορεινές ή μη ορεινές περιοχές προς την Ανατολική Στερεά, προς την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Καθώς όμως θα περνούν οι ώρες, αυτό που είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, τα φαινόμενα αυτά θα τείνουν να περιορίζονται ολοένα και πιο νότια και θα εξασθενήσουν καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες κοντά στην περιοχή της Κρήτης, όπου αναμένουμε να εκτονωθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Στην υπόλοιπη χώρα για σήμερα λοιπόν Τετάρτη περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Έχουμε αρκετά ενισχυμένους βοριάδες κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα. Φτάνουμε ακόμη και τα 8 μποφόρ. Θα αρχίσουν να υποχωρούν καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα. Το κρύο αρκετά έντονο τώρα νωρίς το πρωί. Δείχνουμε προσοχή στον παγετό προς τα κεντρικά και βόρεια. Αργότερα όμως η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα προσεγγίσει τους 12 με 14 βαθμούς. Πάμε να δούμε τώρα και για τον ομό Αττικής. Βλέπετε στους δέκτες σας ότι για σήμερα Τετάρτη μέρα ξεκινάει με τοπικές συννεφιές. Ίσως έχουμε λίγα φαινόμενα προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε και εδώ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.
Προσοχή σε ό,τι αφορά το πεδίο των ανέμων. Οι βοριάδες θα επιμείνουν μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι να καταφέρνει να προσεγγίζει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Ξεκινάμε περίπου από τους 4 με 5 τώρα νωρίς το πρωί, περισσότερο το κρύο προς τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Πάμε τώρα και λίγο πιο βόρεια για να δούμε για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπου εδώ αναμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες για σήμερα Τετάρτη. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στον ουράνιο Βόλο με λίγες τοπικές συννεφιές. Ο Βαρδάρης και εδώ θα επιμείνει, βλέπετε χαρακτηριστικά μέσα στο θερμαϊκό θα φτάνει σε εντάσεις ακόμη και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, αν και ξεκινάει τώρα νωρίς το πρωί, από τους 0 περίπου βαθμούς, άρα λοιπόν προσοχή στον παγετό γύρω-γύρω από την πόλη. Ιδιαίτερα αργά το μεσημέρι βλέπετε ότι ο υδράργυρος θα καταφέρει να φλερτάρει με τους 13 τοπικά ακόμη και 14 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα και λίγο πιο ανατολικά για να δούμε για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ αναμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες για σήμερα Τετάρτη. Πολύ όμως το κρύο τώρα εδώ νωρίς το πρωί. Άρα λοιπόν δείχνουμε και εδώ προσοχή σε ό,τι αφορά τον παγετό. Κατά τα άλλα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις αμέσως επόμενες ώρες με λίγες τοπικές συννεφιές και τους βοριάδες σιγά σιγά να αρχίσουν να υποχωρούν προς τα βόρεια-βόρειο-ανατολικά τμήματα του Αιγαίου μας αργά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα καταφέρει να προσεγγίσει και τους 11 με 12 βαθμούς Κελσίου, με τις πιο βέβαια υψηλές θερμοκρασίες να καταγράφονται κοντά στη θάλασσα. Όσο πιο βόρεια βρισκόμαστε, τόσο πιο έντονη βέβαια θα είναι και η αίσθηση του κρύου. Και λίγο τώρα πιο νότια για το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά, αν εξαιρέσουμε τους θυελλώδεις βοριάδες που θα πνέουν ιδιαίτερα προς το Καρπάθιο και προς το Καστελόριζο, αλλά και προς τις Κυκλάδες, βλέπετε χαρακτηριστικά, θα φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Κατά τα άλλα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε αυτά τα θαλάσσια γεωγραφικά διαμερίσματα, με κάποια έτσι φαινόμενα προς την περιοχή της Κρήτης μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Και εδώ όμως ο καιρός στη συνέχεια θα παρουσιάσει βελτίωση. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα καταφέρει να προσεγγίσει σε αρκετές περιοχές ακόμη και τους 14 με 16 βαθμούς, με έμφαση την περιοχή των Δωδεκανήσων, δηλαδή τα πιο νότια-νότιο-ανατολικά τμήματα του Αιγαίου μας. Όσο βέβαια πιο βόρεια πηγαίνουμε, τόσο πιο έντονη θα είναι και εδώ η αίσθηση του κρύου. Στις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου και ο βοριάς βέβαια θα κάνει την αίσθηση του κρύου αρκετά έντονη. Πάμε τώρα να δούμε την εξέλιξη σε ό,τι αφορά για τις επόμενες ημέρες. Παρατηρήστε στους χάρτες των βροχοπτώσεων. Οι χρωματισμοί σιγά σιγά περιορίζονται αύριο Πέμπτη προς την περιοχή της Κρήτης. Και αυτά τα φαινόμενα θα κρατήσουν μέχρι και νωρίς το πρωί, σχετικά γρήγορα. Και εδώ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και τους βοριάδες σιγά σιγά να υποχωρούν. Παρασκευή αλλά και Σάββατο, βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Θα κάνει βέβαια κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το απόγευμα όμως, μεσημέρι-απόγευμα, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει αρκετά και θα δούμε λοιπόν τον υδράργυρο κοντά στους 16 με 18 βαθμούς από την Κυριακή και κυρίως Δευτέρα και μετά. Μας έρχεται πάλι ένα κύμα κακοκαιρίας από την κεντρική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις. Δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα η θερμοκρασία, ενώ τα χιόνια θα κρατηθούν σε σχετικά υψηλά, έτσι μεγάλα υψόμετρα προς τα υπηρωτικά τμήματα, προς την κεντρική και βόρεια υπηρωτική χώρα. Άρα λοιπόν έρχεται έτσι μία κακοκαιρία με βροχοπτώσεις από την άλλη εβδομάδα. Πάμε να δούμε και τον χάρτη των αερίων μαζών και να κλείσουμε με αυτόν. Δείτε λοιπόν το βαθύ μπλε χρώμα που δείχνει το πολύ κρύο που ήρθε βέβαια στη χώρα μας. Αρχίζει σιγά σιγά και εκτονώνεται προς την περιοχή της Τουρκίας και της Κύπρου. Βελτιώνει το καιρό, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μας έρχονται πιο θερμές αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο. Βλέπετε πιο θερμά χρώματα, που σημαίνει βέβαια ότι ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Θα ξαναπέσει λίγο η θερμοκρασία από τις αρχές άλλης εβδομάδας με λίγες τοπικές βροχές. Δεν φαίνεται λοιπόν να είναι ιδιαίτερα αξιόλογη αυτή η διαταραχή. Θα την παρακολουθήσουμε βέβαια και θα δώσουμε νεότερα στοιχεία τις επόμενες ημέρες, καθώς θα πλησιάσουμε σε αυτές τις χρονικές περιόδους για να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και από την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα. Καλημέρα, Κλεάρχε. Θα σου δούμε και στη συνέχεια. Καλημέρα, βεβαίως. Φωτιές έχουμε ανάψει εδώ στο Messenger της σελίδας μας. Τη μία μόλυβδος στη Μήλο, ναι. 2,25. Μάλιστα. Εδώ μας λέει ο κύριος Διαμαντής. Καλημέρα. Τι ρωτάτε για τη βενζίνη, δύο δημοσιογράφοι. Προφανώς έχουμε μεγάλους φόρους, δεν είναι δύσκολο. Ρωτάμε και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Ναι, βέβαια, γιατί και Κύπρος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι. Εδώ γιατί δεν μειώνουμε τους φόρους. Μας έχουν στείλει. Γι' αυτό. Ορίστε, μας στέλνει μήνυμα και ο Γιάννης ο Χαλτσαλάτας. Πάνω σε αυτό, εδώ λέει ο προϋπολογισμός προβλέπει συγκεκριμένα έσοδα από τον ειδικό φόρο επί της τιμής των καυσίμων. Τώρα που η τιμή των καυσίμων είναι πολύ αυξημένη, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ πάρα πολύ,
Τώρα που η τιμή της καυσίμων είναι πολύ αυξημένη, τα έσοδα υπεραποδίδουν γιατί ο συντελεστής φόρου είναι σταθερός. Αυτές οι περισπράξεις πρέπει να δοθούν μέσω μείωσης τιμής στον καταναλωτή. Οι φόροι στα καύσιμα είναι το 60% της τιμής, 34% η αξία και 6% τα κέρδη πρατηριούχων και μεταφορικών. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Γιάννη Χατζησαρδάτα. Ευχαριστούμε πολύ. Πιθανά να επικοινωνήσουμε και μαζί σου. Όμως, παιδιά, η ακρίβεια είναι το μεγάλο θέμα των ημερών. Το πολύ μεγάλο θέμα των ημερών. Υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς θα παρέμβει η κυβέρνηση? Έχουν διάφορα σενάρια. Από την άλλη, δεν μπορεί να μην βλέπουμε τα δεδομένα της κατάστασης, όχι μόνο στην Ελλάδα, να μην βλέπουμε την τιμή της βενζίνης στην Κύπρο. Στην Κύπρο βλέπουμε, δεν βλέπουμε καπαλού. Στην Κύπρο, να μην βλέπουμε το τι λέει η Λαγκάντ όταν τη ρωτάει ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Παπαδημούλης, συγκεκριμένα τον ειδικό φόρο καταναλωσής. Γιατί αν η Λαγκάντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έλεγε ότι εγώ δεν συμφωνώ, δεν δίνω πράσινο φως να πάμε σε μείωση, θα ήταν μια θέση η οποία θα δυσκόλευε πολύ την ελληνική πρόθεση, αν υπήρχε, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Εάν όμως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λέει ότι μπορείτε να το κάνετε, είναι ένα εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, τότε πρέπει να δούμε αν θα το κάνουμε. Βεβαίως. Να το δούμε. Λοιπόν, τα νέα. Μεταχειρισμένα γιοταχή. Έκτακτο τέλος έως και 3.000 ευρώ. Μετροπολογία του Υπουργείου. Τι? Μας έχουν στείλει μήνυμα. Μα πού είναι ο Θοδωρής τόσες μέρες και δεν τον βλέπουμε. Ο Θοδωρής θα ξανάρθει. Ο Θοδωρής, παιδιά. Κώστα, ο Θοδωρός. Χαιρεπώ. Θοδωρός. Ρεπώ ο Θοδωρής μας. Η κυρία Θεοφιλοπούλου τον αναζητά. Μάλιστα. Μετροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος επιβάλλεται στα εισαγόμενα γιοταχή. Έκτακτο τέλος έως και 3.000 ευρώ. Αφορά και τη νεότερη τεχνολογία Euro 5. Θα είναι κλιμακωτό ξεκινώντας από τα 1.000 ευρώ. Ακόμη, τι ισχύει για τη συνταξιοδότηση? Στο μυστικό για να βγείτε πιο γρήγορα στη σύνταξη. Μεγάλο Μαξίμου, οι παρενέργειες μιας αποπομπής και τι ακολουθεί. Ποιοι είναι οι άλλοι αποδέχτες του μηνύματος, το λέει χθες ο Σαραντάκος αυτό, και απολογία Καλογρίτσα, μεθοδεύσεις και παρασκήνιο για τις άδειες. Η Καθημερινή. Τα σχολικά βιβλία περνούν στην ψηφιακή εποχή. Πονοκέφαλος οι επιδοτήσεις ρεύματος, απαιτούνται 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και πόκερ και μπλόφες ανάμεσα σε Μακρόν Πούτιν. Στην εφημερίδα των συντακτών. Το χαρτί πυρπολεί την αγορά, έμφραγμα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής από τον ολέθριο συνδυασμό ανατιμήσεων και ελλείψεων. Αυξήσεις έως 80% στην πολύτιμη πρώτη ύλη εκτοξεύουν τις τιμές χιλιάδων προϊόντων της καθημερινότητας. Σε αδιέξοδο εκτυπωτικές εκδοτικές επιχειρήσεις, σε ασφιχτική πίεση εισαγωγής και χαρτοβιομηχανία. Ακόμη η Ουκρανία πυρετός επισκέψεων και παζαριών με φόντο την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης. Για να μην πάμε σε σύραξη, παιδιά, και παραδοχή Λαγκάντ, ακριβότερος και με πολλούς περιορισμούς ο δανεισμός των μικρομεσαίων στην Ελλάδα. Ελεύθερος τύπος, αναδρομικά για δώρα σε χαμηλοσυνταξιούχους, απόφαση σταθμός δικαιώνει ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Ο οργανωτής στο σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ Channel, ο Νίκος Παπάς, η απολογία του Χρήστου Καλογρίτσα στον Άριο Πάγο. Και σοκοματικό άδειασμα για την Οβάρτης από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Σάκη Παπαδόπουλο. Και εδώ πώς έδρασε το τάγμα θανάτου στο Χαριλάου. Να χτυπήσουμε όποιον βρούμε εκεί. Καρφώνουν ο ένας τον άλλον στις καταθέσεις τους οι συλληφθέντες. Ο Σάκης Παπαδόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ είπε χθες ότι ζητήσαμε από τη δικαιοσύνη να ερευνήσει την υπόθεση της Οβάρτης για τους υπουργούς και τους βουλευτές, οι οποίοι ενεπλάξαν στην ιστορία αυτή, το όνομά τους τουλάχιστον, και μας απάντησε η δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Και μετά βγήκε μια ανακοίνωση, η οποία φαίνεται ότι δεν καλύπτει, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή την ένταση που έχει σηκωθεί και γι' αυτό. Λοιπόν, στη Δημοκρατία, νόμιμοι όλοι οι Πακιστανοί, απίστευτο δώρο του Μηταράκη στο μεγαλύτερο σύμμαχο της Τουρκίας, σήμα για να έρθουν κι άλλοι με απευθείας πτήσεις στη Ισλαμαμπάντ Αθήνα, επέσχυτη συμφωνία για χορήγηση βίζας σε χιλιάδες λαθρομετανάστες. Ακόμη κυνήγοι μαγισσών διώκουν και την εισαγγελέα του Λουπάκη επειδή τόλμησε να λέξει πολιτικά πρόσωπα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σε τρικυμία για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δεν ξέρουν τι λένε με αφορμή τη δήλωση του κυρίου Σάκη Παπαδόπουλου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η Αυγή. Μειώστε τώρα το φόρο στα καύσιμα. Θεσμική εκτροπή δίωξε κατά της του Λουπάκη.
του Λουπάκη αυτή η κλίση προς απολογία είναι για εμένα τίτλος τιμής. Τάπλητα στη φόρα, μήλος η Νέα Δημοκρατία για την εποπία ψηφοθυρίας. ΣΥΡΙΖΑ, χειδαιότητα και παρακμή. Στο ριζοσπάστη, χώνουν κάτω από το χαλί την πανδημία που καλπάζει και την αξιοποιούν για συμβάσεις με χορηγούς που εμπορευματοποιούν ακόμη και ακόμη περισσότερο την υγεία. Αυξάνονται οι εισαγωγές και οι νεκροί. Εστία. Η κυρία Μπακογιάννη εγκαλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την πολιτική του στην Ουκρανία. Ο λόγος των Αμερικανών είναι ακραία υπερβολικός αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω ότι έχει το αποτέλεσμα που εμείς οι Ευρωπαίοι προσδοκούμε. Στην κόντρα, νέα μνημόνια φέρνουν τα επιτόκια, σήμα κινδύνων τις αγορές για την ελληνική οικονομία. Το ακριβό χρήμα αυξάνει δραματικά το δημόσιο χρέος. Ακόμη στα όρια του στα δημόσια νοσοκομεία, είδος προς εξαφάνιση τα ραντεβού και οι χειρουργικές επεμβάσεις. Βγήκε χθες και ένα βίντεο από το Υπουργείο Υγείας που επίσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις πολλές για το πόσες ΜΕΘ άνοιξαν, για το αν είναι αυτές οι καταγγελίες που έχουν γίνει και εδώ στην ώρα της δικής μας εκπομπής, ότι έχουμε θανάτους αυξημένους και λόγω έλλειψης του σωστού εξοπλισμού αλλά και του έμπειρου προσωπικού. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Εσπρέσο. Εραστής σφαγέας γνωστού ρεπόρτερ. Ντελιβεράς τον σκότωσε μας, ναι, για τα χρήματα μετά το σεξ. Αστρολόγος λέει ότι έζησε τον Μεσαίωνα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο λύκος της Αγέλης των Χούλιγκαν. Ο ρόλος του 23χρονου στην επίθεση στον Άλκη. Παραδόθηκε χθες άλλο ένα μπουμπούκι. Και σκάει αγωγή 200.000 ευρώ στον πορνοστάθη από πρώην σύντροφο του. Μάλιστα. Στην Star Press, τον έσφαξαν σαν τον Σεργιανόπουλο, ο ομοφυλόφιλος Δελιβεράς που ομολόγησε την δολοφονία του δημοσιογράφου Νίκου Κάτσικα, με πολλαπλές μαχαιριές τον καταχειρούργησε ο εραστής του, οι απίστευτες ομοιότητες με τη δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου και το σεξ επιπληρωμή. Αποκλειώνει και τα δύο παιδιά του Άκη Τσοχαντζόπουλος, δόθηκε στη δημοσιότητα η διαθήκη, άνοιξε η πρώτη διαθήκη του αμφιλεγόμενου πολιτικού, αφήνει τα πάντα στη Βίκη Σταμάτη και το γιο της. Και έχει και για τη Γεωργία Μπίκα που λέει οδυνηρός. Και ο δεύτερος βιασμός μου, ο θείας στο στομάχι από τη Γεωργία Μπίκα. Και φήμες λέει για χωρισμό, Σάκαρη Μητσοτάκη. Μέστε. Είναι αυτεμπορική. Πώς επιδρά ο ένφια στην αγορά ακινήτων, ακολουθούν συμπληρωματικά μέτρα για την τόνωση της οικοδομής. Εφορίες, βαρύς ο Φεβρουάριος για πληρωμές φορών. Μέστε. Λοιπόν, για πάμε. Και τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Με συγχωρείτε, ανοίγουν. Συγγνώμη, Γιάννη μου, συγγνώμη, με συγχωρείς πολύ. Ανοίγουν τις τρόφιγγες με 6,5 δις ευρώ οι τράπεζες. Είναι εταιρεία, ευκαιρία χρηματοδότησης για επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Συνεργασία με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οριακή αύξηση στο υλικό φορτίο στα λίμματα της Θεσσαλονίκης και όχι αλιβία, φωνάζει η πόλη και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Λοιπόν, Σπύρος Φερμεντίδης, καλημέρα. Πολύ καλή. Καλώς στο Σπύρο μας. Καλημέρα. Μαζί με την κυρία Μαργαρίτα Καρδαρή, την εργατολόγο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κυρία Ρεύη, καλημέρα κύριε Φραμεντίτη. Καλημέρα σας. Εδώ θα ξαναπώ ότι πρέπει σήμερα να προσπαθήσουμε να πάρουμε πιστικές απαντήσεις και για την ακρίβεια στα καύσιμα σε σχέση με την Κύπρο όπου η αμόλυδη πωλείται προς 1,30. Πρέπει να πάρουμε απαντήσεις και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, διότι καταλαβαίνουμε αυτό που λέει ο Χατζησαλάτας, ότι εδώ είναι υπεραπόδοση, υπερίσπραξη για το κράτος. Είναι όμως αυτή η περίοδος της υπερίσπραξης. Θα μου πεις ότι το κράτος έχει να πανίσει 44 δισεκατομμύρια στη μάχη κατά της πανδημίας. Θα σας πω κάτι για τα καύσιμα. Έλα. Δύο πράγματα για την Κύπρο. Ελληνικά πετρέλαια από τα δηληστήρια τα δικά μας. Μα αυτό λέω. Αυτό λέμε, ναι. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι οι τηλεθεατές θα το επιβεβαιώσουν αυτό. Τα καύσιμα στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Πάρα πολλά αυτοκίνητα ανάβουν μέσα στις συνεδρίξεις μας το φωτάκι της μηχανής. Είναι σαν να είναι ή νοθευμένα ή πειραγμένα τα καύσιμα στην Ελλάδα. Εξαιτίας της τιμής των καυσίμων γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και δεν χρειάζεται να το πούμε, να ανακαλύψουμε την Αμερική και την Πυρίτιδα σήμερα. Η νοθεία των καυσίμων είναι δύσκολη ή τέλος πάντων αποδοτική υπόθεση
σε περίοδο κρίσης. Ναι, αλλά αυτή είναι μια συζήτηση δύσκολη που πρέπει να απολύσεις, Πύρο μου. Δεν το κάνει πλειονότητα. Μην το καύσιμο, ελέγξτε, ναι, δεν τα κατακαιρματίζουμε όλα. Ελέγξτε τα αυτοκίνητά σας, ναι, ναι. Βάλτε τους φιλελευθερίες να δείτε μηνύματα που θα έρθουν. Ναι. Υπάρχει θέμα με τα καύσιμα. Πέρα από την τιμή, η ποιότητα των καυσίμων. Μάλιστα. Η ποιότητα των καυσίμων. Να το δούμε. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Να το δούμε. Έχω συζητήσει σε πολλές περιπτώσεις. Είτε για οι ενδείξεις που ανάβουν στα αυτοκίνητά μας, είτε η βενζίνη που από τις εξατμίσεις, δηλαδή όταν ξεκινάνε τα αυτοκίνητα, στάζει νερό από τις εξατμίσεις πίσω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει θέμα τα καύσιμα. Ναι, αλλά μην τα κατακαιρματίζουν, δεν είναι πλειονότητα. Υπάρχουν και αυτοί που το έχουμε δει πολλές φορές σε ρεπορτάζ, πολλά χρόνια τώρα στην Ελλάδα, οι οποίοι όντως κάνουν οθεία στο επειδή το αυτό επειδή είναι δύσκολο το θέμα. Ναι. Και καλά κάνεις και το βάζεις. Λέω ότι είναι δύσκολο γιατί εδώ. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για τα καύσιμα. Σε σχέση με την νοθεία όπου υπάρχει. Πολλές φορές την έχουμε κάνει τη συζήτηση Ελλάδα, αυτή. Πάει 2 ευρώ, βαράει 2 ευρώ. Δεν βραβάει 2 ευρώ. 2,25 σου λέει. 2,25 στη Μήλο. Θα δείτε τι. Και μέσα σε αυτό το κλίμα της, ακρίβειας, ας μην βιαζόμαστε να κάνουμε παραιτήσεις και να συνταξιοδοτούμαστε όταν έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε περισσότερα χρόνια, γιατί είναι πιο ανταποδοτική η σύνταξη όταν πλησιάζουμε προς τα 40. Το λέω αυτό με αφορμή το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, που έχει να κάνει με τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών. Έχουμε πραγματικά μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, ένα κύμα συνταξιοδότησης από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν μέχρι αύριο προθεσμία να καταθέσουν την παραίτησή τους και μόνο ένα μήνα προθεσμία να την ανακαλέσουν, ναι. Οι περισσότεροι έχουν θεμελιώσει ένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα που δεν φύγεται και δεν θα πρέπει να ανησυχούν. Και όσο συμπληρώνουν έτη και πλησιάζουν προς τα 40, τότε μεγαλώνουν τη σύνταξή τους, την αυξάνουν. Γι' αυτό θα πρέπει πραγματικά μέχρι τελευταία στιγμή να ξανασκεφτούν το ενδεχόμενο. Γιατί δυστυχώς στο δημόσιο δεν αποδίδονται οι συντάξεις άμεσα. Ζούνε με μία προσωρινή σύνταξη των 500 ευρώ για περισσότερο από 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Εάν έχουν και ένσημα του ΙΚΑ, αυτό θα έρθει για ένα ακόμη έτος μετά να προσαυξήσει τη σύνταξη. Θα αντικατασταθούν αυτοί οι εκπαιδευτικοί, ρε παιδιά. Ή θα δημιουργηθούν νέα κενά στη μέση της χρονιάς. Ρεπορτάζ. Καταρχάς, 8.000 υπολογίζονται θα είναι συνταξιοδοτήσεις φέτος. 8.000 εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Κρατήστε το, δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα, το βάζουμε μπροστά στο τραπέζι. Οι οποίοι θα φύγουν, πέρυσι, φαντάζομαι, στο τέλος της χρονιάς. Πέρυσι μίλησα με τον πρόεδρο Σορμέ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μιλάμε για το τέλος της χρονιάς. Μέχρι 31 Αυγούστου εργάζονται και ασφαλίζονται και η συνταξιοδότηση ξεκινάει από 1η Σεπτεμβρίου. Τώρα παρετούνται. Άρα συνεχίζουν μέχρι τώρα. Τα κενά θα τα δούμε μπροστά μας για την επόμενη χρονιά. Πέρυσι φύγανε 7.800, όπως μου ενημέρωσαν, με βάση τα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, ναι. Αυτοί οι 7.800 αντικαταστάθηκαν περίπου από 11.500 εκπαιδευτικούς προσλήψεις που έγιναν, μου είπε ο πρόεδρος της ΣΟΛΜΕ. Βέβαια, έχουμε τους 40.000 αναπληρωτές. Ρώτησα πόσοι περίπου είστε οι εκπαιδευτικοί, γιατί το νούμερο αυτό μπορεί να μην το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Μου είπε ότι με συμβασιούχους, με αναπληρωτές δηλαδή, με μόνιμο προσωπικό, με αυτούς τους τριμηνίτες που παίρνουν δεξιά και αριστερά, περίπου 200.000 είναι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία. Αυτό το νούμερο μου έδωσε. Το νούμερο όμως των 8.000 που φεύγουν, που υπολογίζω ότι θα φύγουν, ίσως και παραπάνω. Γύρω στο νούμερο αυτό. Ναι. Το βράδυ μου στέλνουν 8 με 10.000. Εγώ λέω 8.000, να κρατήσουμε ένα νούμερο. Θα πρέπει οπωσδήποτε το Υπουργείο Παιδείας να βρει τον τρόπο να αντικαταστήσει αυτόν τον αριθμό των εκπαιδευτικών, διότι τα κενά στα δημόσια σχολεία είναι πολύ μεγάλα, πολύ σοβαρά. Ναι. Και βεβαίως κάθε χρονιά, όταν έρχεται ο Σεπτέμβρης δηλαδή και ανοίγουν τα σχολεία και τα σχολικά συγκροτήματα, μετριούνται οι εκπαιδευτικοί και μετριούνται πάντα λιγότεροι. Έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και για τους εκπαιδευτικούς είναι μια μεγάλη παγίδα, όπως λέει και η κυρία Κάρδαρη. Δηλαδή, το να φύγει ένας εκπαιδευτικός σήμερα και να εγκαταλείψει τη δουλειά του, σημαίνει θα φύγει με 500 ευρώ το μήνα μέχρι να πάρει την οριστική του σύνταξη, άρα πρέπει να το μετρήσει καλά. Θα πρέπει να υπολογίσει πολύ καλά τα χρόνια που ήδη έχει στην τσέπη του ως πραγματικό χρόνο υπηρεσίας. Θα πρέπει να σκεφτεί αν θα εξαγοράσει το στρατό του, θα πρέπει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο, θα πρέπει να τα σκεφτεί όλα αυτά, θα πρέπει να τα μετρήσει, γιατί πράγματι η σύνταξη είναι οικονομικά δεδομένα και με αυτά τα οικονομικά δεδομένα μπορείς να πορευτείς και να ζήσεις. Ναι. Να γνωρίζουμε εδώ επίσης, να πούμε κάτι, κυρία Κάρδαρη, ζητώ συγγνώμη. Λέει ένας φίλος εδώ και αξίζει να το πούμε, ότι το νερό που στάζει
από τον καταλήτη, μιλώντας για τα καύσιμα. Γιατί η συζήτηση για τα καύσιμα είναι πολύ μεγάλη και προκαλεί πάρα πολλές αντιδράσεις. Και είναι λογικό ο κόσμος να είναι στα κάγκελα και να τρελαίνεται πολύ αυτή την ιστορία. Το νερό που στάζει από την εξάτμιση είναι λόγω του καταλήτη που μετατρέπει τα καυσαέρια σε υδρογόνο και οξυγόνο. Υπάρχει πρόβλημα ποιότητας από τις εταιρείες, αλλά όχι νοθείας, λέει ο φίλος αυτός. Και επίσης λέει κι άλλος φίλος ότι το νερό στην εξάτμιση δεν είναι δείγμα κακής βενζίνης, είναι υγροποίηση υδρατμών. Όταν η εξάτμιση είναι κρύα από την καύση της βενζίνης του πετρελαίου, παράγονται ενώσεις που υγροποιούνται από το κρύο και έτσι φαίνεται να είναι ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτή η απόδειξη το ότι στάζει νερό από την εξάτμιση. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι όταν πας στο πρατήριο, φεύγεις, περπατάς και ξαφνικά σου ανάβει ο κινητήρας. Το φωτάκι, ένδειξη. Και αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά και συμβαίνει και σε αυτοκίνητα που έχουν ευαίσθητους εγκεφάλους κτλ. Και έχουν ανιχνευτές ποιότητας ή, εν πάση περιπτώσει, καλής λειτουργίας του κινητήρα, να το πω έτσι. Τότε δεν εγείρεται ζήτημα για την ποιότητα του καυσίμου που έχεις βάλει. Λοιπόν, ένα λεπτό έχουμε. Λέγε, κύριε Σπυρό. Τίποτα. Εγώ θα έλεγα, επειδή η κυρία Κάρδαρη την φιλοξενούμε σήμερα, αν μπορεί να μας πει δύο κουβέντες σχετικά με τις οφειλές στον ΕΦΚΑ, πώς υπολογίζονται και τα πλασματικά χρόνια, αν υπολογίζονται μέσα σε αυτές τις οφειλές. Μέχρι πού μπορώ να αριθμίσω τις οφειλές μου στον ΕΦΚΑ. Ωραία. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, συνεχώς μας ρωτούν και συνεχώς υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που δίνονται, οι οποίες δεν είναι σωστές. Το όριο των οφειλών για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι 20.000, με εξαίρεση τους αγρότες που είναι 6.000. Mm-hmm. Σε αυτό το όριο συμπεριλαμβάνονται και οι εξαγορές των πλασματικών ετών. Θα πρέπει να έχουν στο νου τους οι υποψήφιοι συνταξιούχοι ότι δεν είναι ανάγκη τη στιγμή που καταθέτουν να έχουν κατεβάσει το χρέος τους κάτω από 20.000, mm-hmm. γιατί έχουν μπροστά τους ένα χρονικό περιθώριο από την κατάθεση της αίτησης, σχεδόν ένα χρόνο, μπορεί και λιγότερο, και μακάρι να είναι λιγότερο, να ενημερωθούν και να λάβουν μια δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία θα βρουν αυτά τα χρήματα να τα καταβάλουν εφάπαξ, ούτως ώστε το υπόλοιπο ποσό των 20.000 ή των 6.000 για τους αγρότες να παρακρατηθεί από τη σύνταξη. Αυτό το καθεστώς ισχύει, αλλά αναγνωρίζουν ότι και για τα πλασματικά έτη να μην εξαγοράζουν πλασματικά έτη που δεν τα χρειάζονται, γιατί και κοστίζουν και δεν είναι ανταποδοτικά, τουλάχιστον όσο προσδοκούν. Είναι ένας γρίφος. Η σύνταξη, παιδιά, είναι ένας γρίφος. Ίσως κάθε μέρα. Μόνιμος, δυστυχώς. Μόνιμος, δυστυχώς. Μόνιμος γρίφος. Γιατί πράγματι ο κόσμος σήμερα προσπαθεί με χαμηλές εισφορές, με χαμηλούς μισθούς, να διαμορφώσει ένα ποσό σύνταξη, τελικό ποσό σύνταξη, με το οποίο να μπορέσει να ζήσει. Και σε αυτό το γρίφο μέσα ακούει διάφορα. Καλό να τα αποσαφηνίζουμε για να ξέρει. Καλημέρα, κυρία Κάρδαρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε απάντηση και από τον κύριο Παπαδημούλη σήμερα στη διάρκεια τη εκπομπή. Νομίζω τώρα πολύ κοντά, μετά το διάλειμμα από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την απάντηση που πήρε, το ερώτημα που έκανε και την απάντηση που πήρε από την κυρία Λαγκάρντ για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να μπορέσει να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και από τον πρόεδρο των Βενζινοπολών, τον πρατηριούχο, τον κύριο Ασμάτωλου. Βέβαια, να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε 1,92, 2,10, 2,25 και στην Κύπρο έχουν 1,30. Μας έχει έρθει και ένα μήνυμα για την ακρίβεια από την κυρία Γιαννούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, μας λέει, 1,30 το γάλα συγκεκριμένης εταιρείας πριν από 10 μέρες, 1,38 προχθές, στην αρχή της πανδημίας είχε 1,08. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλοι βασικά αγαθά. Πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, παιδιά, το δώρο της εβδομάδας που είναι ένας τύχερος. Ένας θα το κερδίσει αυτό. Διεκδικεί εξαήμερη πασχαλινή εκδρομή στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας αξίας 1.800 ευρώ με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία του Rokos Travel. 14 ιδιόκτητα λεωφορεία Pullman τελευταίας τεχνολογίας διαθέτει το Rokos Travel. Μπείτε στο rokostravel.gr για να ενημερωθείτε ή επισκεφτείτε τα γραφεία του Rokos Travel σε Αθήνα και Θήβα. Και Citroën σε τρία έκδοση φλέρ αξίας 14.900 ευρώ, 1.200 κυβικών με 83 άλογα, ένα αυτοκίνητο πεντάθυρο, ένα μοντέλο με περισσότερο στυλ άνεση, καινούργιες τεχνολογίες και εμφάνιση SUV. Διεκδικείτε το σε 3 που είναι το πρώτο σε πωλήσει μοντέλο της Citroën με μήνυμα στο 14.999. Πάμε διάλειμμα.
Λοιπόν, καλημέρα σας. Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, για τα καύσιμα. Και να για την ακρίβεια. Βεβαίως, πολλά μηνύματα μας στέλνετε. Να πω μόνο ότι στέλνει ένας φίλος, ο οποίος είναι μηχανικός και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης ο Μαργαρίτης. Λέει, αν το αμάξι σας βγάζει νερό από την εξάτμιση, παιδιά, τότε να το χαίρεστε. Σημαίνει ότι κάνει τέλεια καύση. Είμαι μηχανικός και γι' αυτό σας στέλνω μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που μας στέλνει. Αν δεν βγάζει, δηλαδή, δεν... Αν δεν βγάζει, προκύπτει ότι πρέπει να το δούμε. Είναι καλό όμως το σημάδι να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Γι' αυτό λέγαμε, κιόλας δεν είμαστε ειδικοί, παιδιά. Θα έχουμε στη συνέχεια να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Για πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη, να δούμε τι έγινε στο Γαλάτσι, στο άλλο Σβεϊκού. Είναι μαζί με τον κύριο Μάνο Ελευθερίου, πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Γαλατσίου. Έλα, Ελευθερία μου. Καλημέρα, κύριε Ελευθερίου. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, πρόκειται για το περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα εδώ, στο Άσος Βεϊκού, με θύμα έναν 20χρονο, ο οποίος είχε έρθει εδώ με την παρέα του και έπεσε θύμα ξυλοδαρμού αγνώστων, οι οποίοι τον ρώτησαν τι ομάδα είναι και επειδή ο 20χρονος δεν απάντησε ότι είναι κάποια συγκεκριμένη ομάδα, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις και αυτά τα οποία έχουμε σαν πληροφορίες από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει. Κύριε Ελευθερίου, καλή σας ημέρα. Πείτε μας τι γνωρίζετε για το θέμα το οποίο αναφέρομαι από νωρίς το πρωί. Κοιτάξτε, την Δευτέρα το βράδυ γύρω στις 9 και κάτι ειδοποιήθηκαν οι φυλακές μας να ανοίξουν το Άλσος. Άνοιξαν, μπήκαν μέσα οι ομάδα Δίας της αστυνομίας για να κάνουν έναν έλεγχο, όπως είπαν, για κάποιο περιστατικό. Τέτοια περιστατικά θεωρώ ότι είναι, δεν θα έλεγα συχνά, αλλά συμβαίνουν αραιά και πού. Μας εξήγησαν και είπαν στην φύλακα, τη μία φύλακα που βρισκόταν στο χώρο του στίβου όπου συνέβη το περιστατικό, ότι έψαξαν κάτι για μία κλοπή ενός κινητού. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε εμείς. Δεν γνωρίζαμε ότι ήταν κάτι παραπάνω από το κινητό. Ξέρετε, αυτό συνέβη την ώρα που ήταν μέσα κόσμος, μέσα στο στίβο ήταν κόσμος. Ήταν ομάδα που αθλούνταν. Ναι. Η φύλακας μιλούσε με μία άλλη ομάδα παλέμαχων, η οποία θα έμπαινε μετά από αυτή την ομάδα. Και συνέβη αυτό πάνω στις κερκίδες, με τον κόσμο να είναι δίπλα στις κερκίδες. Ούτε που τους ενδιαφέρε δηλαδή ότι υπάρχει κόσμος εκεί, ούτε καν τους ενδιαφέρε. Προφανώς δεν τους ενδιαφέρε. Και να σας πω και κάτι, δεν το κατάλαβε κανείς, δηλαδή ακόμα και η φύλακάς μας, δεν κατάλαβε ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβε. Δηλαδή το μάθαμε από την αστυνομία, γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Το μάθαμε από την αστυνομία. Πάντως εμείς ενημερωθήκαμε ότι κάποιοι αθλητές οι οποίοι ήταν εδώ στο πάρκο άκουσαν τις φωνές των παιδιών και παρενέβησαν, αλλά είχαν φύγει ήδη οι δράστες. Μα είχαν φύγει οι δράστες και έφυγαν επίσης και τα παιδιά, τα πέντε παιδιά, όπου πήγαν αμέσως μετά στην αστυνομία και το κατέθεσαν αυτά που γνωρίζουμε. Λέτε πάντως ότι είναι συχνό το φαινόμενο. Συχνό, δηλαδή δεν συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά έχει συμβεί και στο παρελθόν. Κοιτάξτε, παραβατικές συμπεριφορές έχουμε παντού. Και παραβατικά παιδιά και παραβατικοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Από την εμπειρία μου, εγώ θα σας πω, εδώ στο Άλσος συμβαίνει όχι αρκετά συχνά, αλλά μία φορά στο τρίμηνο, μία φορά στο πεντάμηνο ή στο εξάμηνο θα ακούσουμε ότι έχουμε μία κλοπή ενός κινητού. Συμβαίνει αυτό παντού. Όταν λέω παντού, στα σχολιά μας, νομίζω ότι όλοι μας το γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Καλό είναι να μην συμβαίνει. Στα προάβλια των σχολιών μας. Καλό είναι να μην συμβαίνει. Φυσικά καλό είναι. Και δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο. Κύριε Παυλόπουλε, καλό είναι να μην συμβαίνει. Ναι, ναι. Καλό είναι να μην συμβαίνει, αλλά ξέρετε, όλοι συμβάλλουμε σε αυτό και όλοι έχουμε την ευθύνη σε αυτό. Και εσείς, και εγώ, και όλοι μας, η κοινωνία. Όλη η κοινωνία. Απλά πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο. Αυτό λέω, να αλλάξουμε τα πράγματα. Να αλλάξουμε τα πράγματα. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Ελευθερία. Καλημέρα. Γιάννης Χατζησαλάτας. Βεβαίως. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλά για τα καύσιμα και για το τι συμβαίνει. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Άγγε, καλημέρα, Ευλαβία, καλημέρα σας. Εδώ προκύπτει ένα θέμα. Αν όντως, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ασμάτογλου κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Η Κύπρος, παίρνοντας καύσιμα από την Ελλάδα, μπορεί και πουλά την αμόλυβδη στο 1,30,
προφανώς συνεπάγεται ότι έχει πολύ χαμηλότερο ειδικό φόρο. Έχει πολύ χαμηλότερη φορολογία. Γιατί μπορεί και το κάνει η Κύπρος, ένα. Δύο, γιατί εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την έκτακτη συνθήκη, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε μείωση του ειδικού φόρου. Γιατί δυστυχώς παραμένουν στη ζωή μας τα τεκμήρια, και αυτό είναι μια ερώτηση, είναι πολλές τις στρεβλώσεις. Αλλά θέλω να καταθέσω ένα προβληματισμό. Ναι. Και επειδή στη διάρκεια της ημέρας θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με αρμόδιους, όταν κάθε χρόνο το κράτος καταθέτει προϋπολογισμό, προϋπολογίζει λοιπόν τα έσοδά του και τα έξοδά του. Mm-hmm. Τα έσοδα από τα καύσιμα είναι πάρα πολύ υψηλά, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι συντελεστές φόρων και ειδικών τελών. Πόσα είναι? Αυτά διαμορφώνονται στο 60%. Μάλιστα. Όταν έχουμε. Όταν πουλάμε μία βενζίνη, ένα οποιοδήποτε καύσιμο, στο 1 ευρώ, τα 60 λεπτά είναι φόροι και τέλη. Αν αυτή η τιμή φτάσει στο 1,5, τα 60 λεπτά γίνονται 90. Αυτή η υπεραπόδοση λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, γιατί δεν επιστρέφει στον καταναλωτή? Δεν πέφτει έξω ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός έχει εγγράψει συγκεκριμένα έσοδα. Μειωμένα όμως πλέον με την πραγματικότητα, γιατί η τιμή της πόλης ήταν πολύ μικρότερη. Μπορεί να γίνει παρέμβαση. Βέβαια. Στην αύξηση. Ακριβώς. Δηλαδή να περιοριστεί εξαιτίας της κρίσης και της υπερβολικής ανατίμησης, να περιοριστεί η υπεραπόδοση στο κράτος. Αυτό δεν. Ακριβώς. Να περιοριστεί στο ύψος που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό. Να μην διακινδυνεύσει ο προϋπολογισμός. Μπορεί να γίνει. Δεν βλέπω λόγο να μην μπορεί να γίνει. Γι' αυτό πρέπει κάποιος ειδικός να μας πει για ποιο λόγο δεν γίνεται. Με απλά λόγια, αυτό που λες είναι ότι από τη στιγμή που έχει αυξηθεί η τιμή της βενζίνης και των υπόλοιπων καυσίμων, παίρνει μεγαλύτερο κέρδος στο κράτος. Άρα από αυτό το κέρδος μπορεί να το δώσει. Ακριβώς. Ένα ποσοστό. Ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή, τώρα γιατί ο συντελεστής είναι σταθερός. Που μας έστειλαν, το κράτος κερδίζει πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πριν στο 1,70, ξέρω εγώ. Βεβαίως, γιατί ο φορολογικός συντελεστής και των τυλών είναι συγκεκριμένος. Το 60% της τιμής είναι φόροι και τέλη, ναι. Το 34% είναι η τιμή δηληστηρίου και το 6% το μοιράζονται οι πρατηριούχοι και οι μεταφορείς. Αυτοί είναι σταθεροί, δεν αλλάζουν αυτοί οι συντελεστές. Άρα αυτό το υπερκέρδος θα πρέπει να μοιραστεί. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει κάποιος να μας πει για ποιο λόγο δεν γίνεται. Γιατί δεν το κάνει? Δεν το ξέρω. Δεν θα πέσει έξω ούτε ο προϋπολογισμός μας, λες, ούτε κάτι άλλο. Συμφωνώ. Θα συμβεί. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι πιστεύω. Ναι. Τα έσοδα στον κωδικό του προϋπολογισμού από τον ειδικό φόρο προγραμματίζονται ή προϋπολογίζονται και αναγράφονται στο σχετικό κωδικό με βάση την τρέχουσα τιμή των καυσίμων, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Γιατί έτσι φτιάχνεται ο προϋπολογισμός. Προϋπολογίζω ορισμένα έσοδα βάσει των δεδομένων των οποίων έχω. Ναι. Δεν μπορώ να προϋπολογίσω με μια τιμή βενζίνης εντελώς διαφορετική από αυτή την οποία φτιάχνουν τον προϋπολογισμό, γιατί δεν ξέρω πού θα κυμανθεί. Εάν είναι υψηλότερη, υπάρχουν υπερκέρδη. Αν είναι χαμηλότερη, έχω λιγότερα έσοδα. Στην προκειμένη φάση όμως, είναι πολύ υψηλότερη τιμή, άρα έχω υπερκέρδη. Υπερεισπράξεις. Άρα μπορούν να δώσουν κάτι από τη στιγμή που είναι και τόσο υψηλές τιμές. Πιστεύω ότι ναι. Θα υπάρχει κάποιος λόγος για να μην γίνεται όμως. Να δούμε ποιος είναι ο λόγος αυτός. Το ψάξουμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα το ψάξουμε. Ναι. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον κύριο Στυλιανό Λουκίδη, τον καθηγητή πνευμονολογίας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Δυστυχώς, ξανά τριψήφιος αριθμός νεκρών. Δυστυχώς, μοιάζει μια παγιωμένη αυτή η κατάσταση που καταγράφουμε με τα θύματα τις τελευταίες αρκετές ημέρες. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας είναι ότι όντως υπάρχει μια μετατόπιση του ηλικιακού εύρους της νόσου σε πάρα πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό το βλέπουμε και στις νοσηλίες που κάνουμε, ότι πλέον δεν είναι άνθρωποι οι 40-50, αν θυμάστε, που μας απασχολούσαν στο δεύτερο με τρίτο πανδημικό κύμα, ίσως και στις αρχές της Δέλτα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι και από τα στατιστικά που δίνει ο ΕΟΔΗ, ότι το 95% είναι πάνω από τα 70. Και συγχρόνως έχουν σημαντικές συνοσιρότητες. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στη διάρκεια μιας νοσηλείας με έναν απέναντι στον COVID, δεν αντιμετωπίζουμε μόνο την πνευμονία που κάνει ο COVID και διαχειριζόμαστε αυτό το κομμάτι. Αντιμετωπίζουμε πολλές φορές και την απορρίθμιση όλων των άλλων νοσημάτων που υπάρχουν μαζί με την νόσηση, που πολλές φορές είναι και ο οδηγός της βαρύτητας. Το άλλο θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι κατά πόσο πρέπει πλέον να βρισκόμαστε και να έχουμε ένα χρονικό όριο παραμονή στο σπίτι και πότε πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο
και αν αυτή η αργοπορία είναι τελικά σημαντική στο κομμάτι αυτό. Σίγουρα λοιπόν είναι ένα πολυπαραγωγικό μοντέλο η θάνατη. Ο ΕΟΔΗ ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς όλα τα στοιχεία και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να τα αναλύσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να δει κανείς και πανελλαδικά και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Υπήρξε και ένα βίντεο από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να υπερασπίσει τη θέση του για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτή τη δίχρονη διετή περιπέτεια στις ΜΕΘ σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο προσωπικού κτλ. Κτλ. Προκειμένου να απαντήσει και στις αιτιάσεις ότι υπάρχει υποθεραπεία και γι' αυτό έχουμε νεκρούς πολλούς στις ΜΕΘ. Να, όμως... τέσσερις μύθοι και μία αλήθεια. Αυτό είναι το βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο που έχω δει. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε. Προφανώς έχουν γίνει παρεμβάσεις αυτά τα δύο χρόνια. Δεν λέει κανείς ότι δεν έγιναν παρεμβάσεις. Γιατί όμως υπάρχουν συνάδελφοί σας εντατικολόγοι που μιλούν για υποθεραπεία ασθενών? Κοιτάξτε, αυτό είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή σε όλες αυτές τις ΜΕΘ που δημιουργούνται, ναι, δεν είναι εύκολο από τη μία στιγμή στην άλλη να έχουν την ίδια εκπαίδευση και να έχουν και την ίδια εμπειρία. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι η αιτία των πολλαπλών θανάτων. Δεν μπορεί δηλαδή να αντιοπίσουμε την αιτία εκεί. Είναι ένα μέρος του προβλήματος, αν θέλετε, σε αυτό το πολυπαραγωγικό μοντέλο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το μέρος εκείνο το οποίο οδηγεί τη θνητότητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η άποψή μου είναι ότι η θνητότητα οδηγείται... Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τους ανεμβολιαστούς. Είμαστε σε ένα καλό ποσοστό εμβολιασμού και αντίστοιχα ποσοστά ανεμβολιάστων υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Υπάρχουν, σας είπα, είναι ένα πολυπαραγωγικό μοντέλο το οποίο πρακτικά και εμάς μας προβληματίζει. Και μας προβληματίζει, ξέρετε, γιατί πολλές φορές και εμείς κάθε εβδομάδα κάνουμε μία ανασκόπηση τους ανθρώπους που δυστυχώς χάθηκαν από το τμήμα, έχασαν τη ζωή τους. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό είναι ότι είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, πρέπει να το πούμε και αυτό, 90% ανεμβολίαστοι, οι οποίοι έχουν πολλαπλές συνοσηρότητες. Αυτό λοιπόν το σημείο είναι το πρώτο και οδηγό σημείο που προχωράει. Από εκεί και πέρα το να μην υπάρχει η ίδια εμπειρία στις ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα είναι λογικό, όπως δεν υπάρχει και η ίδια εμπειρία, σας το λέω απόλυτα σίγουρο αυτό, και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Τώρα, δεν είναι η ίδια εμπειρία τώρα λέτε. Σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, ναι, μια ενός αστικού κέντρου με μια μικρότερη πόλη, είναι λογικό αυτό το πράγμα. Με αυτό που λέτε μας πάτε ξανά στη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, που έλεγαν για την ανισορροπία σε σχέση με τα νοσοκομεία που έχουμε στην Αττική και στην επαρχία. Ότι πεθαίνουν πολύ περισσότεροι εκτός Αττικής. Αυτό πρέπει να το δούμε αναλογικά. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να το έχουμε και τα στοιχεία αυτά από τον ΕΟΔΗ. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή κάτι το οποίο δεν το έχω τεκμηριώσει και δεν το έχω, ναι, δει τον τελευταίο μήνα. Πού ακριβώς αναλογικά πεθαίνουν. Γιατί μπορεί οι περισσότεροι θάνατοι να είναι στην Αθήνα, αλλά η αναλογικότητα δεν θα είναι ίδια σίγουρα με το πώς θα το δούμε στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Είναι κάτι, σας επαναλαμβάνω, μας προβληματίζει όλους μας. Το συζητάμε καθημερινά. Και κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολυπαραγωγικό μοντέλο που δεν έχει μία συνιστόσα που το οδηγεί. Yeah. Είναι πολλές που είναι μαζεμένες. Yeah. Αλλά αυτό που λέτε για την μάλλον αν θέλετε για τη διαφορά των ΜΕΘ, η ΜΕΘ είναι το τελευταίο σκαλοπάτι. Δεν είναι πάντα το πρώτο σκαλοπάτι. Οι κλινικές είναι αυτές οι οποίες δουλεύουν πρώτα πριν φτάσει ο ασθενής στη ΜΕΘ. Και ο στόχος των κλινικών είναι να μην φτάσει ο ασθενής στη ΜΕΘ. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι αυτόν τον καιρό. Και βλέπετε ότι ενώ μειώνονται, κατά κάποιο τρόπο εκεί μειώνεται σχετικά η πίεση στις ΜΕΘ. Εκεί έγινε αυτό που έπρεπε. Εκεί έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Στο πρώτο σκαλοπάτι. Τι λέτε? Στο πρώτο σκαλοπάτι έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Καταρχάς μάθαμε να διαχειριζόμαστε πολύ καλύτερα την αναπνευστική ανεπάρκεια, το χαμηλό οξυγόνο. Ναι. Έχουμε ενιαία πρωτόκολλα θεραπευτικά που έχουν βγει από τον ΕΟΔΗ, από τρεις επιστημονικές εταιρείες ομόφωνα. Και δουλεύονται λογικά σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και αν δείτε και τους ασθενείς όταν μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο, ακολουθούν ένα πρωτόκολλο. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Και το άλλο στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε εδώ στην Ελλάδα και πρέπει να το πούμε με λύπη, είναι ότι μέσα στο νοσοκομείο χρειαζόμαστε πολλές φορές την βοήθεια των αντιβιωτικών για τις λοιμώξεις που συμβαίνουν. Πάντως εγώ δεν καταλαβαίνω, σας το λέω με πάση ειλικρίνεια, τι μαύρη ταρίφα είναι αυτή που έχουμε κόψει. Λέω δηλαδή, εδώ και πολλές εβδομάδες, εάν δείτε, είναι ρητορικό το αν δείτε, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, το σκληρό δείχτη των θανάτων είναι 102, 103, 102, 103, το βλέπουμε και εμείς, 104, κύριε 105. Τι ταρίφα είναι αυτή?
Δεν είναι κάτι που δεν το βλέπουμε κι εμείς. Σας είπα, είναι ένα πολυπαραγωγικό μοντέλο που έχει πολλές συνιστώσεις, που μπορεί να είναι διαφορετικές στην Αθήνα και διαφορετικές στην επαρχία. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η ανοσοκατανομή. Αλλά πρακτικά όμως έχει μία συνιστώσα την οποία δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας. Μεγάλη ηλικία, συνοσηρότητες, όχι εμβολιασμός. Αυτή η συνιστώσα είναι οδηγός συνιστώσα στην περίπτωση αυτή. Καλημέρα σας. Το θέμα είναι να μην πάθουμε ανοσία με αυτή την κατάσταση. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι τραγικά αυτά καλημέρα, που καταγράφουμε. Καλημέρα. Δεν το εξηγεί εύκολα η κοινή λογική τουλάχιστον. Μα και σε αυτό που έχει δώσει στο Υπουργείο Υγείας, αν δεις, έχει βγάλει ένα γράφημα που δείχνει για τον εξοπλισμό αυτό που μας είχε πει εδώ ο κύριος Βασιλακόπουλος, ότι δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Και στο γράφημα φαίνεται ότι δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Έλφη Μιχαηλίδου, καλημέρα σας. Καλημέρα. Και έχουμε τα πούμε. Έχετε πάθει overdose. Το αγκουδάκι μου το είχα όλη μέρα μαζί μου. Χθες βοήθησε. Ελπίζω να κάνεις. Έτσι. Μπράβο, τέλεια. Ωραία. Ξεκινάμε με τένις. Είχαμε και τους δύο εκπροσώπους μας χθες που αγωνίζονταν σε διαφορετικά τουρνουά καθένας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στον ντεμπούτο του στο Ρότερνταμ. Τελικώς πήρε την νίκη μετά από 2 ώρες και 36 λεπτά με 2-1 σετ 7-5, 6-7 και 6-4 του Αλεχάνδρου Νταβίντοβιτς Φωκίνα. Προκρίθηκε στους 16 καλύτερους του ABN Amro Tournament. Ο Έλληνας ταινίστας είχε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση. Ήταν κακό στο σερβίς και για πρώτη φορά στο box του δεν είχε τον Απόστολο, τον μπαμπά του, αλλά τον Τόμας Έντκβιστ. Τώρα, η Μαρία Σάκαρη ξεκίνησε και εκείνη με το δεξί της υποχρεώσης της στην Αγία Πετρούπολη. Πολύ πιο εύκολα από ότι ο Στέφανος βέβαια. Νίκησε μετά από 1 ώρα και 42 λεπτά με 2-0 σετ 6-4 και 6-4 την Αναστασία Ποταπόβα και πήρε το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες της φετινής διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει άλλη μία Ρωσίδα, την Εκατερίνα Αλεξάνδροβα. Σήμερα τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα έχουμε κύπελο Ελλάδας με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Υπενθυμίζουμε ότι η Λαμία είναι η μόνη ομάδα που έχει πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του θεσμού. Σήμερα θα μάθουμε και τα υπόλοιπα 3 εισιτήρια. Στις 4 έχουμε αναγέννηση Καρδίτας Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι, εντάξει, έχουν κερδίσει με 4-0. Είναι σχετικά εύκολα τα πράγματα εκεί. Τα άλλα 2 παιχνίδια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στις 6 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός είχε κάνει την έκπληξη, είχε επικρατήσει με 2-1. Και στις 8 έχουμε το μεγάλο ντέρμπι δικεφάλων στο ΆΚΑ ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 0-0 το πρώτο ματς και αυτό το παιχνίδι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα πάμε στο διεθνές ποδόσφαιρο. Και σε ένα θέμα που έχει κάνει το γύρο του κόσμου, θα εξοργήσει την Ευλαμπία. Το έχω δει, για την γάτα θα πει. Θα εξοργήσει πραγματικά. Όχι μόνο την Ευλαμπία, όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ναι, επειδή σε πιο πολύ. Ποιο θα δεχόταν να χτυπούν ένα ζώο. Είναι απίστευτο το που έχει γίνει και δεν υπάρχει καμία τιμωρία σε αυτό. Ο Κέρτ Ζουμά είναι ένας ποδοσφαιριστής της West Ham. Τον βλέπουμε εδώ σε ένα βίντεο που δημοσίευσε αποκλειστικά η Sun να κυνηγά το γατάκι του μέσα στο σαλόνι του σπιτιού με μια παντόφλα. Σε ένα άλλο σημείο δείχνει να το κλωτσάει και όλα αυτά βιντεοσκοπούνται από τον αδελφό του, ο οποίος χαχάνισε. Ναι, αλλά στη Βρετανία πολύ αυστηρό το νομικό πλαίσιο, πας φυλακή. Είναι πολύ αυστηρό το νομικό πλαίσιο ακριβώς για την κακοποίηση ζώων στην Αγγλία, μέχρι και με φυλάκιση κινδυνεύει. Και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, γιατί ξέσπασε τεράστιος άλλος από όλο αυτό το βίντεο. Ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, το καταδίκασε όλη την σκηνή αυτή η ομάδα της West Ham. Παρ' όλα αυτά όμως, το χθεσινό παιχνίδι ξεκίνησε βασικός. Ενώ όλοι περιμένανε ότι θα υπάρχει μια τιμωρία. Ναι. Και αυτό γιατί ο προπονητής David Moyes είπε ότι είναι πολύ καλός παίκτης και αυτό δεν μπορούμε, λέει, να το. Ναι, είναι παντοπρόβλημα και είναι διαφορετικό. Κατά την άποψή μου, λάθος. Αλλά εντάξει. Συγγνώμη, τώρα, δεν πάει να είσαι ο καλύτερος όλων όταν δίνεις αυτή την εικόνα. Πρώτα απ' όλα είσαι κακοποιητικός, όχι μόνο για τα ζώα, παιδιά, και για τον άνθρωπο. Γιατί αυτός που το κάνει αυτό το πράγμα είναι κακοποιητικός εν γέννη. Και βλέπουμε και την κλωτσάει με τη δύναμη τη γατούλα. Φίλαθλη της Watford. Για να κάνει βίντεο στο TikTok και στο Instagram την κακοποίηση. Ο αδελφός του γέλαγε. Χαχάνιζε από πίσω. Οι φίλαθλοι της Watford, με την οποία έπαιζε η West Ham, τον αποδοκίμασαν. Έβγαλαν συνθήματα για αυτό εδώ το περιστατικό και έφαγε πολύ γιούχα, η αλήθεια είναι. Τώρα θα πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί η West Ham ήταν η νικήτρια στο παιχνίδι εναντί της Watford. Εντός έδρας επικράτησε με 1-0. Εκτός από τις αποδοκίμασεις του Ζουμά, είχαμε και συγκίνηση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί η 7χρονη κρότησε όλο το γήπεδο. Μετά θα κλείσουμε. Πάμε στη Manchester United. Δεν κατάφερε να περάσει από την έδρα της Burnley παρά το καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο. Το αποτέλεσμα, η Manchester United έφυγε εκτός τετράδας και να πούμε ότι είναι ουραγός η Burnley, έτσι.
Δεν τα πάει καλά. Και η άλλη μάζεσαι στο United. Δεν τα πάει. Καλημέρα, Άννη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε παιδιά γρήγορα σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Να έρθει ο Γιάννης ο Σαραντάκος να δούμε αν έχει καμιά πληροφορία παραπάνω για τα καύσιμα. Περιμένουμε και ανακοινώσει από τον κύριο Σκρέκα σήμερα για την ενεργειακή κρίση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα, κυρίες και καλημέρα, κύριοι. Καλημέρα, παιδιά. Μεσοβδόμαδο είναι σήμερα. Τετάρτη στις 9 του Φλεβάρι. Αύριο γιορτάζουν οι χαραλάπηδες. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα σας. Ωραία χαραβάτα, ε. Ευχαριστώ. Ναι. Ξέρεις γιατί το λένε το μήνας έχει 9. Γιατί έχει μείνει αυτό. Γιατί από τις αρχές του ελληνικού κράτους οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονταν στις 9 του μηνός. Μάλιστα. Και ήταν μια μέρα χαράς. Και έτσι είχε βγει. Και έμεινε ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9. Τώρα, ο μήνας έχει 9. Και τι θα πει. Από το πρωί συζητάμε το θέμα της ακρίβειας. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Μας λένε ότι στην Κύπρο που παίρνει από εμάς προμηθευτικά κάψιμα έχει 1,30 διαμολυθεί. Και εδώ έχουμε καβαλήσει το 2,20 στη Μήλο. Τι θα κάνουμε. Πώς θα παρεύουμε, μπορούμε να παρεύουμε. Η Λαγκάρντ λέει, είπε στον Παπαδημούλη ότι υπάρχει το εργαλείο της μείωσης του ειδικού φόρου. Ναι. Απλώς το θέμα, η μεγάλη διαφορά στο ελληνικό καύσιμο που πληροφορούμε ότι είμαστε πρωταθλητές σχεδόν στον κόσμο σε ακρίβεια βενζίνης, καυσίμου. Ναι. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει χώρες όπως είναι η Ελβετία, μπράβο, η Γερμανία κλπ. Το μεγάλο πρόβλημα για μας είναι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εδώ είναι πιο ακριβή από την Ελβετία. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Τα εισόδημα καλά πάμε. Μια απόσταση. Ναι, ναι. Μια απόσταση, ναι. Τι λες, μια απόσταση. Η ουσία είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά από τη δεκαετία του 80 και μετά φορτώνανε το καύσιμο φόρους. Γιατί ήταν ο πιο ασφαλής φόρος, ό,τι θες πραχθεί. Ναι. Γιατί όλοι χρησιμοποιούσαμε καύσιμο. Δεν μπορούσε να φοροδιαφύγει κανείς από εκεί. Ναι. Οπότε αυτό το μοντέλο, σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί μοντέλο δεν το λες, κρατάει ακόμα και τώρα. Δηλαδή, αν δείτε ο καθένας από εμάς που θα πάρει την απόδειξη από το πρατήριο πόσο κάνει το καύσιμο στην πραγματικότητα και πόσο εμείς πληρώνουμε στο τέλος, θα δείτε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι πάνω στο καύσιμο. Το 60% τουλάχιστον. Νομίζω και λίγο λες. Και λίγο λέω. Είναι μάλιστα, πολύ παραπάνω. Κατά συνέπεια, η μείωση του καυσίμου δεν μπορεί να έρθει σε ό,τι πληρώνω εγώ, διότι θα πρέπει να μειωθούν φόροι. Να ακυρωθούν φόροι ή να περιοριστούν φόροι. Και άρα να ακυρωθούν έσοδα. Και άρα να ακυρωθούν σίγουρα έσοδα, ναι, γιατί εκεί δεν χωράει φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Ναι. Άρα, κατά συνέπεια, τα νέα είναι δυσάρεστα, διότι κανείς δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να αλλάξει το μοντέλο αυτό. Θα μείνουν οι φόροι πάνω στο καύσιμο, ναι, θα μείνει η τιμή πάνω εκεί. Αν ανέβει κατ' ελάχιστον, γιατί θα γίνει μια διεθνής κρίση κάπου, κάποιος θα φτερνιστεί στη Σαουδική Αραβία, κάτι θα συμβεί, και ανέβει, θα ανέβει όλο το ποσό προς τα πάνω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι αισιόδοξο ότι κάποιος μπορεί να ακυρώσει αυτή τη στιγμή το φόρο, τον ειδικό φόρο. Να ρωτήσω κάτι. Ο Γιάννης τι μας έλεγε ο Χατζησαλάτας, ότι από τη στιγμή που αυξάνεται η τιμή της βενζίνης, ναι, τότε αυξάνονται και τα έσοδα προς το κράτος και έχει υπερίσπρεξη. Φυσικά. Από αυτή την υπερίσπρεξη. Γιατί είναι επί του ποσοστού. Αφού έχεις προϋπολογίσει τα έσοδα με βάση τους φόρους που λες, έτσι είναι, ναι, δηλαδή. Ναι. Στην υπερίσπρεξη πάνω μπορείς να παρεύεις. Πώς είσαι βέβαιος ότι με το που θα μειώσει ένα φόρο θα αποτυπωθεί ακόμα στην αγορά αμέσως αυτό το πράγμα. Και δεν θα υπάρχουν οι πονηροί οι οποίοι θα κάνουν. Αλλά έτσι δεν θα γίνει κάποιο έλεγχο. Λες, δεν μειώνω το φόρο γιατί μπορεί να μην αποτυπωθεί. Μάλιστα. Όχι, δεν μειώνω το φόρο γιατί θέλω έσοδα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Δεν μειώνω το ΦΠΑ στα πτώφημα γιατί μπορεί να μην φτάσει στον καταναλωτή, αλλά είναι αβέβαιο το μέτρο. Ούτε γι' αυτό το κάνει. Γιατί το κόστο το μείωση του ΦΠΑ, τώρα με βάζει να περάσει πιστό μια πολιτική που δεν πιστεύω εγώ. Ναι. Μιλάμε για γύρω στο 1,5 δις. Η μείωση του ΦΠΑ, ναι, αυτή τη στιγμή στα βασικά αγαθά, ναι, είναι γύρω στο 1,200, 1,200, είναι σημαντική απώλεια για το ταμείο. Έχει ένα πρόβλημα εδώ. Ναι, φυσικά. Ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι δυσβάσταχτη για και κινδυνεύει να δημιουργήσει μια άλλη κρίση πάνω στην κρίση. Μα έχει δημιουργήσει ήδη μια άλλη κρίση πάνω στην κρίση. Τι θα κάνει, διότι ο καθένα έρχεται, όσοι από του τηλεθεατέ από εμά πάνε στο σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται. Προφανώς. Τίποτα δεν μπορεί να αγοράσει και να φύγει με λιγότερο από 20, 30, 40 ευρώ. Για ένα ευρώ το μαλλούδι, Γιάννη. Ναι. Παιδιά, εγώ χθες γέμισα το αυτοκίνητο, το γέμιζα με 41 ευρώ πριν ένα χρόνο και τώρα το γέμισα με 57. Ναι, ναι, βεβαίως. Πρακτικά, δεν θα πρέπει να περιμένουμε καμία μείωση στο θέμα της βενζίνης. Δεν το βλέπεις. Όχι, σου εξηγώ και το λόγο. Μάλιστα. Δηλαδή ότι δεν θα προκρίνει η πολιτεία, η κυβέρνηση, μείωση εσόδων δια της μειώσεως στο φόρο
του καυσίμου. Το καύσιμο δεν μπορεί να παρέμβει εφόσον εισάγει. Ναι, ναι. Μπορεί να παρέμβει πράγματι στο φόρο. Ναι, ναι. Έχουν απόλυτο δίκιο σου το λένε αυτό. Ναι, ναι. Δεν φαίνεται ότι προκρίνεται αυτή τη στιγμή, διότι είναι σίγουρα λεφτά για το δημόσιο. Άρα κατά συνέπεια δεν θα το κάνει. Άρα κατά συνέπεια θα προσπαθήσει να ελέγξει την εσχροκέρδεια και θα περιμένει την εξισορρόπηση τη αγορά. Όπου προσέξτε, η εξισορρόπηση τη αγορά και να έρθει στο εξωτερικό. Για να φτάσει στην Ελλάδα θα πάρει πάλι διάστημα. Το γιατί έχουμε τις αυξήσεις τις παίρνουμε αμέσως εδώ, τις μειώσεις όχι τόσο άμεσα. Άρα εκεί μην περιμένεις. Αυτό που θα περιμένεις σήμερα είναι η συνέχιση των μέτρων υποστήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο θέμα του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Αν είναι αποτελεσματικό ή όχι. Το βλέπουμε όλους λογαριασμούς. Θα ανακοινώσει σήμερα. Θα ανακοινώσει ο κ. Κρέκας, νομίζω σε λίγες ώρες, νωρίς το πρωί, θα κάνει τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που θα πει είναι η παράταση και για το Φλεβάρι της επιδότησης στήριξης στο θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και αυτό που αναμένεται είναι μια διαφορετική, πιο γενναία πολιτική πιθανότητα στο φυσικό αέριο. Θυμίζω ότι ο κ. Κρέκας είχε στείλει μια επιστολή στην Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ζητούσε ουσιαστικά να φτάσει η δυνατότητα χώρα μέλους να υποστηρίξει σε ποσοστό 75% την υποστήριξη στους χρήστες φυσικού αερίου. Και περίμενε την έγκριση, διότι δεν μπορεί να κινηθεί μονομερώς μια χώρα, χρειάζεται έγκριση από την Επίτροπο. Από την Επίτροπο. Φαίνεται ότι εκεί μπορεί να υπάρξει μια προοδευτική. Θετικά να προχωρήσει αυτή η συζήτηση, γιατί δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα. Άρα μπορεί σήμερα να έχουμε, μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη, πιο γενναία στήριξη στο φυσικό, φυσικό αέριο. Στο φυσικό αέριο. Ακριβώς. Στο θέμα του ρεύματος, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν από την κυβέρνηση, μην πυροβολήσετε τον πιανίστα, είναι ότι δεν συμβαίνει μεγάλο πρόβλημα στη ΔΕΗ, σε εκείνους που συνεργάζονται με τη ΔΕΗ. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα είναι στους ιδιώτες παρόχους, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα. Συμπορευθεί με την οδηγία σύσταση, δεν μπορεί να δώσει εντολή η κυβέρνηση προφανώς, σε ελεύθερη οικονομία ζούμε, για να μπορέσουν να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Φαίνεται ότι με τους ιδιώτες παρόχους υπάρχει ένα θέμα εκεί. Με τη ΔΕΗ τα πράγματα είναι πιο ομαλά. Γίνεται πάρτι, είπες στο Δέσπος, Πάρτι, κανονικότατο. Το τι μηνύματα μας στέλνουν οι τηλεθεατές και ευχαριστούμε πολύ. Πάρτι για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τους ιδιώτες. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι το κρίσιμο που πρέπει να μάθουμε κι εμείς. Για να ξέρουμε να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε σωστά. Και να κάνουμε κάτι καλό στην προκειμένη. Για να μην είμαστε και πρόχειροι. Να μην να καταλογίσουμε. Έχει σημασία αυτό που πρέπει, για να βοηθήσουμε και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να το γίνεται. Σωστά. Η εκτίμηση που υπάρχει, σου λέω, μπορεί να είναι και λάθος. Σου λέω ότι λένε από την κυβέρνηση. Ότι η ΔΕΗ σε ένα βαθμό έχει συμπορευθεί στο θέμα της συγκράτησης των τιμών. Οι ιδιώτες πάροχοι είναι αυτοί που δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά μένει, σου λέω και πάλι, να επιβεβαιωθεί από εμάς τους ίδιους τους καταναλωτές για ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης. Και αν δεν το κάνουν οι ιδιώτες παροχοί, γιατί δεν έχει λειτουργήσει η συμφωνία κυρίων που έκανε. Ναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις επιβολή. Γιατί ζεις μια ελεύθερη οικονομία. Δεν μπορεί να δώσει εντολή κάποιος στην εταιρεία του Παυλόπουλου μείωση τις τιμές. Διότι δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Ερώτηση. Έχεις ένα φούρνο. Και από τις 7.000, λέω το παράδειγμα που μας έδωσε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κ. Αδαμίδης. Από τις 7.000 σου έχετε 21. Τι κάνεις? Από τις 7, 21. Τι κάνεις? Πόσο να φτάσει το ψωμί? Πόσο να σηκώσει την τιμή του? Το ψωμί παραπάνω δεν θα πηγαίνει στο φούρνο του πολίτη. Δεν θα πηγαίνει στο διπλανό φούρνο. Άρα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Εκεί πρέπει να δούμε ποιος είναι ο. Ποιος θέει. Δηλαδή είναι θέμα ΔΕΗ, είναι θέμα παρόχου. Κάτι έχει γίνει εκεί. Όταν μιλάμε, μου λέτε για το διπλασιασμό τιμής αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν είμαι εγώ σε θέση να απαντήσω προφανώς. Εκεί είναι ένα θέμα ποιος είναι ο παρόχος. Γιατί αυτό που λέτε είναι ένα παράδειγμα το οποίο είναι εξωφρενικό, έτσι. Είναι προφανές. Είναι εξωφρενικό. Ναι. Και ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να ανεβάσει ευλαμπία την τιμή, διότι δεν θα πάει. Θα πάω στο διπλανό φούρνο. Μα αυτό λέμε. Δηλαδή, τι εργαλεία έχει αυτός ο άνθρωπος? Πρώτα απ' όλα να πληρώσει αυτό το ποσό. Πού να τα βρει? Τους εργαζομένους, τις πρώτες ύλες. Η μετακύληση των αυξήσεων στις τιμές των αγαθών ήδη φαίνεται αυτό. Και εκτός από τον πληθωρισμό τον υψηλό που έχει και η χώρα μας και ολόκληρη η Ευρώπη, προφανώς η αύξηση έχει να κάνει και με το ρεύμα. Οτιδήποτε αυτή τη στιγμή καταναλώνουμε χρειάζεται ρεύμα για να παραχθεί. Έτσι είναι προφανές αυτό. Από τα τρόφιμα μέχρι τα υλικά αγαθά. Άρα, κατά συνέπεια, το κρίσιμο είναι
τι στήριξη θα δώσει η κυβέρνηση και αν θα είναι αναγκαία, μάλλον αρκετή. Και το δεύτερο είναι πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι ούτε το Μάρτιο θα ξεφύγουμε από τη μέγενη της ακρίβειας. Θυμίζω ότι και ξένοι οίκοι, οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι και άλλοι διάφοροι σοφοί της οικονομίας στην Ευρώπη είχαν πει αρχικώς ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα έχει εξομαλυνθεί. Μετά ο Δεκέμβριος έγινε Μάρτιος. Και αυτή τη στιγμή λένε ότι θα φάμε και το Μάρτιο σε αυτή την κατάσταση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πάμε καλοκαίρι. Μας έχουν στείλει μήνυμα για αυτό που είπες για τους ιδιώτες παρόχους. Ναι. Ο Ιορδάνης και η Λίνα Σταυλάς. Σταύλας, δεν ξέρω τώρα που τονίζεται. Ποια έκπτωση, ρε παιδιά, μας γράφει. Πλήρωνε 70 ευρώ το μήνα και έχει φτάσει 190 ευρώ. 150 η ρήτρα και η έκπτωση κοντά στα 52 ευρώ δεν πλησιάζει καν το 80%. Αυτό το μήνυμα μας το έχετε στείλει τον Ιανουάριο, 11 Ιανουαρίου. Και τώρα μας στέλνει τον τετραμηνιαίο λογαριασμό σε ιδιώτη πάροχο, 600 ευρώ λογαριασμός, από τα οποία τα 450 ευρώ είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Ναι, ναι, είναι τρέλα, παιδιά. Είναι τρέλα. Εξηγώ ότι υπάρχει μία διαφορά. Εάν το πρόβλημα το έχει ΔΕΗ, είναι πιο εύκολο να επιληθεί. Εάν είναι ο ιδιώτης πάροχος, θα πρέπει η πολιτεία όμως να διαχειριστεί αυτό το θέμα, συνομιλώντας. Έχει εργαλεία η πολιτεία να πιέσει, να κατευθύνει, να συστήσει. Ναι. Έχει εργαλεία να το κάνει αυτό το πράγμα. Όχι με εντολή, δεν είμαστε στο Ιράν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει δυνατότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, αυτά τα ποσά που περιγράφει ο τηλεθεατής, προφανώς ο ιδιώτης πάροχος δεν έχει τιμήσει τη συμφωνία κυρίων. Δεν είναι, έτσι. Να ξέρεις, δεν είναι, ένας σου διάβασε. Είναι καταιγισμό. Απλά διάβασε αυτό, γιατί μας είχε στείλει και τον Ιανουάριο και είδαμε και τη διαφορά, έτσι. Σωστά. Δύο, λοιπόν, δύο τα κρατούμενα. Ναι. Τρία. Πανδημία. Ναι. Αποχαιρετάμε τα καρναβάλια. Αποχαιρετάμε, θυσιάζονται τα καρναβάλια, θυσιάζονται οι απόκριες στο βώμο του Οβελία, στο βώμο του Πάσχα. Ναι. Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή των Επιδημιολόγων για να συζητήσουν δύο θέματα. Πρώτον, καρναβάλια, δεύτερον, γήπεδα. Στα καρναβάλια, νομίζω ότι η απόφαση είναι κατά πάσα βεβαιότητα αυτό που θα σας πω, ότι δεν θα υπάρξουν καρναβαλικές εκδηλώσεις σε καμία πόλη της χώρας. Ξάνθη, δηλαδή και τα φημισμένα καρναβάλια της χώρας, Πάτρα, αλλά και μίνι εκδηλώσεις που κάναν όλοι οι Δήμοι, βάζαν κάποια στολίδια, κάναν κάποια πράγματα. Δεν θα υπάρξει αυτό. Και νομίζω ότι θα εξηγηθεί αυτό στους δημάρχους περισσότερο, ότι ουσιαστικά θυσιάζεται αυτές οι εκδηλώσεις, θυσιάζονται για να κάνουμε Πάσχα στο χωριό και να κάνουμε κανονικό Πάσχα στις εκκλησίες και χωρίς περιοριστικά μέτρα. Το δεύτερο θέμα, μεγάλο επίσης, αίτημα των όλων των ΠΑΕ, ναι, το τελευταίο διάστημα, να ανοίξουν περισσότερο τα γήπεδα. Όχι πλήρως, να ανοίξουν ενώ να μπορούν να υποδεχθούν περισσότερο κόσμο τα γήπεδα. Φαίνεται ότι και αυτό φαίνεται να υιοθετείται, προφανώς σε ένα ποσοστό επί των θέσεων που έχει το κάθε γήπεδο. Κάποιοι λένε ότι να είναι τουλάχιστον το 50% της χωρητικότητας του κάθε γήπεδου να έχει κόσμο μέσα. Μένει και αυτό να αποφασιστεί. Σίγουρα θα υπάρξει μια ευελιξία σε αυτό, στα γήπεδα. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα το ποσοστό της ευελιξίας. Δηλαδή, και την ίδια ώρα φαίνεται ότι ανοίγει πολύ η βεντάλια των ελέγχων της έρευνας με φόντο την δολοφονία του Πανικαριού, του Άλκη. Ναι. Φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να μην το αφήσουν να τονίσει το πράγμα. Ισχύει αυτό και σε επίπεδο δικαιοσύνης. Ήδη έχει κινηθεί η δικαιοσύνη προς κάθε κατεύθυνση. Κάθε μέρα έχουμε εξέλιξη και από την αστυνομική έρευνα για τη δολοφονία αυτή του παιδιού, του 19χρονου, αλλά και σε επίπεδο δικαιοσύνης και ανακρίσεων κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Mm-hmm. Και εκεί οφείλουμε να πούμε μπράβο. Συνέχεια καινούργια στοιχεία, ανακρίσεις και φαίνεται ότι υπάρχει πλέον καθαρή εικόνα στις ανακριτικές αρχές για το τι ακριβώς συνέβη και ποιοι είναι οι ένοχοι, οι υπεύθυνοι, οι δολοφόνοι αυτού του παιδιού. Την ίδια ώρα στην αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σας πω ότι οι έλεγχοι σε παράνομες οργανώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων συνεχίζεται και θα συνεχιστούν. Η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας είναι αποφασισμένη να ψάξει σε ολόκληρη τη χώρα μικρές, μεγάλες ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες μπορεί να έχουν περισσότερο κόσμο, αλλά υπάρχουν και μικρότερες ομάδες που έχουν τέτοιου είδους παράνομες οργανώσεις, να ψάξουν σε ολόκληρη την επικράτεια. Παντού. Από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Και φαίνεται ότι και αυτό αποδίδει καρπούς και κυρίως λειτουργεί και ως μήνυμα προς κάποιον που θα ήθελε να συμμετάσχει σε αυτές τις παράνομες, κακουργηματικές. Ότι δεν είναι. Ότι άλλαξε το κλίμα. Ότι άλλαξε το κλίμα και ότι
θα υπάρξουν κυρώσεις επιπτώσεις σε αυτό. Δεν είναι μαζευόμαστε οι τρεις μας, βάζουμε πέντε ρόπαλα σε, σε μια αίθουσα και βάζουμε ανθρώπους, μια ομάδα από πάνω και είμαστε και φιλάθλοι εισαγωγικά. Ναι. Θα έχουμε αποτελέσματα. Αρχές της άλλης εβδομάδας νομίζω θα είμαι σε θέση να σας πω και στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων και για πόσες από αυτές τις παράνομες οργανώσεις που κάθε άλλο παρά σχέση έχουν με το ποδόσφαιρο και με τον αθλητισμό θα κλείσουν και πόσοι οι ένοχοι που έχουν φτιάξει αυτές τις οργανώσεις θα πάνε στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τσιάρας χθες εδώ στην εκπομπή μας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είπε ότι μέσα στο μήνα, μέσα στο μήνα αυτό, θα δούμε αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. Ναι, σας είπα για τις λέσχες φιλίας, όπου εκεί το σημαντικό ότι δεν είναι πώς θα λέγονται, αν θα λέγονται λέσχες ή οργανώσεις, ότι θα έχει την ευθύνη και θα ξέρει ο κάθε πρόεδρος ΠΑΕ ποιοι μετέχουν σε αυτό, τι κάνουν. Και θα είναι και υπόλογος για αυτούς. Και προφανώς θα είναι υπόλογος για αυτούς. Δηλαδή θα ξέρει αν ο Παυλόπουλος, ο Αρδάκος, τι κάνει, πώς είναι και τι ακριβώς κάνει σε αυτή τη λέσχη φιλίας. Άντε να δούμε, για να έχουν σχέσει με τον αθλητισμό και όχι με κακουγευματικές πράξεις. Ναι. Άντε να δούμε αν θα αλλάξουμε. Το παλικαράκι. Σε τίτλο να σας πω ακόμα, τελετή παράδοση παραλαβής, σήμερα κλείνει το κεφάλαιο της αποπομπής του κύριου Λιβανού από την κυβέρνηση. Να δούμε τι θα πει ο Λιβανός στην παράδοση. Είναι προφανές ότι η πικρία. Όχι, θα σας πω και τι θα πει. Δηλαδή, θέλω να πω, προφανώς κάτι θα πει. Πικρία. Πικρία, διότι θεωρεί ότι αδικήθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι έφυγε για λάθος λόγο. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα το πει με αυτή την φράση, αλλά αυτό είναι το κλίμα που θα εκπέμψει. Αλλά από εκεί και πέρα είναι σεβαστή η απόφαση του Πρωθυπουργού και θα αποχωρήσει. Θα αναγνωρίσει ότι ο ίδιος δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε όταν είπε αυτά τα άθλια πράγματα, τα οποία είπε ο κ. Δούκας, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τον κ. Λιβανό, θέλω να σας πω, με ανάρτησή του στο Facebook. Τον έκαψε. Ναι, τον έκαψε. Προφανώς τον έκαψε. Αυτό κάηκε κιόλας, έτσι. Προφανώς. Δεν είναι. Προφανώς δεν μπορεί να πάει στον πύργο σου, λέει παιδιά. Καλά, ο κ. Δούκας νομίζω ότι ήταν καμένος σε αυτό το πολιτικό. Όχι, για τον κ. Λιβανό, λέω. Ναι. Ο κ. Γιωργαντάς μπροστά του ένα μεγάλο στοίχημα. Αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Θα ζητήσει προφανώς πίστοση χρόνου από τους αγρότες, οι οποίοι είναι στους δρόμους, στην υγεία. Προφανώς θα την πάρει την πίστοση χρόνου, αλλά δεν θα είναι απεριόριστη. Δηλαδή, ουσιαστικά το ραντεβού του με τους αγρότες, του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, θα είναι μέσα στο μήνα. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν αναλαμβάνει ένα Υπουργείο το οποίο από πάνω του υπάρχει ήλιος. Είναι πολλά σύννεφα από πάνω και θα πρέπει να κληθεί να τα διαχειριστεί σε πολύ μικρό χρόνο. Να τον δούμε. Φαντάζει και ένα κρίσιμο στοίχημα. Λοιπόν, πάμε παιδιά σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε, το δώρο της εβδομάδας είναι αξίας 1.800 ευρώ. 6 μέρες πασχαλινή εκδρομή για έναν τυχερό στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας. Μια καταπληκτική περιπέτεια, το πούμε έτσι, εκδρομή και. Θα αφήσει πολύ μεγάλες αναμνήσεις. Από το Rocco's Travel με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία του, από το 1981 δραστηριοποιείται το Rocco's Travel, το Γραφείο Γενικού Τουρισμού, στο χώρο, αλλά έχει και την εμπειρία, έχει και το know-how που λένε και στο χωριό μου. Με όλα αυτά μέσω του 14999. Μπείτε στο roccostravel.gr για να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Και Citroën σε 3 έκδοση φλερ αξίας 14.900 ευρώ, 1.200 κεβικών με 83 άλογα, πεντάθυρο, ένα μοντέλο με περισσότερο στυλ, άνεση, καινούργιες τεχνολογίες και εμφάνιση SUV, διαχρονικά. Το σε 3 είναι το πρώτο σε πωλήσει μοντέλο της Citroën, ένα αυτοκίνητο που θα αγαπήσεις να οδηγήσεις. Το διεκδικείτε με μήνυμα στο 14999. Πάμε. Επιστρέφουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να μείνουμε στην υπόθεση της βενζίνης. Είναι ο Φάνης ο Καραμπατσάκης μαζί με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον αντιπρόεδρο των βενζινοπολών. Καλημέρα, Φάνη. Να ακούσουμε τον κύριο Ασμάτογλου, που είναι έμπειρος για την ακρίβεια στα μόλυβδη. Κύριε Ασμάτογλου, γιατί έχει πάει στο Θεό. Γιατί πάμε στη Μήλο, ας πούμε, στα 2.25 όπως μας θέλετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καταρχήν έχουμε αυτές τις αυξητικές τάσεις από την 1η του 2021, από τον Ιανουάριο, όταν το βαρέλι είχε 57 με 58 με 60 δολάρια. Ναι. Σήμερα έχει φτάσει στα 93, ήταν χτες, η σημερινή τιμή είναι στα 91,5. Βλέπουμε μια μικρή ύφεση, μακάρι να συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση των αυξητικών τάσεων, για να μπορέσουμε να δούμε και μειωμένες τιμές στα καύσιμα, γενικότερα στα καύσιμα, όχι μόνο στην αμόλυβδη, αλλά στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο. Ναι, ναι.
Έχουμε όσο αφορά τώρα την απόλυτη βενζίνη, όλο το διάστημα αυτό προσθετικά μικρές καθημερινές αυξήσεις. Έχουμε κάποιο θέμα με τον ήχο. Μήπως μπορώ να το μικρόφωνο φταίει επειδή είναι ασύρματο. Ακούγεται. Να το δούμε. Ναι, έχει ασύρματο. Έχει σπάσει το πανελλήνιο αρνητικό ρεκόρ η απόλυτη. 2014 ήταν τότε 1,83 αναλίτρο, τώρα είναι στο 1,85. Ναι, ερώτηση. Ακουγόμαστε. Μηχανόμαστε στη συζήτηση τώρα, συγγνώμη. Γιατί στην Κύπρο που να την απόλυτη είναι 1,30. Κοιτάξτε κύριε Παυλόπουλε, ξέρετε ότι το κάθε κράτος έχει το δικό του ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Μέσα από την εκπομπή σας και με εσάς έχουμε πει κατά επανάληψη ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι από τους υψηλούς φόρους. Ναι. Είμαστε άλλες φορές τρίτη, τέταρτη στην Ευρώπη όσο αφορά στους φόρους για τα καύσιμα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το οποίο διαμορφώνει την τιμή υψηλή, την επηρεάζει μάλλον σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα το 1,85 πανελλαδικά, ναι, όταν έχουμε και στα νησιά το 2,20 που είπατε, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι στο 1,81, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ο νομός Αττικής και ο νομός Θεσσαλονίκης. Η υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκεται σαν μέση τιμή στο 1,85, όταν τα νησιά έχουν 2,20. Βέβαια υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο εκεί το οποίο παίρνουν οι νησιώτες, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών κάποια χρήματα επιστροφή, αλλά υπάρχει και το Βόρειο Αιγαίο με το μειωμένο ΦΠΑ, το οποίο βγάζει μια μέση τιμή και αυτό στο 1,87 ευρώ. Όταν μειώνεται λοιπόν ο φόρος, βεβαίως μειώνονται και οι τιμές. Και ποιες τιμές? Αυτές οι οποίες επηρεάζουν τα παραγόμενα προϊόντα, γιατί το πετρέλαιο κίνηση είναι κόστος ενέργειας. Βλέπουμε, ας πούμε, στην Αυστρία αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,45 ευρώ. Πού? Στην Αυστρία. Λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Σπατωλού, η Κύπρος παίρνει από εμάς καύσιμα? Όχι, όχι. Η Κύπρος παίρνει μόνη της καύσιμα και θα παίρνει καύσιμα. Δηλισμένο προϊόν παίρνει. Δεν έχει δηληστηρίο, θα παίρνει έτοιμα. Μάλιστα. Αυτό το παίρνει από εμάς. Θα παίρνει έτοιμα. Συγγνώμη. Θα παίρνει έτοιμα τα προϊόντα. Από πού? Από χώρες εξωτερικού, από κάτω, από τον κόλπο, από τη Σαουδική Αραβία, παίρνει από παντού. Μάλιστα. Αλλά έχει πολύ μειωμένο ειδικό φόρο σε σχέση με εμάς. Σωστά. Είναι άλλοι οι φόροι γι' αυτό. Όπως και στη Βουλγαρία είναι άλλοι οι φόροι. Στην Ιταλία είναι υψηλότεροι από εμάς. Ναι. Στη Γερμανία είναι όσο και εμείς. Στην Ολλανδία είναι παραπάνω από εμάς. Γι' αυτό και η βενζίνη στην Ολλανδία σήμερα έχει 2,20 ευρώ και το πετρέλαιο έχει 2,20 ευρώ. Ναι. Ναι, αλλά είναι και άλλοι μισθοί εκεί και άλλο το κόστος διαβίωσης. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σας, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι αγοραστική δύναμη έχει αποδυναμωμένη ο Έλληνας καταναλωτής και το βλέπουμε και στις βενζίνες. Με το 10 ευρώ και 20 ευρώ για να μπορέσει να πάει στη δουλειά του. Έρχονται όπως επίσης και στο πετρέλαιο θέρμα. Έρχονται και όπως και στο... βάλτε μου 10 ευρώ για να πάω στη δουλειά ή ακούμε και ποσά μικρότερα. Έχουμε ακούσει και για 3 και για 5 ευρώ να πηγαίνουν στα βενζινάδικα. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, αυτές είναι λίγες οι περιπτώσεις, αλλά κατά μέσο όρο είναι στα 20 ευρώ, στα 10, 15 εκεί. Και το λέω αυτό γιατί και στο πετρέλαιο θέρμανση. Λοιπόν, εδώ που είμαστε, αν θέλουμε να μειωθεί η τιμή της βενζίνης, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε το ειδικό φόρο. Σωστά? Γίνεται αυτό, κύριε Σπάτογλου? Μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε. Βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αλλά θεωρώ ότι κάτι θα γίνει σε αυτό απάνω για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την κούρσα ανόδου, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ όταν τα καύσιμα. Θα γίνει, τι εννοείτε? Το ξέρετε? Πιστεύω ότι το οικονομικό επιτελείο θα μπορέσει να δώσει μια λύση σε αυτή την κούρσα ανόδου, να μπορέσει να μαζέψει λιγάκι αυτή την εξέφρενη άνοδο του πληθωρισμού, ναι, όσο αφορά τα καταναλωτικά αγαθά, ναι, και όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν. Ευχή κάνετε ή έχετε εικόνα ότι συζητάει το οικονομικό επιτελείο κάτι τέτοιο? Δεν έχω, κύριε Σταθαντάκο, είδηση να βγάλετε. Αλλά θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι το οικονομικό επιτελείο και ο κύριος Σταϊκούρας, ο οποίος είναι γνώστης σε αυτό το θέμα πάνω, κάτι θα πρέπει να κάνει και κάτι θα γίνει. Τώρα δεν ξέρω με ποια μορφή θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Με μείωση ή με επιδοματική πολιτική. Είναι λίγο δύσκολη, δεν είναι ευέλικτη η επιδοματική πολιτική, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχουν μείωσεις.
Ναι, τώρα πάνω σε αυτό μας λέτε, κύριε Ασματόγλου, έχουμε μία έρευνα από το Ινστιτούτο Μπρίγκελ, που είναι φημισμένο think tank. Έγινε χθες αυτή η δημοσίευση. Παιδιά, αν μπορούμε να το δείξουμε, έχει έναν πίνακα που δείχνει τι έχει κάνει η Ελλάδα. Βλέπουμε εδώ διάφορες άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αυστρία για παράδειγμα. Στην Ελλάδα βλέπουμε ότι στο μόνο που έχει τικ είναι στο ότι αυτό το κόστος έχει μεταφερθεί σε ευπαθείς ομάδες. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ρύθμιση των λιανικών, των τιμών λιανικής, ενώ η Κύπρος έχει κάνει μείωση της φορολογίας στο καύσιμο. Βλέπουμε εδώ και διάφορες άλλες χώρες, βλέπουμε την Γερμανία. Η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν έχει κάνει τίποτα, και αυτό είναι και πολύ σοβαρό, διότι ξαναλέω ότι το μοναδικό τικ που έχουμε σε αυτό το πίνακα από το φημισμένο Think Tank, το Ινστιτούτο Μπρίγκελ, είναι στη μεταφορά του κόστου σε ευπαθείς ομάδες. Άρα σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να Πάντως, γίνει. Αυτό που λέει ο κύριος Ασμάτογλου, δεν ξέρω αν είναι μια μεταφορά. Και στο ότι έχουν. Αν ανέβουμε, παιδιά, λίγο απάνω. Ότι. Ναι, ότι έχουμε αυξημένες τιμές. Αυτό. Τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Ασμάτογλου, δεν ξέρω αν είναι μια. Αν έχει μια βάση, αν έχει μια σχετική. Δεν θα πω πληροφόρηση, εικόνα. Ο Ασμάτογλου δεν μιλάει έτσι εύκολα συνήθως να αναγγέλει παρεμβάσεις. Μακάρι να έχουμε παρεμβάσεις, κύριε Ασμάτογλου. Μακάρι. Διότι προφανώς το πράγμα είναι τόσο μεγάλο και τόσο ευρύ πια σε όλα τα μέτωπα, ώστε προφανώς το πρόβλημα δεν είναι μικρό. Πιστεύω ότι έχουμε μεταφέρει το σφιγμό της αγοράς στην... τη δυνατότητα της τσέπης του Έλληνα καταναλωτή στο οικονομικό επιτελείο και στην κυβέρνηση, και πιστεύω ότι θα δοθεί η λύση, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Γιατί αν συνεχιστεί έτσι και μέχρι το καλοκαίρι, εντάξει, θα πάμε σε κλειστές επιχειρήσεις, θα αυξήσουμε την ανεργία, θα σταματήσει η φοροδοτική ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς τα έσοδα του κράτους. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει, και εγώ πιστεύω ότι θα δοθεί η λύση. Μάλιστα. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και το Θανητογλου. Ναι, το Καραμπατσάκι για την ίδια σύνδεση. Καλημέρα σας. Μακάρι. Μακάρι. Νομίζω όμως ότι δεν έχει εικόνα. Δεν ευχεί περισσότερο σε παρά πληροφόρηση. Μακάρι. Αλλά είναι προφανές ότι σας είχα πει, και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις αυτό το πράγμα, ότι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Πιο πάνω έχει την πανδημία. Την πανδημία. Και όσο διατηρείται αυτό και συντηρείται αυτή η ακρίβεια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα ροκανίσει το εισόδημα των Ελλήνων, έτσι, σε καθημερινή βάση. Μία οι λογαριασμοί ρεύματος, μία το σούπερ μάρκετ, μία η βενζίνη. Νομίζω ότι είμαστε συμπληγάδες όλοι. Ναι, σωστά. Είναι πολυεπίπεδη η ακρίβεια. Δεν είναι σε ένα σημείο μόνο. Μιλάμε για πολύ μεγάλη επίθεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τώρα, πάμε να καλημερίσουμε πεθαρές, Σαβιερινός, Παντελής Βαλασόπουλος και Μαρία Ζαχαράκη. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τη Μαρία για την Παναγία σου Μελά, πριν δούμε τα υπόλοιπα. Το θέμα που ανέδειξε το Open πρώτα. Και ζητάει συγγνώμη το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού, δεν δώσαμε εμείς την άδεια και τα λοιπά, Μαρία. Ψάχνονται τώρα να πούμε. Λέει ότι δεν έδωσε την άδεια το Υπουργείο και κάπου έτσι νομίζω πρέπει να έγινε. Δηλαδή οι τοπικές αρχές, η νομαρχία εκεί, κάποιος υπάλληλος, να το πω έτσι, χωρίς να καταλάβει την αξία και χωρίς να καταλάβει που βάζει την υπογραφή του, για παράδειγμα, έβαλε την υπογραφή για κάτι τέτοιο, το οποίο είναι ουσιαστικά βεβήλωση του μνημείου. Γιατί αν αντίστοιχα αυτό γινόταν σε κάποιο τζαμί, οι Τούρκοι και οι Μουσουλμάνοι, αλλά κυρίως οι Τούρκοι, θα είχαν ξεσηκωθεί, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, δηλαδή για οποιαδήποτε εκδήλωση μπορεί να έχει γίνει σε ένα τζαμί, και στη Δυτική Θράκη το έχουν πει, τέλος πάντων. Εδώ όμως το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού λέει ότι δεν δώσαμε εμείς την άδεια, ξεκινάμε έρευνα. Και να πούμε επίσης ότι υπήρξε και αντίδραση και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για αυτήν την ιστορία. Ο
Οικουμενικός Πατριάρχης ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε πρώτα μία επιστολή προς τον κύριο Ερσόη, τον οποίο γνωρίζει. Πολλές φορές έχει έρθει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και στη συνέχεια είχε και χθες το απόγευμα μία τηλεφωνική συνομιλία μαζί του. Mm-hmm. Εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του από τη διάθεση χώρων αυτής της μονής με σκοπούς που, όπως λέει λογικά ο κύριος Βαρθολομαίος, δεν συνάδουν με το θρησκευτικό χαρακτήρα και την ιστορία αυτού του μνημείου. Μα τους βλέπουμε αυτό, όση ώρα μας μιλάς, τους βλέπουμε αυτούς τους τύπους που πήγαν εκεί και βεβήλωσαν την ιστορία μας. Να ακούσουμε, παιδιά, να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο. Γιατί είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Όπως το είπε η Μαρία, είναι, αν αυτό είχε γίνει σε τζαμί, τότε θα είχαμε σάλλο. Θα είχε αποφύγει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα δεν έγινε τίποτα. Και θα έλεγαν. Επίσης, να πω ότι υπήρχε και αντίδραση και από τη Ρωσία, φυσικά, και είχε πρωτοστατήσει, βέβαια, όταν πρωτοάνοιξε η σχολή. Συγγνώμη, σχολή, λέω, η μονή. Ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, προκειμένου να ξανανοίξει πάλι και να γίνεται λειτουργία εκεί κάθε χρόνο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο. Είναι ένα θέμα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας, Τουρκίας ή τι κάνει η Ελλάδα, τι κάνει η Τουρκία σε διάφορα μνημεία. Πάντως υπήρχε μεγάλη αντίδραση, είναι ένα θέμα που ξέσπασε την Παρασκευή και ακόμη βλέπουμε και εδώ στην Τουρκία πάρα πολλοί οι οποίοι αντέδρασαν σε αυτή τη βεβήλωση που έγινε του χώρου. Ό,τι και να λέει και ο DJ, βγήκε και είπε ότι εμείς, λέει, θέλαμε να αναδείξουμε πολιτιστικά, τέλος πάντων, τη μονή Σουμελά, κάτι που δεν το είχε και τόσο ανάγκη από μια τέτοια διαφήμιση, θα λέγαμε, αυτή η μονή. Αυτό, λοιπόν, όσον αφορά την Παναγία Σουμελά, έχει γίνει μεγάλη αντίδραση. Στη συνέχεια, να πω ότι, να πάμε στα ελληνοτουρκικά, όπου εχθές είχαμε ένα ξέσπασμα, ας πούμε, του κυρίου Τσαβούσογλου πάλι, ο οποίος βέβαια άρχισε να λέει τα γνωστά, να κατηγορεί την Ελλάδα, να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό. Και εκεί όμως πήρε την απάντησή του από τον Φιλανδό Υπουργό Εξωτερικών, που κανένας δεν το περίμενε, βέβαια, ότι θα έβγαινε έτσι μπροστά και θα υπερασπιζόταν και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα ρίχνοντας και αιχμές προς την Τουρκία για αυτήν την ιστορία πριν από μήνες που είχε γίνει στα σύνορα της Λευκορωσίας και της Πολωνίας, ότι κάποιοι άνθρωποι πήγαν εκεί με κάποιο τρόπο, παραπλανήθηκαν προκειμένου να περάσουν στην Ευρώπη. Άφηνε αιχμές, γιατί όλοι ξέρουμε, θυμόμαστε τότε, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν με αεροπλάνα εδώ των τουρκικών αερογραμμών. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη ένταση, ένας έντονος διάλογος μεταξύ των δύο. Ο κύριος Αβούσογλου κάλεσε τη Φιλανδία να προειδοποιήσει, μάλιστα, και τον Νίκο Δένδια όταν θα έρθει στη Φιλανδία, και ο Φιλανδός, βέβαια, του απάντησε κανονικά: η Ελλάδα δέχεται μεγάλη πίεση, πρέπει όλοι μαζί να κουβαλάμε αυτό το φορτίο, και η Ελλάδα και η Ιταλία, του είπαν, είναι οι χώρες που δέχονται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, γι' αυτό ας μην κατηγορούμε αυτές τις χώρες. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε, βέβαια, και την οικονομία εδώ της χώρας, η οποία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Άκουγα νωρίτερα για τις τιμές στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, αλλά εδώ πλέον και εδώ υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, φυσικά ακόμη πιο διωγγωμένο, γιατί εδώ έχει πάρει πλέον τη μορφή κινήματος αυτοί οι υπέρογγοι λογαριασμοί στο ρεύμα που έρχονται στους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, μάλιστα, πέθανε λόγω του ότι δεν μπορούσε να πληρώσει το ρεύμα του, ένας 70χρονος, και τώρα αυτό που
αναδεικνύει και σήμερα μια εφημερίδα είναι ότι για να ζεσταθείς πρέπει να το πληρώνεις. Πηγαίνεις σε μια καφετέρια, ας πούμε, λέει σήμερα η Σοτζού. Ναι. Πηγαίνεις σε μια καφετέρια και για να έχεις αυτή τη σόμπα που έχουν πολλές καφετέρειες και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, πρέπει να τη χρεώνεσαι με την ώρα. Πρέπει να την πληρώνεις γιατί είναι τόσο μεγάλος ο λογαριασμός που έρχεται στα μαγαζιά, όπου τα μαγαζιά σκέφτονται ακόμη και να κλείσουν. Ήδη έχουν κλείσει μόνο φέτος, λέει η αντιπολίτευση τουλάχιστον, 10.000 καφετέρειες, 10.000 μαγαζιά, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν αυτό το ρεύμα. Απίστευτο. Εδώ λοιπόν είναι ακόμη μεγαλύτερο. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το αστείο της υπόθεσης. Βγήκε κάποιος δημοσιογράφος της αντιπολίτευσης και έκανε μία πρόταση. Λέει να δώσουμε στους πολίτες ξερά φασόλια, σε όλους τους πολίτες να τρώνε, ναι, και να παράγουν οι ίδιοι το δικό τους αέριο. Καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο. Από το site της Χαράς του Σουλτάνου πήγαμε σε αυτά. Καλό. Εντάξει. Ακριβώς. Τουλάχιστον το διατηρούν αυτές τις καταστάσεις στο χιούμορ. Τι να κάνουν. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον... Οι έχουν ρίξει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή τον Ερντογάν λόγω αυτής της κατάστασης με την οικονομία. Πάρα πολύ. Για πρώτη φορά βγαίνει μπροστά με 2 μονάδες διαφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μόνο του αν κατέβαινε δηλαδή στις εκλογές. Και εδώ συζητάνε πώς μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση, αν τελικά θα πάει σε προώρες εκλογές ή αν θα περιμένουμε 1,5 χρόνο περίπου ακόμη για να πάμε σε κανονικές εκλογές. Δεν πάει όμως η χώρα. Πολύ αντοχή. Δεν φαίνεται να έχει. Ο Ερντογάν θα έχει, οι πολίτες δεν είναι. Αυτός δεν τον κουνάει τίποτα εκεί. Πολύ μεγάλη. Για πάμε στον Θανάση, γιατί λέει ότι ο Πούτιν είναι ικανοποιημένος από τον Μακρόν. Ο Μακρόν σε όλο το Μέρκελ τώρα, έτσι. Φαίνεται πως ο Μακρόν, καλή σας μέρα, φαίνεται πως ο Μακρόν τήρησε σε αυτά που συζήτησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ θετικό από ό,τι μαθαίνουμε. Υπήρξε αναλυτική συζήτηση, ρωτήθηκε επίμονα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου γιατί τόσες ώρες, γιατί χρειάστηκαν σχεδόν συνολικά 6 ώρες συναναστροφής. Γιατί μήπως ενδεχομένως, έτσι έγραψε η Financial Times, αλλά δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται, μήπως υπάρχει κάποια μυστική ατζέντα, κάποια μυστική συμφωνία, τι περιείχε το πακέτο των προτάσεων που μετέφερε ο Μακρόν στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και στους υπόλοιπους εν συνεχεία δυτικούς με τους οποίους ηγέτες με τους οποίους συνομίλησε. Δεν βγαίνει κάτι μέχρι στιγμής, δεν διαρρέεται σε σχέση με το τι τελικά είναι αυτές οι νέες προτάσεις που έχει μεταφέρει ο Γάλλος πρόεδρος. Μπορούμε να υποθέσουμε και να καταλάβουμε από όσα έχουν δημοσίως μέχρι στιγμής υποθεί ότι η Μόσχα ούτε λίγο ούτε πολύ εξήγησε αναλυτικά στον Μακρόν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποια άγνοια του θέματος. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ρωσία είναι εγγυήτριες δυνάμεις των συμφωνιών του Μίνσκ, από τις οποίες όμως απαιτείται από το Κίεβο να υπάρξει αυτονομία των ρωσόφωνων επαρχιών στα ανατολικά της Ουκρανίας, να υπάρξει σεβασμός μια σειράς δικαιωμάτων τους, να κηρυχθεί αμνηστία και να γίνει απευθείας διάλογο με τις ηγεσίες των περιοχών αυτών. Κάτι που δεν έχει κάνει το Κίεβο όμως, και από ό,τι φαίνεται επανειλημμένως έχει δηλώσει αντιφατικά από τη μια ότι τις αποδέχεται, ότι τις σέβεται, αλλά δεν είναι και εύκολο να τις υλοποιήσει. Είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί. Έχουν υπάρξει τέτοιες διάφορες δηλώσεις. Και βέβαια η ουσία είναι ότι ο κύριος Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, πρακτικά είναι όμηρος των εθνικιστών στην Ουκρανία. Και αν υιοθετήσει πλήρως τις συμφωνίες του Μίνσκ που έχει υπογράψει η χώρα του, το πιθανότερο είναι ότι θα έχει τεράστιο πολιτικό πρόβλημα ή θα πέσει. Γι' αυτό ακριβώς και δεν τις υλοποιεί. Όμως η Μόσχα θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόοδος στην Ουκρανία αν δεν γίνουν κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και αν δεν τηρηθούν όλες αυτές τις συμφωνίες. Φαίνεται πως κατά το Κρεμλίνο αυτό το μήνυμα, πίεση δηλαδή στο Κίεβο, ανεξαρτήτως του τι λέγεται δημοσίως, για να ικανοποιηθεί ένα ρωσοφοβικό κοινό το οποίο έχει παραχθεί. Αυτά λοιπόν μεταφέρθηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό στον Ζελένσκι, ο οποίος βέβαια δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι μπορεί να κάνει αυτά τα βήματα που απαιτούνται από τη δική του πλευρά. Επίσης είναι μυστήριο ακόμη τι συμβαίνει και αν έγινε ή θα γίνει η τηλεφωνική επικοινωνία του Γάλλου Πρόεδρου προς τον Ρώσο Πρόεδρο. Αναμένεται πιθανότατα σήμερα,
αλλά δεν αποκλείει κανείς να υπάρχουν και μυστικές πλέον τηλεφωνικές επικοινωνίες, mm-hmm. χωρίς να αυτές να ανακοινώνονται. Mm-hmm. Η Μόσχα πάντως κάνει δημοσίως πλέον καταγγελίες για λάδι που ρίχνει στη φωτιά η Δύση στην Ουκρανία, στέλνοντας επιθετικά όπλα στη χώρα αυτή, γιατί όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι τα επιθετικά όπλα το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθούν σε πρώτο βαθμό εναντίον αυτών των επαρχιών στα ανατολικά της Ουκρανίας. Έχει ξαναγίνει δύο τουλάχιστον φορές το 2014 και επανειλημμένως η ηγεσία του Κιέβου έχει διακηρύξει σύμβουλοι, συνεργάτες, ακόμη και εμέσως ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι, ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους επιστροφή αυτών των περιοχών. Για πάμε Το πολύ ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι την ίδια στιγμή, ταυτοχρόνως σχεδόν, η Κίνα εγκαλεί τη Δύση για την τροφοδοτεί με όπλα την Ταϊβάν. Υπάρχει δηλαδή ένας περίεργος τέτοιος συντονισμός Μόσχας και Πεκίνου και μια άσκηση πίεσης σε δυτικές πρωτεύουσες, που ίσως να σημαίνει και κάποιον περαιτέρω συντονισμό των δύο χωρών. Τώρα, τι λέει το Βερολίνο, Παντελή? Καλημέρα. Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι την ώρα που μιλάγατε για τη βενζίνη, τσέκαρα. Ναι. Στη Γερμανία ο φόρος στη βενζίνη είναι 60%. Μάλιστα. Πόσο είναι το λίτρο? Το ΦΠΑ είναι 24%. Ναι. Αν η τιμή, λέει, της βενζίνης είναι 1,6, το 97-98 cents είναι φόροι. Αυτά με τους φόρους και στη Γερμανία. Πόσο, 1,6 είναι το λίτρο σε εσάς? Όχι. Πριν λίγες μέρες, πριν 5 μέρες, ήταν στο 1,7,5. Που ήταν η κορυφαία τιμή μέσω όρο στη Γερμανία. Και έπεσε. Είδα εδώ όμως ότι αν υπολογίσουμε, λέει, ότι η τιμή της βενζίνης είναι 1,6, τα 98 cents είναι φόρος. Λοιπόν, χθες είχαμε... Πολύ ψηλά, επίσης. Πολύ ψηλά, ναι. Προφανώς, ρε παιδί. Δεν είμαστε Γερμανία εμείς, ρε φίλε. Ναι, άσχετο. Δεν είμαστε Γερμανία. Σου λέει ότι φορτώνουν όμως με φόρους, γιατί είναι σίγουρα λεφτά. Γιατί είναι το ασφαλές έσοδο. Μάλιστα. Έλα, κύριε Παντελή, λοιπόν, μου, τι λέει το Βερολίνο? Χθες το βράδυ είχαμε εδώ την συνάντηση Σόλτς, Μακρόν και του Προέδρου της Πολωνίας. Συζήτησαν βέβαια για το Ουκρανικό. Να πούμε ότι η Γερμανία είναι προεδρεύων στο G7, η Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πολωνία στον ΟΑΣΕ. Και οι τρεις είπανε περίπου τα ίδια πράγματα, ότι στόχος της πρωτοβουλίας μας και των όσων γίνονται τις τελευταίες ημέρες, ο Σόλτς γύρισε από την Ουάσιγκτον, ο Μακρόν από τη Μόσχα και το Κίεβο, ο Πολωνός από την Κίνα, είναι να αποτρέψουμε ένα πόλεμο στην Ευρώπη. Μας ανησυχούν, λέει, πάρα πολύ τεράστια συγκέντρωση των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Και ο Σόλτς είπε, επιμένουμε ότι οποιαδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας της Ουκρανίας θα απαντηθεί με τεράστιες συνέπειες πολιτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές για τη Ρωσία. Σε αυτό, λέει, και οι τρεις έχουμε συμφωνήσει και έχουμε συμφωνήσει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε διάλογο με τη Μόσχα, θέλουμε ειρήνη και όχι πόλεμο, αλλά στέλνουμε και ξεκάθαρα μηνύματα. Ο Μακρόν που είχε έρθει από τη Μόσχα είπε ότι στόχος μας, και πάλι το ίδιο είπε και ο Μακρόν, στόχος μου και στόχος μας, των πρωτοβουλειών μας των Ευρωπαίων, είναι να μην υπάρξει ένας νέος πόλεμος στην Ευρώπη. Θα δείξουμε όμως αποφασιστικότητα. Θα υπερασπιστούμε τις αρχές που έχουμε στην Ευρώπη για την εθνική κυριαρχία των κρατών και την εθνική τους ανεξαρτησία σε ό,τι αφορά και την Ουκρανία. Εμείς οι τρεις, λέει, θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες, τις διπλωματικές, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να καπελωθούν από τη ΣΥΠΑ αλλά και από τη Ρωσία. Και δεύτερον, ένας πόλεμος αφορά, εάν ήταν πιθανό να γίνει πόλεμος, αφορά βέβαια πρώτα απ' όλα την Ευρώπη. Τέλος, ο Πολωνός είπε ότι υπάρχει τεράστια συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων, η μεγαλύτερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ότι η Ευρώπη βρίσκεται στην πιο επικίνδυνη κατάσταση από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Αυτό είναι το, το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις δικές τους πρωτοβουλίες. Να δούμε, παιδιά, η διπλωματία που έχουν φουλάρει έτσι συζητήσει σε αυτό το επίπεδο, τι θα βγάλει. Ο Γάλλος, πάντως, Παντελή, ο πρόεδρος Μακρόν, υποθέτω ότι παίζει και ένα προσωπικό στοίχημα να εκτονώσει την ένταση, να πιστωθεί ο ίδιος εν ώψη προεδρικών εκλογών στη χώρα του ότι αποσόπησε τα χειρότερα. Δηλαδή, βλέπω ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα έχουν οι Γάλλοι αυτή την περίοδο και όχι οι Γερμανοί. Να πούμε ότι ο Σόλτς πίσω μέρος πάει και αυτό στη Μόσχα, έτσι. Ναι, ναι, αλλά σου λέει πήγε ο Μακρόν να κάθεσε 6 ώρες. Αφού είχε πάει στην Ουάσινγκτον. Ναι, βέβαια. Δεν ξεχνάμε ότι η Γαλλία προεδρεύει στην Κομισιόν. Λέει ένας φίλος εδώ πριν κλείσουμε το Παντελή, κοιτάνε τα παιδιά. Πες τους, λέει όμως, ότι η Γερμανία δεν έχει διόδια. Ε? Ναι, είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο που δεν έχουν διόδια. Εμείς έχουμε. Η αυτοκίνηση είναι τεράστιο θέμα στη Γερμανία. Είναι η αυτοκινητοβιομηχανία η τεράστια, το λόμπι που δεν θέλει. Δεν υπάρχει όριο ταχύτητα στη Γερμανία σε πολλά μέρη σε εθνικές οδούς. Έτσι μπορεί να τρέξει με 400 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν διόδια. Είναι άλλο θέμα η αυτοκίνηση στη Γερμανία. Αλλά οι φόροι είναι φόροι. Ναι. Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Γιάννη. Καλή σας μέρα. Περιμένουμε σε λίγο τις ανακοινώσεις του κ. Σκοέκα. Για να δούμε. Να δούμε τι θα για να δούμε φέρει, αν θα έχει κάτι παραπάνω. Ή απλώς αν θα είναι η παράταση των ισχύων των μέτρων που φαίνεται ότι δεν αποδίδουν όπως φαίνεται. Ναι. Τι λογαριασμούς έχουμε λάβει και από τη ΔΕΗ και από ιδιώτες παρόχους. Αν και η ΔΕΗ είναι μέσα, είναι λοιπόν, μέσα. Να πούμε το εξής, ότι σε λίγα λεπτά, αμέσω μετά το διάλειμμα, θα έχουμε κοντά μας τον κ. Δημήτρη Παπαδημούλη, τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μας πει τι του απάντησε η Λαγκάρντ για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο της παρέμβασης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Θα έχει ενδιαφέρον. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σήμερα επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνει την επικαιρότητα ο ηλεκτρονικός τύπος. Ethnos.gr. Στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Ευθυμιάδου διαβάζουμε. Έρχεται η σταδιακή κατάργηση των μέτρων. Το σχέδιο κυβέρνησης και ειδικών. Ημερησία.gr. Ακρίβεια προς έκτακτο επίδομα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ποιοι θα το λάβουν. HellasJournal.com. Απολογούνται οι Χούλιγκαν για τη δολοφονία του Άλκη. Είχαν συγκεκριμένους ρόλους στην επίθεση οι μαρτυρίες για τον καθοδηγητή. News Bomb. Στο φως σήμερα επιδοτήσεις για το ρεύμα και το αέριο. Τι θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο στήριξης. Πρώτο θέμα. Τι λένε οι Χούλιγκαν για τη δολοφονία Άλκη και τον εγκέφαλο της επίθεσης. Σήμερα οι απολογίες τους. News It. Κορονοϊός, γιατί οι ασθενείς καθυστερούν να πάνε στο νοσοκομείο. Τρίτη χειρότερη στην Ευρώπη σε θανάτους η Ελλάδα. News Beast, δολοφονία Άλκη, ανοίγει ο κύκλος των απολογιών, αλληλοκαρφώνονται οι συλληφθέντες, ποιον δείχνουν ως φωνιά. Και κλείνουμε με το pontosnews.gr όπως πάντα. Δολοφόνος Κάτσικα, κάναμε σεξ, δεν με πλήρωσε, τον σκότωσα και τον έκλεψα. Πάμε στον κλέαρχο Μαρουσάκη. Μας έχει υποσχεθεί από το πρωί ο κλέαρχος, παιδιά, ότι θα βελτιωθεί ο καιρός από σήμερα και μάλιστα μέχρι το μεσημέρι θα ανέβει και πολύ η θερμοκρασία. Έλα, κλέαρχε. Ακριβώς. Θα έχουμε λοιπόν και άνοδο της θερμοκρασίας. Ήδη έχουμε ηλιοφάνεια και εδώ στην Αττική. Έχει αρχίσει και βγαίνει ο ήλιος. Ανεβαίνει σιγά σιγά και ο υδράργυρος. Πολύ καλός ο καιρός μέχρι και την Κυριακή. Και από την άλλη εβδομάδα έρχεται πάλι έτσι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές όμως αυτή τη φορά. Για να δούμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με βελτίωση του καιρού αναμένεται να κυλήσει η σημερινή μέρα. Όπως μπορούμε να δούμε και στον πρώτο μας χάρτη, πλέον το βαρομετρικό χαμηλό που απασχόλησε τη χώρα μας το προηγούμενο 24ωρο έχει αρχίσει και μετατοπίζεται προς την περιοχή της Κύπρου. Βελτιώνεται λοιπόν ο καιρός σιγά-σιγά. Παραμένει όμως η έντονη διαφορά πίεσης μέσα στο Αιγαίο, που σημαίνει ότι οι βοριάδες θα επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με έμφαση τα κεντρικά και νότια τμήματα του Αιγαίου μας. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, όπου θα παρατηρήσουμε, καθώς εστιάζουμε προς τη χώρα μας, ότι οι οργανωμένες συννεφιές που απασχόλησαν τη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες και ώρες, βλέπετε χαρακτηριστικά έχουν αρχίσει πλέον και εκτονώνονται στο πιο έτσι νότιο άκρο του Αιγαίου, από το ύψος περίπου των Κυκλάδων και πιο νότια θα επιμείνουν και σήμερα. Κάποια έτσι φαινόμενα, λίγες τοπικές βροχές και λίγα χιόνια, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Κρήτης. Και εδώ όμως ο καιρός σιγά σιγά θα αρχίσει να βελτιώνεται. Να δούμε όμως αναλυτικά την εξέλιξη στον επόμενό μας χάρτη. Βλέπετε λοιπόν ότι για σήμερα Τετάρτη
Η μέρα ξεκινάει με κάποιες τοπικές συννεφιές προς τα ανατολικά και νότια, που συνοδεύονται και από λίγες πρόσχερες τοπικές βροχές προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ έχουμε και λίγα χιόνια σε ορεινές περιοχές της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες επιμένουν σε Ιόνιο και Αιγαίο. Τις πιο έτσι μεγάλες εντάσεις θα τις συναντήσουμε προς τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, κοντά στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει δειλά-δειλά, κάνει βέβαια κρύο τώρα το πρωί. Έχουμε και παγετό ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τμήματα. Αργότερα όμως θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξέλιξη και στους επόμενους χάρτες, βλέπετε με τους χρωματισμούς που δείχνουν βέβαια τις βροχοπτώσεις. Περιορίζονται οι βροχοπτώσεις αύριο στην περιοχή της Κρήτης και αυτές βέβαια νωρίς το πρωί στα πιο βόρεια τμήματα του νησιού. Στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται, απουσία χρωμάτων στις υπόλοιπες περιοχές και για τις υπόλοιπες ημέρες. Καλές λοιπόν οι καιρικές συνθήκες, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, υποχωρούν και οι βοριάδες, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Να δούμε και τις αέριες μάζες στον τελευταίο μας χάρτη, όπου θα παρατηρήσουμε με το βαθύ μπλε χρώμα την πολική αέρια μάζα να εκτονώνεται προς την περιοχή της Τουρκίας και της Κύπρου και βέβαια τη θέση της πλέον παίρνουν θερμότερες αέριες μάζες με πιο θερμά έτσι χρώματα από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου. Βελτιώνεται λοιπόν ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Έρχεται ένα καλό Σαββατοκύριακο μπροστά μας με τον υδράργυρο κοντά στους 18 βαθμούς. Το χρειαζόμαστε. Καλημέρα. Απαραίτητος. Καλημέρα. Έχει μεγαλώσει και η ημέρα. Πώς πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά, παιδιά, να πάρουμε ανάσες. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Παπαδημούλη. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Αρέβη. Να μας πείτε για την συνομιλία, για την ερώτηση που απευθύνατε προς την κυρία Λαγκάρντ για το αν μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει, να χρησιμοποιήσει το εργαλείο της παρέμβασης, της μείωσης στον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Ποια ήταν η απάντησή της και αν τη ρωτήσατε συγκεκριμένα. Τη ρώτησα πάρα πολύ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Η ερώτησή μου ήταν η εξής. Η Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιεν, έχει προτείνει από τον Οκτώβριο μία εργαλειοθήκη, μία σειρά προτάσεων για την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που υποφέρουν από την τεράστια ακρίβεια στα καύσιμα. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις είναι και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 19 από τα 27 κράτη-μέλη της Κομισιόν έχουν μειώσει δραστικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τώρα με αφορμή την κρίση. Με την κρίση. Με αφορμή την κρίση. 19. 19 από 27. Ναι, ναι. Η Ελλάδα είναι στις εξαιρέσεις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στα 8 κράτη-μέλη που δεν έχουν μειώσει ούτε ένα χιλιοστό, ούτε ένα ευρώ αυτό το φόρο, ενώ τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις υποφέρουν, παθαίνουν εγκεφαλικά με το τι πληρώνουν για ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο. Ποιες είναι, κύριε Παπαδημούλη, οι άλλες χώρες μαζί με την Ελλάδα, για να έχουμε και μία εικόνα? Είναι κυρίως χώρες της Βαλτικής, της Ανατολικής Ευρώπης, στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών των προηγμένων της Δυτικής Ευρώπης, ναι, έχει μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ρώτησα λοιπόν την κυρία Λαγκάρντ και υπάρχει το βίντεο. Συμφωνείτε με την πρόταση της Κομισιόν για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Και η κυρία Λαγκάρντ, ακόμη και η κυρία Λαγκάρντ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ναι, είπε ναι, προφανώς η πρόταση της Κομισιόν είναι ένα εργαλείο και μάλιστα σημείωσε ότι αυτό πρέπει να εστιαστεί στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, όπου υποφέρουν από τη μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστου. Τώρα, εδώ υπάρχει μία ασάφεια. Πώς η μείωση του ειδικού φόρου μπορεί να εστιαστεί μόνο στα ευάλωτα νοικοκυριά? Όχι, είπε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ναι, μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό είπε. Ναι. Άρα, να γίνει για όλους, αλλά θα βοηθηθούν επιπρόσθετα τα ευάλωτα νοικοκυριά. Για να το πούμε έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Ότι η Ελλάδα με ευθύνη της κυβέρνησης αρνείται να εφαρμόσει αυτό που ήδη έχουν κάνει η μεγάλη πλειοψηφία των κυβερνήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Προοδευτικές, κεντροές, κεντροδεξιές, όλες. Και ότι ακόμη και η Κριστίν Λαγκάρντ, ναι, στηρίζει αυτό που πρότεινε η Κομισιόν. Και η Κομισιόν που το πρότεινε είναι η Κομισιόν της κυρίας Φόντερ Λάιεν,
Δεν είναι καμιά αριστερή επίτροπο, άνθρωπο τη Μέρκελ είναι η Φοντερ Λάιεν. Ναι, ναι. Και αντί για αυτά, έχουμε τον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίο είναι ο αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι ξέρετε κάτι, οι φτωχοί στην Ελλάδα δεν έχουν αυτοκίνητο, άρα δεν μειώνουμε το φόρο στα καύσιμα. Τρελά πράγματα δηλαδή. Και επίσης θέλω να πω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν κατατίθεται μια πρόταση... Εντάξει, ο Σκυλακάκης λέει ότι εάν τον μειώσω... Να θυμίζω τι έχει πει στην εκπομπή ο κ. Σκυλακάκης, ότι αν τον μειώσω... Αυτό ως εργαλείο, ως παρέμβαση, δεν θα το απολαύσουν. Δεν θα πάει σε όλους εκείνους που δεν έχουν αυτοκίνητο και ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ναι, αυτό λέει, κύριε Παπαδημούλη. Το θυμίζω για να το σχολιάσετε. Είπε και για 150.000 που έχουν πάρα πολλά χρήματα, οι οποίοι υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία που θα επωφεληθούν. Οι πολίτες κρίνουν. Ναι. Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι... όταν μπαίνουν τέτοιες προτάσεις στο τραπέζι, ότι ξέρετε κύριοι, έχουμε έλλειμμα και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και έχουμε και χρέος ψηλό και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εντάξει, πάντως κύριε Παπαδημούλη, για να υπάρχει κύριε... και ο αντίλογος, ούτε εσείς τον είχατε μειώσει. Θέλω να πω ότι ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, καλά το είπε ο Σαραντάκος λίγο πριν, είναι το ασφαλέστερο υπερέσοδο του κράτους. Το οποίο δεν θέλει να διακυβεύσει. Ειδικά σε περίοδους κρίσης, όπως είναι και αυτή που ζούμε, όπως είναι και η μνημονιακή περίοδος, που ήταν αντίστοιχα πάρα πολύ δύσκολη. Ορίστε. Να απαντήσω. Λοιπόν, τώρα έχουμε το διπλασιασμό και τον τριπλασιασμό των τιμών στα καύσιμα. Τον είχαμε πριν 3 χρόνια. Mm-hmm. Και το μεγαλύτερο κομμάτι της τιμής που πληρώνει ο πολίτης είναι φόρος. Και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στη βενζίνη κτλ. Και τώρα η πλειοψηφία των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον μειώνουν. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη λέει όχι, με το επιχείρημα ότι έχουμε ελλείμματα. Και λέω, όταν κάνουν ισχυρές φοροαπαλλαγές και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών στους πολύ ισχυρούς, δεν υπάρχουν ελλείμματα. Όταν κάνουν απευθείας αναθέσεις σε φίλους και κολλητούς 5 δις, δεν υπάρχουν ελλείμματα. Όταν ξοδεύουν του κόσμου τα λεφτά, ο κύριος Δούκας πριν από λίγες ημέρες ομολόγησε ότι τα μοίραζαν και με σακούλες για να γυρίσουν το παιχνίδι, δεν υπάρχουν ελλείμματα. Δεν ξεχνώ, κύριε Παυλόπουλε, αφήστε να τελειώσω. Ναι. Δεν ξεχνώ. Είναι θέματα από συζήτηση. Να μην ξεχνούν. Το συγκεκριμένο όμως, κύριε Παπαδημούλη. Κύριε Παπαδημούλη, το συγκεκριμένο. Ένα λεπτό. Γιατί είναι και η κυρία Μαρία Σπυράκη κοντά μας, η Ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, να μιλήσει, αλλά να τελειώσω. Αμέσως. Κύριε Παπαδημούλη, μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Τον κύριο Κόκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω στον κύριο Κόκαλη, για να μην θεωρηθεί unfair, ότι ζητήσαμε εκτάκτως την παρέμβασή σας σήμερα το πρωί με αφορμή την ερώτηση που κάνατε στην κυρία Λαγκάντ. Και έπρεπε να ακουστεί και αυτό που ρωτήσατε ως αντιπρόεδρος, ως Έλληνας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η απάντηση που πήρατε από την κυρία Λαγκάντ, μπας και βγάλουμε μια άκρη. Διότι εδώ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εδώ από τη μία θεωρούμε, καλημέρα κυρία Σπυράκη, καλημέρα κύριε Κόκαλη, ότι δεν μας αφήνουν οι ξένοι. Οι ξένοι μας λένε μπορείτε να το κάνετε. Δεν μας λένε αν θα μας ζητήσουν λογαριασμό μετά, αλλά λένε πάντως ότι μπορείτε να το κάνετε. Την ερώτηση την απήθηκε ένας Έλληνας Ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κυρία Λαγκάντ. Οφείλαμε λοιπόν μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα των εξελίξεων να αναζητήσουμε απαντήσεις. Το λέω αυτό για να είμαστε καθαροί ως προς το. Ωραία. Να τελειώσω τη φράση, κύριε Παπαδημούλη. Λέω λοιπόν ότι το βασικό θέμα είναι πού όταν αποφασίζεις να ξοδέψεις, είτε κάνοντας δαπάνες, είτε μειώνοντας τα έσοδά σου, τα φορολογικά, πού εστιάζεις, τίνον τα συμφέροντα εξυπηρετείς. Για τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, λεφτά δεν υπάρχουν για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά λεφτά υπάρχουν για να μειώσει τη φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις, για να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για να κάνει 5 δις απευθείας αναθέσεις, για να αναβάλει δαπάνες και υποχρεώσεις των πολύ πλούσιων και ισχυρών, αυτών στους οποίους σκοπεύει να μοιράσει και τη μερίδα του ελέοντος από τα 30 δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Λοιπόν, να κάνουμε και κάτι, ξεχνώ, γιατί και συνιστώ και στους πολίτες, για να απαντήσει να τελειώσω και η κυρία... τη φράση μου. Ναι, ελάτε. Είμαι πολύ σύντομος.
Λέω κάτι που ενοχλεί. Μα όχι, κύριε Παπαδημούλη, για να θυμηθούν οι χρόνοι. Τώρα να σας πω κάτι. Τώρα είναι unfair δικό σας αυτό που κάνετε. Διότι σας καλέσαμε. Λέω λοιπόν, θα είχα τελειώσει, κύριε Παπαδημούλη. Ελάτε. Ναι, αλλά διατυπώνετε μία έμεση αιχμή ότι δεν θέλουμε να σας αφήσουμε να συνεχίσετε. Καμία αιχμή. Απλώς λέω να τελειώσω τη φράση μου για να μιλήσουν και οι συνομιλητές σας εκεί στο στούντιο. Λέω να μην ξεχνούν οι πολίτες ότι η Νέα Δημοκρατία, που κατά τον κύριο Δούκα μοίραζε λεφτά με σακούλες στην Ηλία σε όποιον τους έλεγε καλημέρα, είναι το κόμμα και η κυβέρνηση που τίναξε τα ελλείμματα και τα χρέη στα ύψη και έχει την κύρια ευθύνη, γιατί οδηγήθηκε η Ελλάδα με τα Greek Statistics τη χρεοκοπία το 2009-2010. Πολύ φοβούμαι ότι και τώρα ακολουθούν την ίδια συνταγή. Μάλιστα. Δεν έχουν λεφτά όταν είναι για να στηρίξουν τα λαϊκόνικα κυρία και τις επιχειρήσεις, αλλά έχουν λεφτά για τους πλούσιους και τους ισχυρούς. Την ώρα που η Ελλάδα έχει έλλειμμα 210% του ΑΕΠ, χρέος 210% του ΑΕΠ, έλλειμμα 10%, και έχει αρχίσει γρήγορα τις τελευταίες μέρες να γίνεται πιο ακριβό και το δημόσιο χρέος, γιατί ανεβαίνει το επιτόκιο. Καλημέρα, κύριε Παπαδημούλη. Ευχαριστώ εγώ για το Βασίλη κυρία Σπυράκη. Θα απαντήσετε τα μέσα μετά το διάλειμμα. Κύριε Κόκαλη, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και εμείς. Πάμε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Επιστρέψαμε. Καλημέρα, κυρία Σπυράκη. Καλημέρα, κύριε Κόκαλη. Δεν προλάβαμε να σας καλημερίσουμε. Τώρα, κυρία Σπυράκη, γιατί λέει ο κύριος Παπαδημούλης ότι 19 χώρες μειώσαν από το δυτικό φόρο στα καύσιμα. Η Λαγκάντ αφήνει το περιθώριο. Απαντά ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εμείς δεν το κάνουμε. Κυρία Κουτροκόη, κύριε Παυλόπουλε. Ρεύει, με μπερδέψατε. Είδατε πώς χάνω επεισόδια. Δεν πειράζει. Κυρία Ρεύει, κύριε Παυλόπουλε. Σας σύγχυσε ο Παπαδημούλης. Όχι. Σας σύγχυσε. Λοιπόν, την αλήθεια τη λένε οι αριθμοί, κυρία Ρεύει, κύριε Παυλόπουλε. Λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου τα στοιχεία που δίνει ο ρυθμιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ο Άσερ, τα ετήσια στοιχεία. Πώς διαμορφώνεται το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο? Διαμορφώνεται κατά 35% από φόρους και εισφορές και ΦΠΑ, κατά 30% από κόστος δικτύων και κατά 35% από κόστος ενέργεια. Μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διάγραμμα στη διάθεσή σας από τον Άσερ. Πώς διαμορφώνεται στην Ελλάδα η τιμή του ρεύματος? Γιατί μιλάτε τώρα για το ρεύμα όταν μιλάμε για τη βενζίνη όμως? Γιατί το ερώτημα είναι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης λοιπόν, στη βενζίνη. Πάμε λοιπόν. Αυτό το ερώτημα απευθύνει ο Παπαδημούλης και λέει ότι η κυβέρνηση αρνείται, 19 χώρες το μείωσαν, η Λαγκάρντ λέει μπορείτε να το κάνετε και εμείς δεν το κάνουμε. Απάντηση υπάρχει σε αυτό. Πώς διαμορφώνεται η τιμή στην Ελλάδα? Διαμορφώνεται κατά 7% από φόρους και 5% από ΦΠΑ και τα υπόλοιπα από την ουσία του καυσίμου. Τι λέει αυτό με βάση τα στοιχεία που έχουμε, τα στοιχεία του ρυθμιστή? Λέει ότι η Ελλάδα καταρχήν έχει έναν χαμηλό φόρο. Δεύτερο στοιχείο. Τι έκανε η κυβέρνηση για να υποστηρίξει όλο αυτό το κόστος, το ενεργειακό κόστος συνολικά? Διέθεσε 1,75 δις. Ένα δισεκατομμύριο, 750 εκατομμύρια για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και συνεχίζει. Δηλαδή η στήριξη θα συνεχιστεί και το Φεβρουάριο. Αυτό όμως δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί, δεν το κάνουμε. Δεν μειώνουμε, θα σας πω κάτι. Λέει 19 25 ευρώ η τιμή της βενζίνης στη Μήλο, στα νησιά. Εδώ στην Αττική κοντεύει πάλι να φτάσει στα 2 ευρώ. Τον κόσμο δεν μπορούσε να τον ενδιαφέρουν τα νούμερα. Τον ενδιαφέρει να δει μια ουσιαστική αλλαγή, μια πτώση. Γιατί έχουμε ακρίβεια παντού. Υπάρχει μια δραστική κίνηση στήριξης των νοικοκυριών συνολικά στο ενεργειακό κόστος, η οποία αυτή τη στιγμή συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και θα ανακοινωθούν και άλλα στοιχεία από την πλευρά της κυβέρνησης και άλλα μέτρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η αίσθηση της οριζόντιας παρέμβασης. Αν δηλαδή, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Ρεύη, έχουμε μια μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου στα καύσιμα, αυτό δεν θα ωφελήσει μόνο το ευάλωτο νοικοκυριό. Θα αφαιρέσει έξοδα από το δημόσιο και θα ωφελήσει και εμένα που έχω βουλευτική αποζημίωση και τον κύριο Κόκαλη.
θα ωφελήσει και τους μεγάλους καταναλωτές, θα ωφελήσει και μια σειρά ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν την ευχέρεια να πληρώσουν. Δεν είναι πλειονότητα όμως, κυρία Σπυράκη. Αυτό το λέω. Δεν είναι πλειονότητα. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα οριζόντια μέτρα, όπως αυτό της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έχουν αυτή την επίπτωση. Αντιθέτως, τα στοχευμένα μέτρα στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις δίνουν τη δυνατότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να πάρουν αυτά το μερίδιο το θετικό που τους αναλογεί. Η κυρία Λαγκάρτ, άλλωστε, για να πούμε και ολόκληρη τη φράση της, είπε ότι δεν έχω δει, δεν έχω την εκτίμηση ότι οριζόντιες ρυθμίσεις τύπου ΦΠΑ θα βοηθούσαν συνολικά τα ευάλωτα νοικοκυριά. Δεν είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Από τον περασμένο Οκτώβριο, κύριε. Η Κύπρος γιατί έχει μειωμένο. Από τον περασμένο Οκτώβριο, η Κομισιόν έδωσε στη δημοσιότητα μια εργαλειοθήκη αυτή στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Παπαδημούλης. Εκεί το πρώτο πράγμα το οποίο λέει είναι να υποστηρίξουμε τους ευάλωτους και να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια με άμεσες παρεμβάσεις. Ως τελευταίο στοιχείο πρότασης μιλάει και για μειώσεις φόρων δυνητικά, αν οι φόροι είναι υψηλοί. Σας είπα τώρα ότι συνολικά στην Ευρώπη οι φόροι είναι περίπου στο 35% στο ενεργειακό κόστος. Εδώ είναι παραπάνω. Στην βενζίνη πληρώνουμε 60% και πάνω. Στο ενεργειακό κόστος, στην Ελλάδα το ενεργειακό κόστος, οι φόροι είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και νωρίτερα στην εκπομπή μας δείξαμε την τελευταία έρευνα από το Ινστιτούτο Μπρίγκελ, που βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα για τη ρύθμιση των τιμών λιανικής, τίποτα απολύτως, ενώ άλλες χώρες έχουν κάνει. Δύο τίκα έχουμε σε αυτό τον πίνακα, τον περιβόητο, που είναι και άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέσα και η Κύπρος ανάμεσα σε αυτά, και δείχνει ότι ένα κόστος έχει πάει στα ευάλωτα νοικοκυριά. Κυρία Ρέ, θα σας πω κάτι. Και στήριξη, είναι δημοσιευμένο χθες, 8 Φεβρουαρίου. Η στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών είναι μια πολυδιάστατη υπόθεση. Από τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους αγρότες, εκεί το ποσό έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια, τις αλλαγές στο κόστος και στο ΦΠΑ για τους αγρότες, τη στήριξη που παρέχει στο ενεργειακό κόστος, τη στήριξη που παρέχει στα νοικοκυριά με όλους τους τρόπους, είτε αυτοί έχουν παιδιά, είτε έχουν νέους εργαζόμενους που υπάρχει το πρώτο ένσημο, είτε γιατί μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Το να απομονώνει κανείς μόνο το κομμάτι της βενζίνης δεν είναι κάτι. Με το θάρρος και της πολύ παλιάς γνωριμίας μας, δεν έχω καταλάβει γιατί δεν παρεμβαίνουμε στους φόρους. Δεν παρεμβαίνουμε γιατί δεν θέλουμε να θυσιάσουμε και να βάλουμε σε κίνδυνο τα έσοδα. Δεν παρεμβαίνουμε γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι ικανοποιητικό μέτρο. Δεν το έχω καταλάβει. Κύριε Κόκαλη, το ίδιο απευθύνεται και σε εσάς. Πάντως, κύριε Παπαδημούλη, τα έσοδα είναι πολύ σημαντικό. Ούτε εσείς κάνατε παρέμβαση στους ειδικούς φόρους. Και δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε εκτίναξη στις τιμές των καυσίμων. Ναι. Καταρχήν θα διαφωνήσω με την κυρία Σπυράκη. Ναι. Την πραγματικότητα, την αλήθεια μάλλον, τη δείχνει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι σκληρή. Το κύριο ζητούμενο δεν είναι τι λέω εγώ σήμερα ή τι λέει η κυρία Σπυράκη. Επιτρέψτε μου. Το κύριο ζητούμενο για τους καταναλωτές είναι δύο πράγματα. Εάν προβλέπεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πρώτον, και δεύτερον, εάν έχει εφαρμοστεί. Σωστά. Προβλέπετε. Η εργαλειοθήκη της Κομισιόν κάνει λόγο ότι πρέπει η ενίσχυση των κρατών μελών να είναι ουδέτερη, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να νοθεύει τον ανταγωνισμό, και αναλογική, κύριε Παυλόπουλε, αναλογική με τη ζημιά που υφίστανται οι καταναλωτές. Ναι. Δεύτερον, έχει συμβεί σε άλλες χώρες. Νομίζω αυτό δεν το αμφισβητεί η κυρία Σπυράκη. Έχει συμβεί στο Βέλγιο, ενδεικτικά στην Ισπανία. Μείωσε η Ισπανία στα οικιακά καύσιμα από 21 στο 10. Η Κύπρος, η Πολωνία. Άρα το ζητούμενο είναι η πολιτική βούληση. Άκουσα από την κυρία Σπυράκη το επιχείρημα ότι οριζόντια μείωση δεν θα ωφελήσει τους ευάλωτους. Αντιπρόταση, κυρία Σπυράκη. Διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου και στήριξη στους ευάλωτους. Διαφωνείτε? Κοιτάξτε, το κοινωνικό τιμολόγιο, επειδή κάνουμε και απευθείας διάλογο, το κοινωνικό τιμολόγιο όχι μόνο εμείς το διευρύναμε, αλλά στην πρώτη κατοικία απευθείας, εξαιτίας του ευρύτερου ενεργειακού κόστους, δίνουμε απευθείας στήριξη και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί και το μήνα Φεβρουάριο. Θα κάνει εξαγγελίες ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κρέκας. Άρα σε αυτό κουρούεται ανοιχτές θύρες. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε, προσεγγίζοντας σοβαρά το ζήτημα, είναι ότι οριζόντιες ρυθμίσεις δεν αφορούν τους ευάλωτους,
αφορούν συνολικά, γιατί τους καταναλωτές και άρα δεν στοχεύουν τους ευάλωτους. Και επίσης, ότι ανακαλύψατε την εργαλειοθήκη, ενώ ήδη έχουμε καταθέσει σε αυτή την προσπάθεια, χωρίς να λέω ότι είναι αρκετά και λύνουν το πρόβλημα, 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τις οριζόντιες ρυθμίσεις, η μείωση του έμφυα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση οριζόντια δεν ήταν? Δεν ωφελούνται και οι πάνω και οι κάτω? Ο ΣΥΡΙΖΑ σας είπε ότι ωφελείται μόνο τα ΕΤΕ. Εσείς αντιλάσσετε και είπατε ότι με το 80% μειώσεις, των λαϊκών συνοικιών θα απολαύσουν σημαντική μείωση. Και αυτοί οριζόντια παρεμβαστε. Και προβλέπονται, ναι, και προβλέπονται και είναι επιβεβλημένες. Είναι θέμα εμένα το πρόβλημά μου, κύριε Κόκαλη, ξέρετε ποιο είναι? Αν αυτό μπορεί να γίνει ή αν όλοι το θυμάστε όταν είστε στην αντιπολίτευση. Όταν είστε στην αντιπολίτευση, μοιράζετε πολύ εύκολα τα χρήματα. Μειώνετε τους φόρους, ανεβάζετε τους μισθούς. Όταν είστε στην διακυβέρνηση όμως, έχετε μεγάλες δυσκολίες. Και ασθενή μνήμη. Ρωτάω λοιπόν, μπορεί να γίνει? Ή λαϊκίζουμε? Ή θα μπει σε κίνδυνο το ταμείο της χώρας? Κύριε Παυλόπουλε, εξήγησα. Μπορεί να γίνει. Η κυρία Σπυράκη είναι εδώ να επιβεβαιώσει. Έχει γίνει στην Κύπρο, έχει γίνει στην Ισπανία, έχει γίνει στην Πολωνία, έχει γίνει στο Βέλγιο. Ναι ή όχι? Προβλέπετε? Κύριε Κόκαλη, επειδή αναφέρετε παραδείγματα. Κυρία Σπυράκη, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Άλλο κυρία χώρο. Σπυράκη. Να πω και εγώ τι έχει γίνει στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο, χώρα με ίδιο πληθυσμό για την Ελλάδα, στη στήριξη του ενεργειακού κόστους η κυβέρνηση διέθεσε 290 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα, χώρα ίδιο πληθυσμό με το Βέλγιο, στη στήριξη του ενεργειακού κόστους η κυβέρνηση διέθεσε 1,75 δισεκατομμύρια. Αυτό, κυρία Σπυράκη, 1,750 εκατομμύρια. Για χώρες ίδιου μεγέθους. Πρέπει λοιπόν να καταλαβαίνετε, Σπυράκη, ότι η στόχευση πάει στους ευάλωτους. Σήμερα η τροπολογία είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση, επειδή δεν ακούω καλά, δεν είμαι στο στούντιο, είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση να κάνει δεκτή την τροπολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους ελάχιστους συντελεστές που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε από μεθαύριο, εάν αποδεχτεί η κυβέρνηση αυτή την τροπολογία σήμερα, ναι, θα δουν όφελος οι καταναλωτές συγκεκριμένο. Ναι. Στη βενζίνη θα δούνε 30 ευρώ στο γέμισμα. Στο πετρέλαιο θα δούνε κέρδος 300 ευρώ στα 1000 λίτρα. Συγκεκριμένες προτάσεις, κυρία Σπυράκη. Έχω είναι την θέμα αίσθηση ότι τον κόσμο βούλησης δεν τον απασχολεί το τι μπορεί να γίνει και τα λοιπά. Θέλουν άμεσα απαντήσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, παιδιά, τον κύριο Νίκο Δημάκη, είναι κάτοικος. Α, είναι ζωντανά, είναι κάτοικος Ανδραβίδας. Ναι, ναι. 95 ετών ο άνθρωπος, είδε το λογαριασμό της ΔΕΗ να είναι κοντά στη σύνταξή του, έστειλε και επιστολή στον Πρωθυπουργό. Καλημέρα στο γιο. Δεν μπορεί να είναι. Είναι ο γιος του, κύριε Δημάκη. Είναι ο γιο. Μα εσύ έγραψε την επιστολή. Σας ανεβάσαμε στα 95, κύριε Δημάκη. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς. Για πείτε μας λοιπόν. Καλή σας μέρα, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Αρέβη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, ναι, και τη φιλοξενία. Ο μπαμπάς έχει σύνταξη 700, πόσο τότε το ρεύμα? Ο μπαμπάς έχει σύνταξη ΙΚΑ 700 ευρώ και, ναι, το ρεύμα του ήρθε, τετράμινο εκαθαριστικός, 785. Ωραία. Τι κάνεις αυτή την περίπτωση? Έχει περάσει, με συγχωρείτε τώρα που πέρα λίγο τη σκυτάλη, παλιά μου τέχνη κόσκινο, αλλά πολιτικά ρωτάω. Έχει περάσει η επιδότηση, η παρέμβαση που κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τους λογαριασμούς? Αν εννοείται, κυρία Σπυράκη, αν εννοείται την έκπτωση, αναφέρεται στο πάνω μέρος, έκπτωση 250 ευρώ. Μάλιστα. Άρα έχει περάσει. Δηλαδή επιτρέψτε μου, χωρίς την έκπτωση ο λογαριασμός θα ήταν 1100. Σωστά. Άρα το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Έχετε δει και την αντίσταση της κατανάλωσης? Ναι, βεβαίως, αυτό θα ήθελα να πω, με προλάβατε. Να σας πω λοιπόν ότι το αντίστοιχο περσινό τετράμινο, ναι, ακριβώς το ίδιο, ναι, ήταν ακριβώς 300 ευρώ. Πόσο? 300. 300 ευρώ. Συγγνώμη. Σας καλύπτει αυτή δηλαδή η επιδότηση, συγγνώμη, κύριε Παυλόπουλε. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί εδώ δεν μιλάμε συν 400, εδώ μιλάμε συν 700, γιατί έχει μπει και η έκπτωση. Ναι, ναι. Κύριε Παυλόπουλε, θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ, επειδή τις τελευταίες 48 ώρες, όπως αντιλαμβάνεστε μετά το σάλο που έχει προκαλέσει η επιστολή που συνέταξα και απέστειλα τόσο στον Πρωθυπουργό και στην αξιότιμη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με έχουν καλέσει, όπως αντιλαμβάνεστε, άπειρες φορές και από τα Υπουργεία και από τα κεντρικά της ΔΕΗ. Σε μία από τις συνομιλίες λοιπόν τις χθεσινές με τη ΔΕΗ, μου εξήγησαν ότι, κύριε Δημάκη, πριν σας καλέσουμε, μπήκαμε στο σύστημα να ελέγξουμε λίγο τους λογαριασμούς. Έχετε δίκιο.
δεν οφείλεται η εξωφρενική εξοντοτική αυτή νέα χρέωση στην κατανάλωση που κάνατε. Ναι. Γιατί σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη κατανάλωση η διαφορά ήταν μόνο 600 κιλοβατόρες. Δηλαδή 3.000 φέτος, 2.400 πέρυσι. Ναι. Η διαφορά στη χρέωση όμως, το τελικό ποσό, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά, ναι, από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία είναι 540,48 ευρώ. Περάσατε δηλαδή, περάσατε το, την κατανάλωση σε άλλο επίπεδο. Συγχωρήστε. Δηλαδή, από μόνη της η ρήτρα αναπροσαρμογής ισούται περίπου με την σύνταξη του πατέρα μου. Απίστευτα πράγματα. Με συγχωρείτε, είστε στη ΔΕΗ ή σε ιδιώτη? Είμαι στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ, μάλιστα. Ο προσέξτε τώρα και είπε όταν προσέξτε είναι το λογαριασμό. Γιατί ο άνθρωπος λέτε παίρνει 700 ευρώ σύνταξη, με κυρία την έκπτωση του ήρθε 785. Ελάτε. Κυρία Ρέβη, ακούστε κάτι τώρα που θα ακούσουν και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, το οποίο το άκουσα εγώ χθες το άνθρωπο. Τι έγινε, παιδιά? Πραγματικά εξωφρενικό. Πού το ακούσατε, γιατί έκανε διακοπή? Λέω, ακούστε, και, ακούστε με, και με την ευκαιρία αυτή θα ακούσουν και εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές, mm, κάτι που και εγώ έμαθα μόλις χθες, το αγνοούσα, είναι τραγικό και προέκυψε πάνω σε μία από τις χθεσινές τηλεφωνικές επικοινωνίες μου με τα κεντρικά της ΔΕΗ, όταν μία κυρία ευγενέστατη με πήρε να μου προτείνει κάποιους τρόπους διακανονισμού του ποσού και να μου προτείνει, προσέξτε, δεν το είχα ξανακούσει αυτό, νόμιζα ότι μιλάω με κινητή τηλεφωνία, κάποια προγράμματα. Και μου λέει πάνω στην κουβέντα, κύριε Δημάκη, αν είχατε αυτό το πρόγραμμα, θα είχατε απαλλαγή, δεν θα σας χρεώναν με κανένα ποσό ρήτρα αναπροσαρμογής. Τι σας είπε? Τι εννοείτε, λέω, τι πρόγραμμα είναι? Προσέξτε, λέω, κυρία μου, εγώ φαντάστηκα ότι κάτι δεν αντιλαμβάνομαι. Λέω, κυρία, με συγχωρείτε. Αν ήταν κλειστό. Αυτό που λέτε σήμερα, γιατί δεν μου το λέγατε πριν χρεωθώ? Μου λέει, κύριε Δημάκη, εμείς το είπαμε, ενυπερώσαμε με τους διαθέσιμους τρόπους που είχαμε, τέλος πάντων, μέσω των πλατφόρμων μας, το site κτλ. Όμως, εσείς προφανώς και όπως και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι καταναλωτές, το θεώρησαν διαφημιστικό σποτάκι. Δεν μπήκαν στη διαδικασία να μπουν, να δουν λεπτομέρειες και τι εννοούμε. Είναι προγράμματα με σταθερές χρεώσεις, που σου δίνουν τη δυνατότητα να απαλλαγείς από τη ρήτρα, από τη χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής. Μάλιστα. Άρα βρήκαμε που φύγετε, δεν είναι... Προσέξτε. Άμα δεν έχει πρόγραμμα ένας καταναλωτής, εγώ πρώτη φορά ακούω να μπω σε πρόγραμμα για την ηλεκτροδότηση. Ένα λεπτό όμως, ένα λεπτό, κύριε Δημάκη. Κύριε Δημάκη, ένα λεπτό, γιατί είναι κατανοητό. Πείτε το. Κύριε Παυλόπουλε, επιτρέψτε μου. Και τις λέω λοιπόν, οκ, εμένα γιατί δεν με ενημέρωσε κανένας? Μου λέει, κύριε Δημάκη, είδαμε στο σύστημα ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τα δικά σας δεν ήταν επικαιροποιημένα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να σας εντοπίσουμε. Βεβαίως, εχθές με εντόπισαν με το κινητό μου, γιατί έπρεπε να συνομιλήσουν μαζί μου. Έτσι υποσημείωσε αυτό. Ναι. Λέω λοιπόν, εντάξει, okay, εσείς λοιπόν από την πλευρά της επιχείρησης κάνατε αυτό που θεωρήσατε ότι μπορούσατε να κάνετε σχετικά με την ενημέρωση του κοινού. Ναι, ναι. Η πολιτεία, γιατί δεν έκανε ειδική και χωριστή επίμονη και αποτελεσματική καμπάνια για την ενημέρωση σε αυτό το επίπεδο του κοινού? Ναι, τώρα πιθανά αυτό που λέτε να μην το ξέρετε και πολλοί άλλοι. Μα το έχεις ξανακούσει εσύ να μπούμε σε πρόγραμμα ειδικό? Ένα λεπτό. Εγώ, κύριε Δημάκη, μπορεί ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό, αν έχει την καλοσύνη. Εδώ λοιπόν, κυρία Σπυράκη, προκύπτει ένα διπλό μέτωπο πολύ μεγάλο. Και το ρεύμα, και το ρεύμα, οι ανατιμήσεις, οι λογαριασμοί που πηγαίνουν στα νοικοκυριά και προκαλούν υλικό, και η τιμή της βενζίνης, όλο αυτό δημιουργεί μια ασφιχτική πίεση. Μπορούμε να παρέμβουμε? Είναι λοιπόν. Θα παρέμβετε? Μπορώ να μιλήσω γι' αυτό? Βεβαίως. Επειδή έχουμε καταρχήν την περίπτωση του κυρίου Δημάκη. Είναι προφανές και έχετε πολύ δίκιο, κύριε Δημάκη, ότι η πληροφόρηση δεν έφτασε και στον τελευταίο καταναλωτή. Και είναι σοβαρό πρόβλημα, για να μιλήσουμε καθαρά, το γεγονός ότι υπήρχε ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία ρήτρα αναπροσαρμογής θα μπορούσε κάλλιστα να έχει αποφευθεί και ως εκ τούτου ο λογαριασμός σας θα ήταν περίπου 500 ευρώ κάτω. Mm-hmm. Και εσείς ο ίδιος μας είπατε ότι η επιδότηση από την πλευρά του κράτους ξεπέρασε τα 380 ευρώ.
Σωστά το θυμάμαι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι ότι η επιδότηση. Το επιβεβαιώνει και ένας φίλος εδώ που μας στέλνει μήνυμα ότι υπάρχει πρόγραμμα στην ΔΕΗ, λέει. Το έχω εγώ, ο κύριος που μας στέλνει το μήνυμα, με σταθερή κατανάλωση και χωρίς ρήτρα. Μα δεν το ξέρω. Γιατί δεν το κάνουν σε όλους τότε και πληρώνουν ρήτρες. Επιτρέψτε μου, κυρία Ρεύη, νούμερο ένα ζήτημα η πληροφόρηση. Ελλιπέστατη, σοβαρό το ζήτημα αυτό και οι καταναλωτές την ώρα που το ενεργειακό κόστος ανεβαίνει κατακόρυφα θα πρέπει να ενημερώνονται. Ναι, αλλά μπορώ να αλλάξω πρόγραμμα, κυρία Σπυράκη. Εάν εγώ έχω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο Δημάκης μπορεί να πάρει τηλέφωνο σήμερα και να πει να σας πω: θέλω να με εντάξετε στο σταθερό για να μην έχω ρήτρα να προσαρμογήσει. Υποθέτω ότι θα υπάρχει ανάλογη ευελιξία. Άρα. Το ξεχωρίζουμε. Το πρόβλημα του κυρίου Δημάκη οφείλεται στην έλλειψη πληροφόρησης και είναι απαραίτητο η πληροφόρηση να εντατικοποιηθεί και συγχρόνως η ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι να το πρόβλημα. Όταν χρωστάς πάντα τηλέφωνα. Όταν να σου πούνε, ξέρεις κάτι, μπορείς να γλιτώσεις τον λογαριασμό. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Αλλά βρήκαμε ότι ο θόρυβος δημιουργείται εξαιτίας της ρήτρας προσαρμογής και εξαιτίας του ότι υπήρχε σοβαρότατη έλλειψη πληροφόρησης από την πλευρά της ΔΕΗ και των άλλων παρόχων. Στην ουσία υπάρχει ένα πρόγραμμα που δεν το είπαν στον κόσμο. Στον κόσμο τους έρχεται ο λογαριασμός και παθαίνουν εγκεφαλικά. Να ολοκληρώσω, κυρία Σπυράκη. Και τώρα ακούμε για ένα πρόγραμμα το οποίο. Μισό λεπτό, κύριε Κόκαλη. Το διαβάζω κι εγώ στο day.gr ότι όντως υπάρχει. Όντως έχει μια σταθερή ζήτημα. Ναι, αλλά τόσους μήνες παίρνουν τόσα χρήματα από τόσο κόσμο που του έρχεται ο λογαριασμός χωρίς αυτό να το έχουν πει από τη ΔΕΗ. Γιατί δεν το έχουν πει, νομίζω. Κυρία Ρεύη, μπορώ να έχω το λόγο για ένα λεπτό. Νομίζω. Κύριε Κόκαλη, σε ένα λεπτό, παρακαλούμε πολύ. Ολοκληρώστε, κύριε Δημάκη, για να κλείσουμε. Ελάτε. Κύριε Παυλόπουλε. Ναι. Επιτρέψτε μου λοιπόν, επειδή δεν έχω νομικές γνώσεις, η απλή όμως λογική μου λέει το εξής. Ότι σύμφωνα με τα δεδομένα όπως σας τα περιέγραψα και με την επιβεβαίωση που πριν από λίγο έκανε η κυρία Σπυράκη πάρα πολύ σωστά, να αναζητηθούν πιθανές ευθύνες λοιπόν τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από την πολιτεία. Για ελλειπή ενημέρωση στην οποία πλέον εδράζεται πλέον η αξίωση πρέπει να πληρωθούν αυτά τα ποσά. Η έκπτωση στον τελικό λογαριασμό με αυτό το πρόγραμμα με το διαφορετικό πρόγραμμα της σταθερής χρέωσης. Ελάτε, κύριε Κόκαλη, για να κλείσουμε. Ελάτε, παρακαλούμε. Αν δεν υπήρχε πάνω σε ρήτρα προσαρμογής, ήταν 500 ευρώ. Γιανού ήταν η ευθύνη να ενημερωθούν οι πολίτες. Γι' αυτό ανακύπτει το θέμα, το κέριο που είπατε πριν, αν μπορεί και αν πρέπει να παρέμβει σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες το κράτος. Ποιανού ήταν η ευθύνη? Η κυβέρνηση από τη στιγμή που είναι αμέτωχη αφήνει όλους τους παίκτες, τους παραγωγούς, τους πολιτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξέλεγκτους. Μπορεί, το ερώτημα είναι, μπορεί το κράτος, όπως έχουν κάνει άλλα κράτη-μέλη, μπορεί η χώρα μας να παρέμβει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να προστατεύσει τον καταναλωτή είτε οριζόντια είτε τον ευάλωτο, ναι ή όχι? Αυτό είναι το κύριο και κέριο ερώτημα. Εμείς λέμε ότι και προβλέπεται και επιβάλλεται να παρέμβει η πολιτεία. Μάλιστα. Στα τιμολόγια, και καταθέσατε... όχι μόνο είναι σαφές, κύριε Κόκαλη, πρέπει να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και καταθέσατε συγκεκριμένη ερώτηση. Είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκαλη. Ένα πράγμα δεν μου απαντήσατε. Γιατί όλα αυτά τα θυμάστε όταν είστε στην αντιπολίτευση? Γιατί τα θυμάστε? Γιατί τα θυμάστε όταν είστε στην αντιπολίτευση αυτά? Κύριε Παυλόπουλε, κάτι τελευταίο. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δημάκη. Σας ευχαριστούμε. Κάτι τελευταίο, κύριε Παυλόπουλε. Κύριε Κόκαλη, σας παρακαλούμε. Κύριε Δημάκη, πολύ σύντομα. Κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα. Έχω στη διάθεσή σας το απαντητικό mail από τη ΔΕΗ χθες, όπου μου αναφέρει εγγράφος όλα όσα σας είπα και προφορικά τώρα. Μα προφανώς δεν είναι ναι, μιλάμε για το ΔΕΗΜΑ Home Ender Plus. Αυτό καταλαβαίνω. Καλημέρα. Αυτό βρήκαμε. Καλημέρα, κύριε Σπυράκη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Χρειάζεται εντατική πληροφόρηση και προφανώς χρειάζονται περαιτέρω παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Μην υποτιμούμε όμως ότι αν δεν υπήρχε η ρήτρα προσαρμογής, η μείωση που προσφέρει στο λογαριασμό η παρέμβαση αυτή είναι το μισό ακριβώς της κατανάλωσης. Καλημέρα σας. Αυτό, παιδιά, γιατί είναι σοβαρό αυτό που ανέβησε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε ότι ένας τυχερός διεκδικεί εξαήμερη πασχαλινή εκδρομή στα ελληνόφωνα χωριά κατ' Ιταλίας αξίας 1.800 ευρώ με το Locos Travel, με ένα από τα 14 ιδιόκτητα υπερσύγχρονα λεωφορεία
του Γραφείου Γενικού Τουρισμού που δραστηριοποιείται στον χώρο από το 1981. Και Citroën σε τρία έκδοση φλερ αξίας 14.900 ευρώ, 1.200 κυβικών με 83 άλογα, πεντάθυρο. Το διεκδικείτε με μήνυμα στο 14999. Πάμε. Πολλά μηνύματα μας έχετε στείλει για αυτό το πρόγραμμα που ακούσαμε νωρίτερα. Θα το ψάξουμε, παιδιά, να επανέλθουμε αύριο, να δούμε αναλυτικά τι είναι και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Πάμε τώρα στις συνδέσεις μας. Ναι. Πάμε να δούμε. Πάμε στην κυρία Κεχελέκη, τη Γενική Γραμματέα του ΚΕΠΚΑ, του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. Τον κύριο Τάσο Βαζάκα, διοικητή φούρνου, είναι μαζί με τον Φάνη Καραμπατσάκη. Και η Ελευθερία, η Σπυράκη. Μαζί με τον Απόστολο Τσιαπαρίκο. Ναι, ναι. Κρεοπολείο έχει ο κύριο Τσιαπαρίκο, θα του δούμε όλου. Για πάμε να δούμε, παιδιά, την κατάσταση στην αγορά. Να ξεκινήσουμε από τον Φάνη. Έλα, Φάνη μου. Λοιπόν, τον κύριο Τάσο Βαζάκα, ιδιοκτήτη αρτοπίου ζαχαροπλαστείου στη Λυκόπρηση. Είμαστε εν αναμονή του εορτασμού του Αγίου Βαλεντίνου Δευτέρα, γι' αυτό βλέπετε τις καρδιές πίσω μου. Γίνονται προσπάθειες να είναι γλυκές οι τιμές, όμως μάλλον θα είναι πικρές ή τουλάχιστον πιο πικρές από πέρσι. Έχουν γίνει σε όλα τα είδη αρτοπίων ζαχαροπλαστείων, το έχουν αντιληφθεί καταναλωτές, αυξήσεις από πέρσι 23%. Εδώ προσπαθούν και είναι στο 10%, αλλά έχει βγάλει τα κοιτάπια του εδώ ο κύριος Βαζάκας και θέλει να μας δείξει τους λόγους που έχει πέλθει αυτή η αύξηση. Είναι το φλέγον θέμα της αύξησης στις τιμές της ενέργειας. ΔΕΗ του ήρθε από 3.000-6.000 σε σχέση με πέρσι, σε σύγκριση με πέρσι. Αέριο τρεις φορές πάνω, μου λέει. Κύριε Βαζάκα, να ξεκινήσουμε τη ΔΕΗ, να μας πείτε κι εσείς. Βλέπουμε συνεχώς καταναλωτές και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες στην εκπομπή μας δείχνουν τέτοιους λογαριασμούς το ένα πάνω στο άλλο. Βέβαια, σε επιχειρήσεις είναι πιο εμφανές γιατί μιλάμε για ποσά πολύ πιο μεγάλα. Για δείξτε μας για τη ΔΕΗ καταρχάς. Καλημέρα και κάποια σχόλια, αν θέλετε, σε αυτά που είπα. Ναι. Καλημέρα και από μένα. Όντως είναι μια δύσκολη εποχή για όλους μας. Γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές, γιατί και εμείς καταναλώνουμε κάτι. Οπότε όλους μας παίρνει μπάλα κοινώς. Δυστυχώς οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο μεγάλες. Εδώ δηλαδή στο ρεύμα, πριν έναν χρόνο, είχαμε συμπληρωματικές χρεώσεις. Οι συμπληρωματικές, γιατί ήταν 3.000 συνολικά. Που είναι 361 ευρώ και η αναπροσαρμογή είναι οι κιλοβατόρες που κάνουμε με 0,02 το πολλαπλασιάζουν. Ναι. Πέρσι. Ακριβώς πέρσι. Φέτος. Και ερχόμαστε φέτος. Και πάνε και τα πολλαπλασιάζουν το ίδια ποσά, δηλαδή πάλι τις κιλοβατόρες, ναι, με 0,2. Δηλαδή το 0,02 έχει γίνει 0,2. Και το αποτέλεσμα 10, είναι το 360. 10 φορές πάνω. Να έχει φτάσει 3.229 οι συμπληρωματικές χρεώσεις. Και ο συνολικός λογαριασμός, όπως είπαμε, 3.600. Από 300 ευρώ έχει πάει 3.200. Δηλαδή η αναπροσαρμογή έχει πάει 10 φορές πάνω. Και δεν μπορούμε να μας το εξηγήσει κανένας, το ρωτάμε και δεν μας το εξηγούνε. Πώς το 0,02 έγινε 0,20. Ναι. Και άντε να τα πληρώσεις όλα αυτά. Ωραία, πάμε στην Ελευθερία της Σπυράκη. Πάμε στην Ελευθερία της Σπυράκη να δούμε τι γίνεται και στο χρόνο. Και στο αέριο τρεις φορές πάνω. Έλα Ελευθερία. Μιας και μιλάτε για τις αυξήσεις στο ρεύμα, πρέπει να σας πω ότι και στην επιχείρηση που βρισκόμαστε εμείς σήμερα εδώ στο κρεοπωλείο του κ. Τσιαπαρίκου, από 700 ευρώ το ρεύμα έφτασε ταχεία 200 και μιλάμε για μια μικρή επιχείρηση. Ναι, μεν έχουμε τα ψυγεία όπου και αυτά καταναλώνουν αρκετό ρεύμα, ωστόσο και εδώ οι αυξήσεις είναι μεγάλες. Και κ. Τσιαπαρίκου, η αλήθεια είναι ότι έχετε την αύξηση στην ΔΕΗ, προσπαθείτε να απορροφήσετε τις αυξήσεις και στο κρέας, να πούμε ότι υπάρχουν αυξήσεις στο κρέας, φερρυπίν, ναι, στο κοτόπουλο. Στο κοτόπουλο βλέπουμε αύξηση από 5 έως 10% και στο μοσχάρι από 10 μέχρι 12% αύξηση. Προσπαθείτε να βοηθήσετε τον κόσμο να ψωνίσει φρέσκο κρέας, αλλά πόσο εύκολο είναι και για εσάς όλο αυτό το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες αυξήσεις στις ζωοτροφές, στις μετακινήσεις, πετρέλαια, όλα αυτά έχουν ακριβήνει. Είναι μικρές οι αυξήσεις αυτές και προσπαθούμε εμείς σαν κλάδος να τις απορροφήσουμε. Mm-hmm. Όμως είναι δυσβάστακτο γιατί η ενέργεια, όπως είπαν όλοι και οι προηγούμενοι, έχει φτάσει στα ύψη.
Ακόμα και οι πληρωμές των πελατών που γίνονται με τα POS πλέον και οι προμήθειες των τραπεζών και αυτά είναι ένα κόστος για τις επιχειρήσεις. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε χαμηλά τις τιμές για να προσελκύσουμε τον καταναλωτή. Είπατε κάτι χαρακτηριστικό χθες, ότι ακόμα και για να μεταφέρετε το κρέας από τις Σέρες, ναι, έτσι, έχει αυξηθεί και εκεί κατά πολύ η μεταφορά. Έτσι δεν είναι? Έχουν αυξηθεί τα μεταφορικά, αφού είναι ακριβά τα πετρέλαια, τα καύσιμα, ακόμα και τα εισαγόμενα κρέατα που έρχονται με καράβια και με τα λύκες, και αυτά τα έξοδα έχουν αυξηθεί όλα. Πόσο, δηλαδή, πόσο έχει αυξηθεί? Ένα 30% σίγουρα αυτό. 20 με 30% τώρα, σίγουρα. Πάμε στην κυρία Κεκελέκη. Προσπαθούν οι άνθρωποι να μην αυξήσουν τις τιμές. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως είναι αδύνατο. Και δεν ξέρει και κανείς αν μπορούν. Μέχρι και για πόσο θα μπορούν. Κυρία Κεκελέκη, πόσο πιεστικά είναι τα πράγματα? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεστικά. Καλημέρα κύριε Παυλόπουλε, καλημέρα κυρία Ρέβη, καλημέρα στους τηλεθεατές. Καλημέρα. Και θα πρέπει να πούμε ότι πλέον η ακρίβεια δεν είναι όπως το συζητούσαμε πριν από λίγους μήνες, ότι είναι και θέμα εσχροκέρδειας, το ότι ήρθε πολύ γρήγορα και μόλις ανακοινώθηκαν στην Ελλάδα ήρθαν οι αυξήσεις. Τώρα πλέον οι επιχειρήσεις έχουν τα δίκια τους, διότι έχουν έρθει λογαριασμοί αυξημένοι και προσπάθησαν, απορρόφησαν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Περνάει η ακρίβεια στους καταναλωτές. Εδώ τώρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί σας άκουσα στο προηγούμενο πάνελ που συζητούσατε για το ρεύμα και τις οριακές τιμές συστήματος. Δεν είναι έλλειψη πληροφόρησης. Ήτανε παραπλανητικές πρακτικές από πλευράς όλων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Κορόιδευαν τους καταναλωτές, τους πουλούσαν θήκια για μεταξωτές κορδέλες, συμβόλαια 6 μηνών σταθερή τιμή με έκπτωση σε σχέση με την προηγούμενη τιμή που είχαν και 12 μήνες κυμαινόμενο. Κύριε Παυλόπουλε, το είχαμε αναφέρει, το θυμόσαστε, ότι από το καλοκαίρι στο ΚΕΠΤΑ είχαμε παράπονα για το ρεύμα, για την επιβολή του ΟΤΣ. Δεν μας άκουσε η κυβέρνηση. Ξεκινήσαμε διαβούλευση με τη ΡΑΕ από πέρσι τον Μάιο. Το συζητήσαμε. Είχε παραδεχτεί η ΡΑΕ ότι υπάρχει πρόβλημα. Έφτιαξε ένα σχέδιο να υπάρξει σωστή πληροφόρηση για τους καταναλωτές. Ξέρετε από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται? Από την 1η Απριλίου του 2022. Ένα χρόνο μετά από την αναγνώριση του προβλήματος. Γιατί η κυβέρνηση αφήνει τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να εσχροκερδούν σε βάρος των καταναλωτών? Πολλοί από αυτούς παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Εκεί κι αν είναι η εσχροκέρδεια, γιατί τους επιτρέπει? Και στο κάτω-κάτω θα μου πείτε, δίνει κάποιες επιδοτήσεις η κυβέρνηση για το ρεύμα. Από ποιους τη δίνει? Από την τσέπη της? Δεν την πληρώνουμε πάλι εμείς οι καταναλωτές? Δηλαδή οι καταναλωτές πληρώνουμε με το φόρο μας, οι καταναλωτές πληρώνουμε με το μισθό μας απευθείας. Οι πάροχοι που παραπλάνησαν τους καταναλωτές, παραπλάνησαν, κορόιδεψαν. Δεν θα έχουν κυρώσεις. Καλημέρα κυρία Κεκελέκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στους δύο συνεδρίους του 26. Γιατί πρέπει να τα λέμε. Μα γι' αυτό είστε. Μα γι' αυτό σας καλέσαμε. Ακριβώς. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Καλημέρα σε όλους σας. Να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, παιδιά, με κάτι διαφορετικό. Ναι, έχουμε εδώ στο στούντιο. Μια ανάσα. Γελάει. Τόση ώρα είναι έξω, ακούτε όλες αυτές τις συζητήσεις. Ναι. Καλά κάνετε και χαμογελάτε. Να κλείσουμε έτσι γλυκά. Εντάξει, γλυκά να ξεκινήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Η Μαριλένα Παπά είναι. Μάλιστα. Ρέβη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Η εκπομπή σας, να πω, είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Από κοντά είσαστε ακόμα πιο όμορφοι, αυτά να λέγονται. Ευχαριστώ πραγματικά για τη σημερινή φιλοξενία σήμερα. Head of Events Marketing Week. Έρχεται έρθει εδώ στην Μπούσχιας. Γιατί βραβευτήκατε? Δεν βραβεύτηκα εγώ ακόμα. Όχι. Έχω δρόμο μπροστά αν συμβεί αυτό στη ζωή. Βραβεύσαμε τον Φίλιπ Κότλερ. Είναι ένας Αμερικάνος συγγραφέας, επιστήμονας, δηλαδή αυτός ο οποίος ξεκίνησε την επιστήμη του marketing πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ο μπαμπάς του modern marketing. Είναι ο μπαμπάς του modern marketing. Τι σημαίνει τώρα ο μπαμπάς του modern marketing? Ό, να το κάνουμε για να... Ό,τι ξέρουμε σε σχέση με το marketing, για το πώς παράγονται τα προϊόντα, πώς θα επικοινωνούμε στον κόσμο, πώς δημιουργούμε μία ζήτηση για τα προϊόντα, πώς το επικοινωνούμε. Πώς εντοπίζουμε τις ανάγκες του κοινού. Πώς εντοπίζουμε τις ανάγκες του κοινού, πολύ σωστά. Όλα αυτά τα ξεκίνησε ο Φίλιπ Κότλερ, ο οποίος είναι 92 χρονών τώρα.
πριν από πολλά χρόνια, προφανώς. Στην ουσία, όλη αυτή η επιστήμη του μάρκετινγκ ξεκίνησε από εκεί. Ξέρουμε πώς ξεκίνησε αυτός ο κύριος, ο οποίος είναι ο μπαμπάς του model marketing. Αλήθεια είναι ότι αυτό, παρόλο που το έχουμε ψάξει πολύ, δεν το ξέρουμε. Ναι. Ωστόσο, δηλαδή, ποιο ήταν το πρώτο προϊόν που πούλησε, για παράδειγμα. Πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Θα τη διαβάσουμε και θα επανέλθουμε. Την έχουμε ψάξει, δεν τη βρήκαμε ξεκάθαρα, οπότε δεν θέλω να πούμε κάτι που ίσως δεν ισχύει. Ναι. Ωστόσο, είναι εντάξει, κορυφαία φυσιογνωμία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουν διαβάσει γενιές και γενιές τα βιβλία του. Βρήκα στη βιβλιοθήκη του πατέρα μου μία έκδοση του 67, πολύ όμορφη, την οποία του την έδειξα κατά τη διάρκεια της βράβευσης. Σε πάρα πολλά πανεπιστήμια έχει διδάξει, έχει εκδώσει πάνω από 80 βιβλία, πάρα πολλά άρθρα και στην ουσία είναι ο τελευταίος εν ζωή, αυτό που λέμε, γκουρού του μάρκετινγκ. Mm-hmm. Και ελπίζω ο άνθρωπος να είναι καλά, να ζήσει μερικά χρόνια ακόμα, γιατί είναι πολύ ακόμα δημιουργικός και πολύ παραγωγικός. Το βλέπουμε εδώ σε ένα συνέδριο που τον είχατε ομιλητή. Ακριβώς. Αποκάλυψε κάποια μυστικά. Αυτή είναι η βράβευσή του. Η τύπη αυτή, σύντομη για το τύπη, το είναι υπεραπροστατευτικό. Μπορούν να σου πουλήσουν τα πάντα. Άνετα. Μπορούν να σε κάνουν να έχεις ανάγκη. Ακριβώς. Να νιώθεις ότι δεν μπορείς να υπάρξεις χωρίς να πάρεις αυτό που σου πουλάνε. Ακριβώς το λέτε. Μα αυτή είναι η όλη η μαγεία του μάρκετινγκ, γιατί δεν βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ανάγκη. Τις ανάγκες μας, δόξα τω Θεώ, οι περισσότεροι τις καλύψουμε, τις βασικές. Είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι έχεις ανάγκη για κάτι, το οποίο πριν από λίγο μπορεί να μην το έχεις φανταστεί καν και ξαφνικά να το θες πάρα πολύ. Μια τέτοια φυσιογνωμία είναι ο κύριος Κότλερ, ο οποίος πρέπει να πω ότι παρά την ηλικία του είναι άρτιος τεχνολογικά. Συνδεθήκαμε μαζί του. Άρτιος τεχνολογικά. Τεχνολογικά. Ναι, ναι. Από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών στο σπίτι του, από την Μπούσια του είχαμε στείλει αυτήν την τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στην επιστήμη του μάρκετινγκ και έτσι πραγματικά την αφοσίωσή του. Γλυκύτατος, ευγενέστατος, χάρηκε πάρα πολύ. Ήταν ένα άλογο ύπος, αρχαία ελληνική τεχνολογία. Ναι, ναι. Είπε ότι έχω τρεις κόρες και δεν ξέρω ποια από τις τρεις το θέλει για το σπίτι της, γιατί και οι τρεις το διεκδικούν. Οπότε έτσι μας χάρισε με αυτή την ωραία λόγια, έτσι μας ανταπόδωσε. Ναι. Και να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό τον είχαμε καλεσμένο σε ένα συνέδριο, ο οποίος μας μίλησε για το νέο του βιβλίο, το Marketing 5.0, που είναι για την τεχνολογία, Technology for Humanities, δηλαδή πώς εξελίσσεται η ζωή μας και πώς οι νέες τεχνολογίες αποτελούν κομμάτι της ζωής μας αυξανόμενο, συνεχόμενο. Και είναι το εντυπωσιακό πώς γεφύρωσε το παρελθόν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε πριν από 50-60 χρόνια τη δράση του, με το παρόν, αλλά και το μέλλον των τεχνολογιών. Δηλαδή, 92 χρονών να μας μιλάει για AI, για robots, για chatbots και όλα αυτά. Μπροστά από την εποχή του, έτσι. Μπροστά. Κανονικά. Δηλαδή, έχει λοιπόν ενδιαφέρον. Εγώ αυτό θα ήθελα να το ρωτήσω αυτόν τον κύριο, αυτόν τον γκουρού του marketing. Ποιο ήταν το πρώτο προϊόν που πούλησε, πώς το πούλησε και πίσω από ποια προϊόντα έχει βάλει την υπογραφή του. Δηλαδή, πώς καθόρισε παγκόσμιες τάσεις, πώς επηρέασε την παγκόσμια αγορά. Με μια ιδέα. Με ένα αμπαλάζ. Μέσα από τεράστιες επιχειρήσεις μας έδωσε την εμπειρία από το Ritz Carlton, την παγκόσμια αλυσίδα ξενοδοχείων, πως εκεί πραγματικά το marketing είναι στη φλέβα του κόσμου και του προσωπικού. Το customer experience, αυτό που λέμε, πως βιώνουν οι πελάτες που πάνε σε αυτά τα ξενοδοχεία την εξυπηρέτηση, το χαμόγελο, πως ότι ο κάθε εργαζόμενος έχει στη διάθεσή του ένα budget να το κάνει ό,τι θέλει τη δεδομένη στιγμή που προκύψει για να ευχαριστήσει κάποιον επισκέπτη του ξενοδοχείου όταν χρειαστεί. Μας έδωσε πάρα πολλά παραδείγματα και είναι αυτό που είπατε, ότι ξεκίνησε από το μηδέν, από εκεί που δεν υπήρχε όλο αυτό και έχει συνεχίσει. Ήταν ένα πόρτα-πόρτα. Και βλέπει και μπροστά. Αξιέπαινο στα 92 του έτου. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς πολύ για ωραία ιστορία. Πολύ ωραία. Ωραία ιστορία. Ευχαριστούμε που τη μοιραστήκαμε μαζί σας σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ραντεβού αύριο στις 6 το πρωί, παιδιά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.